Θα ήθελα για τους τύπους ονοματεπώνυμο, μητέρα, όνομα μητρός, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης και επαγγελματική ιδιότητα. Αθανάσιος Ζηλασκόπουλος, του Κωνσταντίνου και της Χρυσής, 34 του 1960. Καθηγητής στους μηχανολόγους μηχανικούς στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μη εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ. Πολύ ωραία. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτα. Το δηλώνετε? Βέβαια, το δηλώνω. Πολύ ωραία. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσαρδαρίδη. Κύριε Ζηλιασκόπουλε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή. Ξεκινάω με τις ερωτήσεις, λέγοντάς σας το εξής. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας στην Τρενοσέ, ποια ήταν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε, ποιο ήταν το μερίδιο του σιδηρόδρομου τότε στις μεταφορές και στους επιβάτες και η Τρενοσέ, αν ήταν ζημιογόνα, μας έχουν πει ότι ήταν και αν ήταν, γιατί ήταν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλευτά. Τα βασικά προβλήματα, το βασικό πρόβλημα το 2010 όταν ανέλαβα εγώ την Τρενοσέ ήταν ότι η εταιρεία ήταν χρεοκοπημένη και στις συνθήκες τότε υπήρχε η απέτηση πρακτικά να κλείσει. Οπότε ήταν μια εταιρεία μη λειτουργική. Μη λειτουργική οικονομικά. Δηλαδή ήταν μια επιχείρηση η οποία δεν έβγαινε. Είχε έξοδα πολύ περισσότερα από τα έσοδα. Το μερίδιο της αγοράς στις επιβατικές μεταφορές ήταν γύρω στο, εξαρτάται πώς το μετράς, αν εξαιρέσει το θέμα του προαστιακού της Αθήνας, όπου είχε ένα μεγαλύτερο μερίδιο προς το αεροδρόμιο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έλεγα ότι ήταν γύρω στο 5% και τα εμπορεύματα ήταν πρακτικά 0, δηλαδή 1% κάπου εκεί ήταν. Η εταιρεία ήταν ζημιογόνα. Τα έσοδα της εταιρείας ήταν γύρω στα 110 εκατομμύρια και τα έξοδα ήταν 340-350 εκατομμύρια ετησίως. Μάλιστα, 240 εκατομμύρια έμπαινε μέσα η εταιρεία. Είχε 1.700 εργαζόμενους. Είχε ήδη απορροφήσει και την Προαστιακός ΑΕ, η οποία ήταν διαφορετική εταιρεία μέχρι το 2007. Είχε διαχωριστεί ήδη από τον ΟΣΕ ως διαφορετική ΑΕ, δεν ήταν πλέον θυγατρική του ΟΣΕ σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, και είχε ένα χρέος γύρω στα 700 εκατομμύρια προς τον ΟΣΕ, περισσότερο γιατί δεν είχε πληρώσει για αρκετά χρόνια τέλη χρήση υποδομής και χρήση του τροχαίου υλικού. Οπότε αυτή ήταν η κατάσταση της εταιρείας, μάλιστα. Το 1.700 εργαζόμενοι ήταν στην αρχή ή στο τέλος της θητείας σας? Δηλαδή το 2010 πώς είχε και το 2015, ας πούμε, που παραδώσατε πώς είχε? Αν μειώθηκαν δηλαδή και συνεπεία του νόμου του 3891 του 2010. 1.700 περίπου ήταν αυτό, όταν την παρέλαβα την εταιρεία. 2010. Το 2010. Το 2000, τέλη του, μέσα του 2011, προς το τέλος του 2011, ήταν 850 περίπου, κάπου εκεί. Οι υπόλοιποι μετατάχθηκανε. Και το 2015 παραμείναν αυτοί 850, ναι, ναι, λόγω των συνταξιοδοτήσεων? Γιατί είχαμε και συνταξιοδοτήσεις στο μεταξύ, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο νομοσχέδιο πώς θα αναπληρωθούν. Όχι, είχαμε μετατάξει όλους όσους ήταν πάνω από 60-62 ετών ήδη. Δεν είχαμε ιδιαίτερες απώλειες από τον αριθμό. Όχι, από αυτό. Ιδίως όχι στις παραγωγικές μονάδες, δηλαδή δεν είχαμε στους μηχανοδηγούς και στους συνοδούς. Διοικητικό προσωπικό μπορεί να υπήρχαν, αλλά ήταν λίγοι σχετικά. Δεν είχαμε, μέχρι το 2015 δεν είχαμε ιδιαίτερες απώλειες. Περισσότερο δηλαδή με συνταξιοδοτήσεις. Για τους εργαζόμενους το είπαμε, ήταν 1.700, μείναν 850, δηλαδή η μισή. Μάλιστα. Όπως εξάλλου συνέβη σε όλο τον ΟΣΕ. Μάλιστα. Οι κρατικές ενισχύσεις πώς ήταν το 10, πώς ήταν το 15 με τα μνημόνια που μεσολάβησαν?
Το 2010 δεν υπήρχε... Κρατική χρηματοδότηση, καταλάβατε. Ναι, 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 θα σας πω. Το 2010 δεν υπήρχε καμία θεσμοθετημένη κρατική χρηματοδότηση. Δηλαδή, τι γινότανε, δεν πλήρωνε η Τρένοσέ τον ΟΣΕ και κρατούσε ό,τι είχε από τα εισιτήρια και πιθανόν να έπαιρνε κάποια χρήματα, αλλά αυτά γινότανε όταν δεν μπορούσε να πληρώσει τη μισθοδοσία στο τέλος του χρόνου ή προς το τέλος του χρόνου. Μετά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπορεί μέσω του Υπουργείου Μεταφορών να έπαιρνε κάποια χρήματα. Αυτό γνωρίζω. Επί των ημερών μου δεν έγινε ποτέ. Αυτό που κάναμε με το, τότε με τον 38-91 και σε συμφωνία με την Τρόικα τότε ήταν να θεσμοθετήσουμε πλέον τα ηγός, τα λεγόμενα, την χρηματοδότηση που είχε να κάνει με τις υπηρεσίες, τις υποχρεωτικές που έπρεπε να κάνει η Τρένοσέ. Δηλαδή, με τον 38-91 αυτό που έγινε, εφαρμόστηκε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για πρώτη φορά τότε, όπου οι υπηρεσίες οι οποίες ήταν ζημιογόνες και ήθελε το Υπουργείο Μεταφορών να τις εκτελούμε αυτές τις υπηρεσίες, υπήρχε μια συγκεκριμένη φόρμουλα βάσει της οποίας έπρεπε να καλύψει τη ζημιά για αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Ορεστιάδα. Αυτή είχε ένα έσοδο γύρω στα 2 εκατομμύρια και ένα κόστος γύρω στα 7 εκατομμύρια. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταφορών να την κρατήσει αυτή τη γραμμή. Άρα έπρεπε να μας δίνει 5 εκατομμύρια για αυτή τη γραμμή. Και αντίστοιχα έγινε για άλλες γραμμές. Κάποιες γραμμές... Για όλα αυτά, μην λέμε πολλές λεπτομέρειες, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος, έτσι, και θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις αρκετές. Τα χρήματα που έδινε για αυτές τις γραμμές ή με όποιον τρόπο, έτσι, με όποια επικάλυψη θέλετε νομιμότητας, τα χρήματα που σας έδινε το 2010 σε σχέση με αυτά που σας έδινε το 2012-2013 που είχαμε μνημόνια, που ήταν χειρότερη οικονομική κατάσταση γενικότερα στην Ελλάδα. Ήταν περισσότερα ή λιγότερα? Υπήρξε μια μείωση ή όχι, όπως είναι φυσιολογικό και λογικό? Όχι. 50 εκατομμύρια ήταν με σύμβαση με τον νόμο 38-91 για 5 έτη. Οπότε... Ήταν το ίδιο. Ήταν το ίδιο ποσό. Ωραία. Εντάξει. Πέστε μας λοιπόν, αυτή η μείωση στο προσωπικό. Έτσι, είπατε χρηματοδότηση, είπατε ότι είναι η ίδια. Από 1.700 σε 850 επηρέασε τη λειτουργία, την εύρυθμη και την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Θα σας πω, δεν την επηρέασε γιατί έγιναν περικοπές, πάρα πολλές περικοπές δρομολογίων τα οποία δεν εντάχθηκαν στις άγονες γραμμές. Όλη η Πελοπόννησος τελείωσε. Σταματήσαμε όλα τα δρομολόγια. Όλη την Δυτική Μακεδονία. Πολλά δρομολόγια αραιώσανε με αποτέλεσμα το... Βγάζαμε γύρω στα 220 δρομολόγια καθημερινά το 2010 και αυτά μειωθήκαν σχεδόν κατά 60%, δηλαδή να μείναμε λίγο πιο κάτω από τα 100 δρομολόγια. Με αποτέλεσμα είχαμε μικρότερο αριθμό υπηρεσιών που προσφέραμε πλέον, οι οποίες καλύπτονταν από ηγός και πλέον δεν ήταν ζημιογόνες αυτές οι γραμμές, γιατί είτε έπαιρνες το έσοδο είτε έπαιρνες την επιδότηση. Με αποτέλεσμα δεν μετατάξαμε πολύ προσωπικό στους μηχανοδηγούς. Παράδειγμα, είχαμε 570 μηχανοδηγούς και μετατάξαμε μόνο 120, οι οποίοι ήταν ως επιτοπλίστων άνθρωποι που είχαν προβλήματα υγείας ή τη μεγάλη ηλικία. Οπότε οι 450 ήταν παρέμειναν. Και ήταν υπεραρκετοί μάλιστα. Γι' αυτό είχαμε 2 μηχανοδηγούς και σε κάθε τρένο. Δηλαδή είχαμε υπεραρκετούς μηχανοδηγούς. Πολύ ωραία. Τότε. Πάμε λοιπόν. Πέστε μας, το 2010 που αναλάβατε, που δεν είχε μεσολαβήσει ο 38-91 το 2010, με πόσους σταθμάρχες ήταν τότε επανδρομένοι οι κομβικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, όπως λόγου χάρη αυτός της Λάρισας? Με πόσους σταθμάρχες ήταν επανδρομένος? Οι σταθμάρχες ανήκαν στον ΟΣΕ. Δεν έχω... Έχω εικόνα προφανώς, γιατί και εκεί γίνανε μετατάξεις και λοιπά, αλλά ακολουθήθηκε λίγο πολύ η ίδια διαδικασία. Δεν ήταν δικό μου προσωπικό, οπότε οι σταθμάρχες, για να σας πω ακριβώς το νούμερο, δεν ξέρω, αλλά δεν είχαμε ιδιαίτερα, δηλαδή δεν υπήρχε βάρδια στην Λάρισα τώρα που μου λέτε, που να θυμάμαι εγώ να είχε ποτέ λιγότερο από 3 σταθμάρχες σύν τον επιθεωρητή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ακόμα και η βραδινή βάρδια 3 σταθμάρχες είχε.
Είναι τον επιθεωρητή 4 δηλαδή, μας λέτε. Ο επιθεωρητής, ναι. Και ο επιθεωρητής ήταν που είχε την επίβλεψη του σταθμού. Δηλαδή τον Άταν 2 δεν το θυμάμαι, γιατί επισκεπτόμουν αρκετά συχνά τους σταθμούς αυτούς. Αυτός ο αριθμός μετά το νομοθέτημα του κυρίου Ρέπα άλλαξε προς τα κάτω? Όχι, οι σταθμάρχες γενικά, ναι, ήταν άτομα τα οποία ήταν άτομα ασφαλείας. Δεν νομίζω ότι είχαμε μείωση. Αν μειωθήκαν οι σταθμάρχες, πιθανόν να μειωθήκανε, προφανώς θα μειωθήκανε, αλλά δεν το γνωρίζω, αλλά δεν είχαμε εγώ ξέρω ακριβώς τι έγινε με τους μηχανοδηγούς και τους συνοδούς. Απλώς με τους σταθμάρχες δεν είχα ποτέ πρόβλημα εγώ σαν λειτουργία του σιδηροδρόμου, σαν τρένο, ότι είχαμε έλλειψη στις σταθμάρχες. Δεν είχε υποπέσει την αντίληψή μου τουλάχιστον. Τώρα ήταν δικό τους θέμα πώς ρυθμίζαν τις βάρδιες κλπ. Κύριε Μάρτυρα, είναι άλλο η έλλειψη, έτσι, και άλλο το να λειτουργούμε στην αρχή με 3 ή με 4 και μετά να τους μειώνουμε σε 2. Πιθανό. Έτσι. Πιθανό. Η έλλειψη σημαίνει 0. 0 δεν είχαμε ποτέ, είναι προφανές αυτό. Ούτε κάτω από 2, ούτε και κάτω από 3 είχαμε σε καμία βάρδια, πόσο θυμάμαι, στη Λάρισα. Μείωση είχαμε όμως από το 2010. Φαντάζομαι και μετά. Ο κύριος Θεοφανόπουλος, που ήταν τότε πρόεδρος του ΟΣΕ, θα μπορούσε να δώσει στοιχεία. Έχω το νόμο βέβαια, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω, δεν ήταν στη δικιά μου αρμοδιότητα η σταθμάρχη. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, την εποχή εκείνη τη δικιά σας, υπήρχαν συστήματα ενίσχυσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας? Και πιο συγκεκριμένα, λίγο να πω, σε μονή σιδηροδρομική γραμμή, όπου εκτελούνταν αφίδρομες κινήσεις, ποια συστήματα εφαρμόζονταν για την ενίσχυση της ασφάλειας της γραμμής κατά την κυκλοφορία, αν εφαρμόζονταν τότε συστήματα σηματοδότησης ή αυτόματης προστασίας τύπου ETCS? Όχι, δεν εφαρμόζονταν, δεν υπήρχε ETCS. Υπήρχαν οι σηματοδότες τηλεδιοίκηση σε κάποια τμήματα της γραμμής, αλλά ως επιτοπλίστων το δίκτυο ήταν, δεν είχε ιδιαίτερα τεχνολογικά συστήματα. Στηριζόμασταν στην παλιά κλασική πρακτική του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, που λειτουργούσε για 150 χρόνια μέχρι τότε ο σιδηρόδρομος. Αυτό κάναμε. Αραιά δρομολόγια σχετικά, μικρές ταχύτητες, και στηριζόμασταν πάρα πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα, σε ανθρώπους. Δεν υπήρχαν πάρα πολλά συστήματα. 2 μηχανοδηγοί πάνω στο τρένο. Αν υπήρχαν συστήματα, το ήθελα πάρα πολύ εγώ, γιατί θα ήταν και ένας μηχανοδηγός. 2 μηχανοδηγοί στο τρένο. Από τη μεριά των σταθμαρχών, οι σταθμάρχες, και ήταν, τα τρένα είχαν τις αποστάσεις έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η κυκλοφορία με ασφάλεια. Αλλά ήταν τα συστήματα που ήταν πάντα στο σιδηρόδρομο. Άρα λοιπόν, γενικώς ο κανόνας ήταν Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, που είπατε ότι λειτουργούσε 150 χρόνια. Ελάχιστα συστήματα ασφαλείας. Μάλιστα. Το 10-15. Μάλιστα. Πέστε μας λοιπόν, με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, με τα ελάχιστα συστήματα ασφαλείας, πόσα ατυχήματα υπήρξαν κατά τη διάρκεια της θητείας σας? Δεν υπήρχε. Ήταν σημαντικά, ήταν θανατηφόρα, αυτό εννοώ. Υπήρχαν. Ήταν μεγάλη έκταση, ήταν σε καθημερινή βάση, ήταν πολλά στο χρόνο. Θα σου πω. Ναι. Θα σου πω. Υπήρχαν πάρα πολλά, αυτό που λέμε τουλάχιστον στη δικιά μας την ορολογία, τη σιδηροδρομική και στο μηχανικό, είναι οι αρμήσεις, δηλαδή ατυχήματα που δεν έγιναν, τα προλάβαμε. Αυτά ήταν τα πιο ανησυχητικά. Δεν είχαμε ιδιαίτερα σοβαρά, δεν είχαμε τεμπών ή αδένδρο τέτοιου είδους δυστυχήματα. Αυτό που είχαμε όμως, είχαμε παρολίγωνα δυστυχήματα πολλές φορές ή ατυχήματα, τα οποία τα διερευνούσαμε. Αυτό ήταν μία πάγια τακτική. Είχαμε διεύθυνση ασφαλείας μέσα στην Τρένοσέ τότε, η οποία ήταν ιδιαίτερα αναβαθμισμένη, όπου διερευνούσαμε σαν να ήταν δυστύχημα το κάθε δυστύχημα. Μπορεί να μην το μάθαινε κανένας. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που δύο τρένα μπαίνουν στην ίδια γραμμή σε αντίθετη. Τα παρολίγων αυτά δυστυχήματα, επειδή σχετίζεται και σας το λέω, αποτρέπονταν, προλαβαίναμε και τα αποτρέπαμε εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα. Τα αποτρέπατε, δηλαδή λειτουργούσε ο ανθρώπινος παράγοντας σωστά και έτσι αποτρέπονταν, ή με κάποιον άλλο τρόπο? Κοιτάξτε. Κάθε μηχανικό σύστημα, όπως ξέρετε, έχει μία πιθανότητα θετική να στοχίσει, όπως είναι το τρένο ή άλλα συστήματα.
αυτό που συνήθως κάνεις και αυτό που εφαρμόζαμε και το βρήκα, δηλαδή δεν το έκανα εγώ, απλά το ενίσχυσα πάρα πολύ. Είχαμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αν αστοχούσε η μία, λειτουργούσε η άλλη. Αν αστοχούσε και η δεύτερη, που ήταν, αν δηλαδή έχεις κάποιο σύστημα που μπορεί να αστοχήσει με πιθανότητα, λέω, 1 στα 1000, και βάλεις 2 δικλείδες, οι οποίες κάθε μία είναι 1 στα 1000, τότε πάει 1 στο 1.000.000 η πιθανότητα να στοχίζει και τα 2. Και αν έχεις και ένα τρίτο σύστημα, πάει στο 1 δισεκατομμύριο. Οπότε συνήθως το πιάνε το δεύτερο σύστημα, ή είχαμε περιπτώσεις που το πιάνε και το τρίτο σύστημα. Όλοι οι άνθρωποι ήταν ως επιτοπλίστων. Με λίγη τεχνολογία, αυτά είχαμε ως μέσα τότε. Κλείνω αυτήν την ενότητα των ερωτήσεων λέγοντάς σας το εξής. Είναι σαν συμπέρασμα, έτσι, με βάση κάτι την επιστημονική σας άποψη. Είπατε ότι είστε μηχανικός και με εμπειρία και στη διοίκηση. Μάλιστα. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός στη λειτουργία του σιδηροδρόμου, είτε με είτε χωρίς συστήματα? Προφανώς. Χωρίς τον άνθρωπο και τα συστήματα να έχεις, μπορεί να στοχίσει το σύστημα, οπότε πρέπει να έχεις τον άνθρωπο. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, κάτι άλλο. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, δεν θα σεβαστώ και πάλι το χρόνο. Υπάρχει μια εισήγηση της Εργοσέ του έτους 2017. Την έχω καταθέσει. Από αυτή την εισήγηση της Εργοσέ του 2017 προκύπτει ότι από το 97 ως το 2003 υπήρχαν σε εξέλιξη διάφορες συμβάσεις σηματοδότησης, να μην τις αναφέρω τώρα με τα νούμερά τους. Αφορούσαν όμως το τμήμα Αθήνα, Ινώη, τη Θωρέα, ένα άλλο τμήμα Λάρισα, Πλατή, η οποία ήταν συμπληρωματική σύμβαση μιας άλλης προηγούμενης του 95, το τμήμα Πλατή, Ταύχη 1, και όλες αυτές οι συμβάσεις είχαν οικονομικό αντικείμενο 36 εκατομμύρια ευρώ. Εάν προσθέσουμε και την αρχική σύμβαση, μια του 1995, που αφορούσε στην αμφίδρομη σηματοδότηση με τηλεδιοίκηση στο τμήμα Λάρισα Πλατή, που είχε προϋπολογισμό 27 εκατομμύρια, τότε το συνολικό αντικείμενο όλων αυτών των συμβάσεων για σηματοδότηση με τηλεδιοίκηση από το 1995 μέχρι το 2003 είναι αυτές οι συμβάσεις, αυτά τα τμήματα που σας είπα, τμηματικά όλοι. Αυτό φτάνει σε ένα ποσό 64 εκατομμύρια ευρώ. Ποιες από αυτές τις συμβάσεις ολοκληρώθηκαν, εφαρμόστηκαν στο δίκτυο, και αν εφαρμόστηκαν, έτσι που οι περισσότεροι μάρτυρες είπαν ότι εφαρμόστηκαν, για ποιο λόγο πολύ λίγα χρόνια μετά, από το 2011, δηλαδή μετά από 5, 6, 4 αναλόγως με τα τμήματα χρόνια, προέκυψε η ανάγκη να πάμε στη σύμβαση Ομπρέλα, όπως λέμε, της 717 του 2014, για συστήματα τα οποία είχαν εγκατασταθεί, είχαν πληρωθεί με πάρα πολλά χρήματα και ξαναχρειάστηκε να ξαναεγκαταστήσουμε σε λίγα χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως, αυτά τα ίδια ξανά συστήματα. Παρακολουθούσα βέβαια τα έργα της Εργοσέ, αλλά προφανώς δεν ήταν το αντικείμενό μου. Υπήρχαν συστήματα που είχαν εφαρμοστεί σε τμήματα γραμμής, και ιδίως στα τμήματα γραμμής που αναφέρατε, κάποια συστήματα υπήρχαν. 2 πράγματα συνέβαιναν. Ένα ήταν ότι είναι γενικό αυτό ίσως το θέμα που θέτω, αλλά κάθε φορά που γινόταν ένα έργο, είτε σύστημα αλλά είτε και υποδομή, επιδομή, ηλεκτροκίνηση, δεν υπήρχε μία πολιτική συντήρηση αυτού που έμπαινε πάνω. Με αποτέλεσμα, είτε αστοχούσε για λόγους μηχανικούς και δεν υπήρχαν χρήματα για να επανέλθει, είτε βανδαλίζονταν, είχαμε και τέτοια φαινόμενα έντονα κάποιο διάστημα, είτε τεχνολογικά ξεπερνιόντουσαν. Το ETCS που είπατε δεν υπήρχε τη δεκαετία του 90 και του 2000. Προς τα τέλη του 2000 άρχισε να βγαίνει το level 1 σε διάφορες χώρες. Ήδη τώρα είναι level 2 και πάμε και level 3. Με αποτέλεσμα, νομίζω ότι 717 είχε σαν στόχο να εφαρμόσει σε όλο το δίκτυο, τουλάχιστον της ΠΑΘΕΠ, στο σύστημα της ETCS, το οποίο θα ήταν ομπρέλα, γιατί θα είχε και την τηλεδιοίκηση και τους σηματοδότες και τον νεκρό οδηγό και όλα. Δηλαδή θα μπορούσε να ελέγξει το τρένο, να το σταματήσει, να κάνει τα πάντα. Δεν θα επέτρεπε με τίποτα να μπει τρένο σε λάθος τροχιά κλπ. Οπότε
Και τεχνολογικά, ό,τι είχε γίνει το 2000 είχε ήδη ξεπεραστεί πρακτικά. Έπρεπε να αναβαθμιστεί. Και όλοι οι σιδηρόδρομοι κάθε 10-15 χρόνια με τον ΑΒ τρόπο αναβαθμίζουν τα συστήματά τους στην καινούργια γενιά συστημάτων. Είναι σαν τους υπολογιστές λίγο πολύ. Εντάξει, όχι τόσο σύντομη το χρόνο ζωής τους, αλλά πρέπει να επικαιροποιήσεις τα συστήματά σου. Οπότε ίσως γι' αυτό, αλλά χωρίς να... Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες και τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε 7-17, αλλά θεωρώ ότι για τους σωστούς λόγους ξεκίνησε. Μια τελευταία ερώτηση. Λειτουργήσε ποτέ εξ ολοκλήρου η σηματοδότηση στον άξονα ΠΑΘΕΠ? Όχι, όχι, από όσο ξέρω ποτέ. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσαυδαρίδη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χιλιασκόπουλε, τώρα πού εργάζεστε, είπατε, τι δεν άκουσα πριν? Είμαι μερικής απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, λόγω της, του ότι είμαι και πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Στο ΤΑΙΠΕΔ από πότε είστε? Από το 2021. Και τρενοσέ είστε από το 2000... Απρίλιο του 2010 μέχρι Δεκέμβριο του 2015. 15. Είπατε πριν ότι στηριζόσταν στον ανθρώπινο παράγοντα. Καταρχήν, οι ερωτήσεις μου, σας προεδιάζω, έχουν να κάνουν και θα κάνουν αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, το δυστύχημα. Εσείς είπατε ότι από το 2010 ως το 2015 στηριζόσασταν στον ανθρώπινο παράγοντα. Σωστά? Αναφέρατε για κάποια συστήματα ασφαλείας ή δικλείδες ασφαλείας και νομίζω τρία στον αριθμό. Ποια είναι αυτά, μπορείτε να τα πείτε? Τα συστήματα που βρήκα εγώ και τα ενίσχυσα και είναι κλασικά σε όλο το σιδηρό και στην Αμερική που ήμουνα τα ίδια συστήματα είχαμε λίγο πολύ πριν, πέραν των τεχνολογικών συστημάτων, ήταν επειδή δεν λειτουργούσαν συστήματα, υπήρχε ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας επί του κάθε επιβατικού τρένου. Υπήρχε δηλαδή ένα άτομο το οποίο η μόνη του αρμοδιότητα ήταν η ασφάλεια του τρένου. Και αυτό ήταν σημαντικός για μένα, γιατί ήταν προσωπικό της τρένοσε. Οπότε είχαμε έναν ικανό αριθμό προϊσταμένων αμαξοστοιχιών, ο οποίος ήταν και ο κυβερνήτης του τρένου. Δηλαδή δεν είναι ο μηχανοδηγός ο κυβερνήτης του τρένου, όταν ήμουν εγώ τουλάχιστον. Ήταν ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας, ο οποίος ήταν ειδικά εκπαιδευμένος για θέματα ασφάλειας. Δηλαδή αυτός είχε το φύλλο μπροστά του, ήξερε όλες τις διασταυρώσεις, μιλούσε με τους σταθμάρχες, είχε εικόνα και μπορούσε να τραβήξει και την πέδη αν χρειαζόταν. Αυτό ήταν ένας. Και πολλές φορές μας πρόλαβε δυστυχήματα προφανώς ο προϊστάμενος. Το δεύτερο ήταν, είχαμε ένα κέντρο παρακολούθησης πέρα από το ρυθμιστή και το κέντρο ελέγχου. Είχαμε ένα κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας στην Καρόλου, το οποίο αυτό κέντρο παρακολούθησης είχε και από τις δύο εταιρείες, γιατί τότε ήταν μόνο μία εταιρεία που έκανε κυκλοφορία, που ήταν η Τρένοσε, αλλά και από τον ΟΣΕ. Δηλαδή υπήρχε ένας μηχανοστασιάρχης, υψηλόβαθμος, δηλαδή άτομο το οποίο είχε πολύ μεγάλη εμπειρία μηχανοδηγός, που προάγοντα σε μηχανοστασιάρχης και τον είχαμε μέσα στο ΚΠΚ, στο κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας. Αυτό ήταν στον τέταρτο όροφο της Καρόλου. Όπως και ένας προϊστάμενος από τους συνοδούς, από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ήταν οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών. Αυτοί ανήκαν σε αυτόν τον κλάδο της κίνησης και ένας από αυτούς. Και ταυτόχρονα ήταν και ένας σταθμάρχης από τον ΟΣΕ, που ήταν άλλη εταιρεία, μαζί με το ρυθμιστή. Αυτοί επανδρώνουν αυτό το κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας για όλο το 24ωρο. Τρεις βάρδιες. Όλες τις μέρες της εβδομάδας. Να φανταστείτε, αυτούς έπαιρνε εγώ τηλέφωνο πριν κοιμηθώ. Όλα καλά, όλα καλά. Αυτοί με ξυπνούσαν αν γινόταν κάποιο οτιδήποτε.
αυτοκτονία, δυστύχημα, εκτροχιασμός. Με παίρνανε τηλέφωνο και όποια ώρα ήταν τη μέρα, ή αυτούς έπαιρνα εγώ για να ενημερωθώ. Γιατί δεν ελέγχανε, παρακολουθούσαν την κυκλοφορία όλοι. Ξέρανε ποιο τρένο είναι πού, ποιος μηχανοδηγός, μηχανοδηγή, ποιος σταθμάρχης είναι πού. Είχαμε εικόνα δηλαδή, είχα εικόνα όλη του σιδηροδρόμου, όλου του συστήματος για όλη την Ελλάδα. Και είδα από την Καρόλο αυτό. Αυτά ήταν οι δύο βασικοί μηχανισμοί. Τρεις είπατε. Τρεις είναι. Ναι, και ο σταθμάρχης. Ναι, ο σταθμάρχης έχει και τους μηχανοδηγούς. Από τη δικιά μου άποψη είχα δύο μηχανοδηγούς. Ο δεύτερος μηχανοδηγός αυτή τη δουλειά έκανε. Δεν μηχανοδηγούσε το τρένο. Στα χειριστήρια ήταν δύο πάντα. Μάλιστα. Τώρα για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ας κρατήσουμε λίγο αυτούς τους τρεις που είπατε. Μάλιστα. Νιάνο, τελεία. Μάλιστα. Για το δυστύχημα στα Τέμπη, ποιοι λόγοι οδήγησαν κατά την άποψή σας, τι συνέτρεξε, τι έλειπε, έλειπε και κάτι άλλο, έλειπαν οι δύο από τους τρεις και οι τρεις? Κοιτάξτε, καταρχάς αυτά που έχω εγώ είναι είτε δημοσιογραφικά είτε το πόρισμα της Επιτροπής. Δεν έχω πρόσβαση ούτε σε δικογραφία ούτε σε στοιχεία, δηλαδή έγκυρα και επίσημα. Από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι, και από αυτό που ξέρω είναι ότι ο προϊστάμενος είχε ήδη, που ήταν κανονιστικό αυτό θεσμικό, θεσμική θέση ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας, είχε καταργηθεί με το νέο κανονισμό κυκλοφορίας που είχε βγει το 19. Δεν χρειαζόταν εν όψη των συστημάτων, γιατί αν έχει συστήματα δεν το χρειάζεσαι. Αυτόν τον είχαμε, ανθρώπινος άνθρωπος βέβαια, αλλά μάλιστα, για να μας διασφαλίσει ένα ακόμα, δύο ακόμα μάτια εκεί με μια εμπειρία για να μπορεί να σου αποτρέψει το δυστύχημα. Τώρα, δεν ξέρω αν υπήρχε στο συγκεκριμένο τρένο, από όσο διαβάζω υπήρχε κάποιος με αυτόν τον τίτλο ο οποίος ήταν πίσω στο τρένο, δεν ήταν στα χειριστήρια. Το κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας, από ό,τι ξέρω, κάπως άλλαξε στην πορεία, γίνανε και περισσότερες εταιρείες διαχωρίς και δεν ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο λειτουργούσε. Μπορώ να πω πώς λειτουργούσε επί των ημερών μου και όπως σας είπα το διαφύλατο ως κόρη οφθαλμού, γιατί δεν είχα άλλο τρόπο εγώ να ξέρω τι γίνεται σε όλο το δίκτυο, σε όλη την Ελλάδα. Ήταν τα μάτια και τα αυτιά μου λίγο πολύ. Τώρα, πώς μεταλλάχθηκε αυτό, βάλαν GPS, είπαν διάφορα πράγματα, έχω ακούσει, αλλά δημοσιογραφικά δεν πήγα ποτέ εγώ να δω πώς είναι τώρα. Φαντάζομαι ότι δεν, κάπου αστοχήσαν είναι και αυτά, γιατί το κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας ή ο προϊστάμενος θα έπρεπε να το είχε πιάσει. Δηλαδή ο προϊστάμενος θα βλέπε ότι δεν πάει σωστή γραμμή, σωστή κατεύθυνση. Θα βλέπε το φύλλο ότι έρχεται στην αντίθετη κατεύθυνση εμπορικό τρένο. Δηλαδή θα τα βλέπε αυτά. Τώρα γιατί δεν λειτουργήσε είναι στο πόρισμα αναφέρεται. Στο πόρισμα αναφέρεται και μάλιστα μπορώ να το δώσει σε μια στη σελίδα 57, επειδή περίμενε και την ερώτηση. Στο πόρισμα, ποιο πόρισμα? Το πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνώμων. Του Γεραπετρίτη. Το πόρισμα Γεραπετρίτη. Το πόρισμα Γεραπετρίτη, μάλιστα. Αυτό αναφέρουν ότι δεν υπήρχε προϊστάμενος. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό λένε, δεν μπορώ να ξέρω. Αφού πάτε στο πόρισμα Γεραπετρίτη, δεν κοιτάτε λίγο και στη σελίδα 29 που λέγεται την τηλεδιοίκηση, η οποία καταστράφηκε στη Λάρισα. Αυτή που κάηκε. Ναι. Και τέτοια, ναι. Εντάξει, ναι. Τι θα θέλατε να σας σχολιάσω από εδώ? Θέλω να μου σχολιάσετε το εξής, ότι πρώτον, εφόσον έχετε ήδη το πόρισμα Γεραπετρίτη, συνεπώς οι πληροφορίες σας δεν είναι δημοσιογραφικές. Ναι. Δεν είναι ακούσματα πλέον. Ναι. Άρα, είναι δεδομένο ότι καταστράφηκε η τηλεδιοίκηση. Μάλιστα. Τον Ιούλιο του 19. Το λέει αυτό το που πόρισμα. Έχετε μπροστά σας. Ναι, είναι το πόρισμα. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Εάν υπήρχε 28 Φεβρουαρίου του 2023 αυτό το οποίο καταστράφηκε σύμφωνα με το έγγραφο που έχετε μπροστά σας. Αυτό που λέει όχι. Όχι, δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπήρχε αυτό λέει. Δεν λειτουργούσε. Ερώτηση. Εάν λειτουργούσε, θα είχε αποτρέψει το δυστύχημα? Ποιος θα έκαμνε τη ρύθμη, τη χάραξη του δρομολογίου επάνω σε αυτό το σύστημα που θα υπήρχε? Αν ήταν ο ίδιος σταθμάρχης, δεν θα είχε αποφευθεί. Ο σταθμάρχης αυτός είχε ένα τοπικό σύστημα, όσο γνωρίζω, και έπρεπε να πατήσει δυο κουμπιά ταυτόχρονα για να χαράξει το δρομολόγιο.
πάνω στο τοπικό της Λάρισας. Και δεν το έκανε. Γιατί να το έκανε για το σύστημα το οποίο θα πήγαινε μέχρι το πλατή, μέχρι το τάφι 1. Δεν θα το έκανε. Δεν ήξερε προφανώς να το λειτουργεί το σύστημα. Συνεπώς το σύστημα είναι άχρηστο. Όχι, πρέπει να συνδυάζεται πάντα αυτό που είπα νωρίτερα, ότι πρέπει να έχεις και ανθρώπους καλά εκπαιδευμένους για να σου κάνουν τη δουλειά. Σχέτω το σύστημα. Κύριε Μάρτης, είπατε ότι ποιος θα το έκανε. Μήπως θα το έκανε ο κεντρικός χειριστής. Εγώ σας έκανα μια υποθετική ερώτηση. Ανεξάρτητα τώρα ποιος θα είναι ο σταθμάρχης της Λάρισης, ο κεντρικός ρυθμιστής είναι πάλι σταθμάρχης που έχει προβιβαστήσει. Πάντως όχι ο ίδιος. Αν ήταν ο άνθρωπος αυτός με την ικανότητα, την εκπαίδευση που είχε να χειριστεί ένα ακόμα πιο περίπλοκο σύστημα, δεν θα μπορούσε να το κάνει, δεν μπορούσε να κάνει το απλό. Κύριε Μάρτης, το πόρισμα το οποίο έχετε μπροστά σας λέει με το εάν που λέτε κι εσείς κι εγώ. Να σας πω και να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό. Αν επομένως μεταξύ Λάρισας νέων πόρων είχε αποκατασταθεί και η φωτεινή σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, είχε άραξη δρομολογίου, θα γινόταν από τον κεντρικό χειριστή και θα διαβιβαζόταν για εκτέλεση στο σταθμάρχη Λάρισας. Ο τελευταίος θα έλεγχε το χαρακτήρα από τον κεντρικό χειριστή δρομολόγιο και κατόπιν ή θα το υλοποιούσε ή θα το διατύπωνε στον κεντρικό χειριστή πιθανές αντιρρήσεις. Συνεπώς την τηλεδιοίκηση, γιατί βλέπω ότι εσείς, συγγνώμη, θα κάνω ένα σχόλιο, έχω το δικαίωμα, την απαξιώνετε την τηλεδιοίκηση ως μέτρο αποτροπής. Είπατε για τον προϊστάμενο αμαξιστοιχίες, θα έρθω και σε αυτό, αλλά την απαξιώνετε. Εδώ, ενώ το πόρισμα Γεραπετρίτη, το γνωστό πόρισμα Γεραπετρίτη, λέει το αντίθετο. Πώς καταλήγει? Προκύπτει ότι στην περίπτωση της τηλεδιοίκησης το επίπεδο ασφαλείας προσεγγίζει το μέγιστο. Να απαντήσω. Ναι. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Το σύστημα, εγώ είμαι υπέρ των συστημάτων και υπέρ του ETCS. Δεν διαφωνώ καθόλου, προφανώς. Απλά αυτό που επισημαίνω εδώ, γιατί υπήρχε ένα τοπικό σύστημα στη Λάρισα, το οποίο ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν το λειτουργήσε. Το σύστημα, λέω, γενικό είναι αυτό που λέω, το σύστημα από μόνο του δεν σου διασφαλίζει τίποτα αν δεν έχεις εκπαιδευμένους ανθρώπους να ξέρουν να το χρησιμοποιούν. Αν ο σταθμάρχης της Λάρισας ήταν σωστά εκπαιδευμένος, προφανώς θα είχε χαράξει και στο τοπικό σύστημα το δρομολόγιο. Δεν ήξερε να το χειριστεί. Κύριε Μάρτης, ο κεντρικός χειριστής θα του έδινε την εντολή, όχι ο σταθμάρχης. Εσείς βάζετε ως προϋπόθεση ότι και ο κεντρικός χειριστής θα ήταν άσχετος και μεροσφέτη όπως αυτός? Όχι, θα χρειάζονταν. Όχι, δεν λέω αυτό. Απλώς αυτό που λέω είναι και ο κεντρικός ρυθμιστής κυκλοφορίας θα πρέπει να ξέρει το κύριε σύστημα. Κύριε Μάρτης, ουσιαστικά ξέρετε τι μας λέτε? Ότι τα συστήματα ασφαλείας δεν παρέχουν τόση ασφάλεια όπως τη τηλεδιοίκηση, παρά παρέχει ο ανθρώπινος παράγοντας ιδίως. Μα τα συστήματα ασφαλείας έρχονται να συμπληρώσουν τα ανθρώπινα λάθη. Ή δεν είναι έτσι? Έτσι είναι, απλά νομίζω ότι λίγο παρανοήθηκε αυτό που είπα. Προφανώς και θέλουμε συστήματα. Τα συστήματα είναι άκρως απαραίτητα για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να αποφύγει τα λάθη. Το σύστημα αυτό, έτσι, για να το πω με δύο λόγια, όταν έχεις ένα σύστημα τηλεδιοίκησης κεντρικό, τι σου κάνει? Σου χαράσει ένα δρομολόγιο με 40-50 αλλαγές σε μία διαδρομή. Δηλαδή πατάς ουσιαστικά ένα κουμπί, λες αφετηρία προορισμό, και αυτό βρίσκει τον τρόπο να σου βρει όλες τις σωστές αλλαγές και τις γυρνάει τις αλλαγές στη σωστή πορεία, ώστε να μην πάει το τρένο σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό είναι τεράστια βοήθεια. Και μακάρι να υπήρχε το σύστημα σε όλο το δίκτυο. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Εγώ είπα άλλο όμως, ότι είπα ότι γενικά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τον άνθρωπο από ένα τέτοιο σύστημα, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός τελικά, είτε είναι ρυθμιστής, είτε είναι σταθμάρχης, είτε είναι μηχανοδηγός, είτε είναι προϊστάμενος αμαξιστοιχίας, πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για να χρησιμοποιεί και να κατανοεί τα συστήματα. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι δεν χρειάζεται. Για όνομα του Θεού. Προφανώς και χρειάζεται.
Ποιο σύστημα ασφαλείας, εάν λειτουργούσε, θα καταργούσε την ανάγκη για προϊστάμενο αμαξοστοιχίας? Το ETCS. Το ETCS. Μάλιστα. Το οποίο είναι αυτόματο. Το ETCS, ναι, παρέχει μια μορφή αυτοματισμού η οποία δεν σου επιτρέπει, δεν επιτρέπει το τρένο να πάει σε λάθος κατεύθυνση. Αν πήγαινε θα το σταματούσε μόνο. Το ETCS προβλέπεται από την 717. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η στόχος. Κύριε Μάρτης, επειδή κάνουμε, πιθανόν να κάνουμε κρίσεις διαφορετικές, εγώ σας διάβασα τι λέει το πόρισμα Γεραπετρίτη και αυτή η παραδοχή αναφέρεται και σε άλλα πορίσματα που έχουν κατευθεί. Ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αν είχε αποκατασταθεί μάλλον η βλάβη, θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα. Πιθανόν. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Πιθανόν. Πιθανόν. Γιατί λέω πιθανόν? Γιατί αυτό που είπα και προηγουμένως και στην προηγούμενη ερώτηση είναι ότι όλα τα μηχανικά συστήματα με μια πιθανότητα μπορεί να στοχίσουν. Yes. Αν στηρίζεσαι, δεν υπάρχει κανένα μηχανικό σύστημα. Αυτό το διδάσκουμε στους πρωτοετής φοιτητές του Πολυτεχνείου. Αν πας, δεν μπορείς να σχεδιάσεις ένα σύστημα που παρέχει 100% ασφάλεια. Κύριε Μάρτης, άρα δημιουργείς και κάποιες δικλείδες για να μειώσεις την πιθανότητα να συμβεί. Διαπιστώνω ότι έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο παράγοντα παρά στα συστήματα όπως τηλεδιοίκησης. Τα οποία και αυτά είναι ανθρωποκεντρικά. Σας, ναι, θα διαφωνήσω εγώ. Αναφέρατε για τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας. Μάλιστα. Έτσι. Το θεωρείτε σημαντικό για την ασφάλεια? Είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Και αυτός μπορεί να κάνει λάθη. Μπορεί να είναι να έρθει κουρασμένος. Είχαμε περιπτώσεις, μπορεί να σου έρθει με οποιαδήποτε προβλήματα. Αλλά είναι μια δικλίδα. Λες, δεν μπορεί να είναι και οι δύο να στοχίσουν. Είναι σημαντικό να μπορεί να παρακολουθεί το τρένο. Το τρένο. Ναι. Τότε γιατί τους αναθέσατε να κόβουν εισιτήρια? Τους προϊσταμένους. Ναι. Όχι τους προϊσταμένους, συνόδοι κόβουν εισιτήρια. Όχι και οι εισιτηριοδότες κόβουν εισιτήρια. Ο προϊστάμενος κυκλοφορίας είναι προϊστάμενος. Μισό λεπτό. Να διαβάσω λίγο, να σου το δώσω. Μια απόφαση 113, 6 Εβδόμου του 2011. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη Τρενοσέ, από κάτω υπογραφή σας, την με αριθμό ΤΑΔΕ, αποφασίζει, εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων διενέργειας ελέγχων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς, εκτός των συνοδών αμαξοστοιχειών και στους προϊσταμένους αμαξοστοιχειών. Θα σας πω γιατί. Θα σας το πω. Μισό. Ναι. Πριν φτάσουμε στο γιατί. Το ξέρω ακριβώς τι λέει. Για να το πούμε έτσι απλά. Οι προϊστάμενοι αμαξοστοιχειών θα ασχολούνται, τι θα κάνουν? Διενέργεια ελέγχου σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς. Δεν εκδίδουν, ελέγχους κάνουν. Ελέγχουν. Μπράβο. Αυτός είναι έλεγχος ασφαλείας. Θα σας πω. Ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας είναι ο κυβερνήτης του τρένου. Δεν είναι ο μηχανοδηγός, δεν είναι ο συνοδός. Ναι. Αυτός είναι ο κυβερνήτης. Ως κυβερνήτης έχει δικαίωμα να κάνει τα πάντα. Να ναι. πιάσει και να πει, μπορεί να γίνονταν οτιδήποτε και γίνονταν κάποια πράγματα ναι. και αυτό μάλιστα είχε σαν στόχο να πάει ένα γενικότερο μήνυμα για να αποφευχθούν πιθανόν ιστορίες που είχαμε με λαθρεπιβάτες, με εμπορεύματα που πηγαίναν χωρίς ακόμα παραστατικά. Ο προϊστάμενος ήταν αυτός ο οποίος είχε δικαίωμα να ελέγξει τα πάντα. Αυτό τους έδωσε δικαίωμα. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν, είχαν δικαίωμα να το κάνουν. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί αυτή ήταν μια ομάδα η οποία ήταν σαν την αστυνομία σου λίγο πολύ, ταυτόχρονα με την ασφάλεια. Έπρεπε να είχαν να μπορούν να δουν τα πάντα. Υπήρχαν τότε πολλοί οι οποίοι επιβάτες, οι οποίοι ανεβαίνανε στο τρένο, είτε γνωστοί κάποιου συνοδού, είτε ήταν παλιοί σιδηροδρομικοί που δεν δικαιούταν, αλλά τους μεταφέραμε. Και είπα ότι αυτό θα σταματήσει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ο προϊστάμενος να έχει δικαίωμα να του πει «δώσ' μου το εισιτήριό σου εσένα». Όχι για να κάνει τον έλεγχο κανονικά, αλλά γιατί είναι προϊστάμενος και έχει δικαίωμα να έχει έλεγχο σε όλη. Κύριε Μάρτης, εδώ δεν προκύπτει ότι είχαν και άλλα καθήκοντα οι προϊστάμενοι αμαξοστοιχειών. Το γενικό κανονισμό κυκλοφορίας. Ναι, γενικό. Εδώ ελέγχουν τα εισιτήρια. Όχι. Μάλιστα. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας ξεκάθαρα περιγράφει τις αρμοδιότητες. Ωραία. Τώρα. Δεν τον έχω πει. Επειδή βλέπω ότι. Θα το δείτε. Είναι η αρμοδιότητα ότι είναι ασφάλεια. Είπατε μια τρίτη δικλίδα ασφαλείας, το κέντρο στην Καρόλου. Μάλιστα. Αυτό πότε έφυγε από την Καρόλου?
Δεν τα γνωρίζω. Αν λειτουργεί κιόλας. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αν λειτουργεί. Δηλαδή, συγγνώμη, ποια μορφή λειτουργεί. Εγώ ξέρω ότι. Ποια χρονιά έφυγε από την Καρόλου. Το 15 που έφυγα εγώ ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Πάμε χρονιά-χρονιά να δούμε. Δεν είμαι. Εγώ ήμουν Αμερική μετά, ξαναγύρισα. Ήμουν άλλε δουλειέ που να ξέρω. Μάλιστα. Κάθε χρόνο. Έφυγε το 2020. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούσε να είναι. Γιατί ξέρετε, μπορούσε να συνεπάρχει η εταιρεία που είναι η υποδομή ΟΣΕ με την. Γιατί να μην υπάρχει. Και όχι. Γιατί. Βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας έπρεπε να είναι σε ξεχωριστούς χώρους. Βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας και το 2011 έπρεπε να είμαστε σε ξεχωριστούς χώρους, κύριε Βουλευτά. Αλλά αυτό που έκανα εγώ ήταν χώρισα την Καρόλου σε 1 και 3 για να είμαι μέσα. Και δηλώναμε δύο διαφορετικές διευθύνσεις πρακτικά. Εντάξει, γιατί έπρεπε να είμαστε μαζί. Δεν είναι τώρα αυτό. Μπορείς να είσαι και μαζί. Δεν στο απογορεύει κανείς. Στη Γερμανία οι σιδηρόδρομοι είναι μαζί, στο ίδιο κτίριο. Στη Γαλλία το ίδιο. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν είναι ακριβώς απογορευτική και μπορεί έχεις τρόπο να είσαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ έκανα κάθε προσπάθεια και θεωρούσα απόλυτα σημαντικό να είμαστε στο ίδιο κτίριο και οι σταθμάρχες και οι μηχανοδηγοί και οι προϊστάμενοι. Γιατί ήταν σημαντικό εκείνες τις δύσκολες. Το θέμα είναι ότι γνωρίζετε, κύριε Ζηλιασκόπουλε, πότε έφυγε το κέντρο από την Καρόλου. Όχι. Όχι. Άνω τελεία. Είχατε εκδηλώσει ως Τερνοσέ την πρόθεση να αυξήσετε τα όρια ταχύτητας σε κάποια δρομολόγια. Τα όρια ταχύτητας μόνο όπου το επέτρεπε η κυκλοφορία και φυσικά το τροχαίο υλικό. Μάλιστα. Θυμάστε κάποια, δηλαδή ως γεγονός είχατε... Όπου επιτρέπονταν να ανεβεί, γενικά δεν ήμουν υπέρμαχος ταχύτητας. Εγώ το βρήκα το τρένο να πηγαίνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη κάποια τρένα με 4,5 ώρες και το πήγα 5,5 και 6 ώρες. Ασφάλεια με ενδιαφέρει περισσότερο και αξιοπιστία. Τότε πώς εξηγείτε το εξώδικο που κοινοποίησε στην Τερνοσέ το σωματείο των μηχανοδηγών. Το μηχανοδηγών. Το οποίο δεν ζητούσε οικονομικά αιτήματα. Mm-hmm. Όχι. Επιλέξει, έλεγε ότι έχετε την πρόθεση η Τερνοσέ να προβείτε σε αύξηση του μέγιστου ορίου ταχύτητας των αμαξοστοιχείων στο τμήμα συγκεκριμένα Κιάτο Λιώσια από 115 σε 160. Δηλαδή στο ίδιο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Χωρίς όμως, ακούστε τι λέγαν οι μηχανοδηγοί, προηγουμένως να έχετε φροντίσει να προβείτε στην ενεργοποίηση του συστήματος τηλεδιοίκησης. Αυτό, ο τρόπος για τον οποίο υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, δεν πας να αυξήσεις το όριο ταχύτητας επειδή θέλεις να πάει πιο γρήγορα το τρένο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου την ακολουθείς μέσα από τον ΟΣΕ, τη διεύθυνση κυκλοφορία στη γραμμή, και από εκεί και πέρα έχεις μια εισήγηση όπου σου λέει ότι το μέγιστο όριο ταχύτητας θα μπορούσε να πάει σε αυτό το όριο. Αυτό υπάρχει ως στάνταρ διαδικασία σε κάθε σιδηρόδρομο. Δηλαδή τα τμήματα γραμμής, ο ΣΕ έχει κάτι που λέγεται δήλωση δικτύου, το οποίο το βγάζει κάθε φορά και στο site του τώρα. Βάσει το οποίο κινούνται όλες οι εταιρείες που παρέχουν έργο. Εκεί υπάρχουν κάποια όρια ταχύτητας πάνω στη γραμμή και τα οποία επικαιροποιούνται ανάλογα είτε με τις βραδυπορίες, οι οποίες είναι βραδυπορίες που έχουν μείνει πολύ καιρό και πάει προς τα κάτω, είτε αυτές που αφαιρούνται και πάει προς τα πάνω. Αν υπάρχει μια αναβάθμιση της γραμμής, το αναβαθμίζουν αυτοί. Αυτό, όταν έρχεται από τον ΟΣΕ, το κοινοποιούμε στους μηχανοδηγούς. Να ξέρετε όμως ότι ο μηχανοδηγός είναι αυτός ο οποίος κρίνει με τι ταχύτητα θα πάει το τρένο. Δεν τον υποχρεώνεις ποτέ. Και αυτό είναι κανονιστικό από το Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Ο μηχανοδηγός εκεί έχει τη δυνατότητα να πει εγώ, μου λες να πάω με αυτό, αυτό είναι το συνιστόμενο όριο, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Αν δεν αισθάνεται, θα πάει πιο χαμηλά. Άλλες δύο ερωτήσεις. Ως καθηγητής που είστε μηχανολόγων μηχανικών, έχετε γνώση στα συστήματα φωτοσύμανσης? Κοιτάξτε, ασχολούμαι με το σιδηρόδρομο για 35 χρόνια. Δεν είναι η ειδικότητά μου η υποδομή. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχω στήσει ένα σύστημα φωτοσύμανσης ή έχω χαράξει κάποιο ή έχω σχεδιάσει κάποιο. Αλλά έχω εικόνα, προφανώς. Στη σύμβαση 717, που ήταν έργο ανάταξης,
προβλέπονταν εργασίες όπου βασικό αντικείμενο ήταν η φωτοσήμανση. Το σύστημα της φωτοσήμανσης που υλοποιούσε η τομή είχε εφαρμοστεί πουθενά άλλου στον κόσμο? Κάθε σιδηρόδρομος έχει φωτοσήμανση. Δεν υπάρχει σιδηρόδρομος που να μην έχει φωτοσήμανση. Ναι, η τομή υλοποιούσε το συγκεκριμένο η σύστημα. Η τομή είναι η εταιρεία. Ναι. Α, δεν το ξέρω. Δεν την ξέρω καν ποια είναι αυτή. Είχε εφαρμοστεί πουθενά άλλου στον κόσμο? Η τομή αν εφάρμοσε κάποιο παρόμοιο σύστημα κάπου αλλού, εννοείται, δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Το σύστημα φωτοσήμανσης που υλοποιούσε η εταιρεία τομή. Η τομή. Ναι. Νομίζω φωτοσήμανση δεν την έκανε η Alstom. Η Alstom, ναι. Η Alstom, ναι. Η Alstom είναι η πολυεθνική που εφαρμόζει σε όλο τον κόσμο. Η τομή δεν την γνωρίζω σαν εταιρεία. Δεν την ξέρω κάποια είναι. Κοινοπραξία είχε εφαρμοστεί. Α, ήταν, ίσως, στο όνομα. Στον κόσμο υπήρχε τέτοια κάποιο προηγούμενο νομολογία που λέμε και εμείς οι δικηγόροι. Σας είπα, δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι είναι το όνομα της κοινοπραξίας το ΜΗ, ναι, γιατί ναι, σαν ναι, εταιρεία ναι. Δεν την γνωρίζω, δεν την έχω ακούσει ποτέ. Την Alstom την γνωρίζω. Αν η Alstom ήταν μέσα στην κοινοπραξία, προφανώς τα συστήματα της Alstom τα έχω δει από το Καζακιστάν μέχρι την Αμερική. Υπάρχουν. Ερώτηση, μια τελευταία, από μια συνέντευξή σας, 19/3/2023, ως πρόεδρος στο ΤΑΕΠΕΔ, εκτελεστικός, προταθήκατε από... Από το Υπερταμείο. Το Υπερταμείο. Το 2012 συνεχίσατε στην Τερνοσέ, όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Το 2012, ναι, βεβαίως, συνέχισα. Ναι. Δεν μετακινήθηκα εγώ καθόλου από την Τρένωσέ. Μπορείτε να πείτε πώς έγινε αυτό? Δεν έγινε κάτι. Εγώ διορίστηκα με το Open Gov τότε, τη διαδικασία του Open Gov τον Απρίλιο του 2010 και παρέμεινα μέχρι που παραιτήθηκα τον 13-15 Δεκεμβρίου του 2015. Δεν έγινε κάτι άλλο. Λέτε στη συνέντευξή σας... Οπότε ο Κωστής Χατζηδάκης με βάφτισε σε εισαγωγικά Νέα Δημοκρατία για να με κρατήσει. Α, ναι, μιλάω το Πασόκ δεν με ήθελε. Δεν μιλάω για το θεσμικό, μιλάμε για το κουτσομπολίστικο. Αυτό μου το είχε αναφέρει τότε ο Υπουργός. Είχαμε ξεκινήσει τότε τα τρένα. Ήταν μία αλλαγή της κυβέρνησης. Προφανώς το Πασόκ που συμμετείχε στην κυβέρνηση τότε είχε μικρότερα ποστά κλπ. Και γίνονταν αλλαγές όλες τις 10. Είχαμε ξεκινήσει όμως τα τρένα της Κόσκο. Το οποίο είχαμε κλείσει συμφωνίες με τη Hewlett Packard, με όλους τους άλλους σιδηροδρόμους και ο υπουργός τότε ήταν ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είπε «Ωραία, παραμένεις, σε βαφτίζω Νέα Δημοκρατία στο δικό μου ποσοστό για να παραμείνεις». Αυτό είναι τέτοιο κουτσομπολίστικο, ναι. Και κουτσομπολίστηκε, αλλά είναι υπαρκτό όμως. Εγώ τη συνέντευξή σας. Αυτό μου το είπε και το ανέφερε. Και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη ότι σας βάφτισε ο κύριος Χατζηδάκης, Νέα Δημοκρατία, για να παραμείνετε. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τώρα είστε με αυτή την κυβέρνηση, είπατε 2020. 21, μη εκτελεστικός στο ΤΑΕΠΕΔ. Ναι. Θα μπορούσατε να μιλήσετε, αν όχι για κυβερνητικές ευθύνες διοικήσεων για το τραγικό δυστύχημα. Εγώ τεχνοκρατικά και ανθρώπινα και επιστημονικά λέω την άποψή μου. Τώρα δεν με δεσμεύει κάτι άλλο, ούτε έχω καμία κομματική ταυτότητα. Μάλιστα. Υπάρχουν ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα σε επίπεδο ΟΣΕ? Προφανώς, για να γίνει ένα δυστύχημα υπάρχουν ευθύνες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πέρα από αυτό εδώ το κείμενο, το οποίο το διαβάζω και μπορώ και το διαβάζετε κι εσείς, το οποίο αποτυπώνει μια κατάσταση που δεν έχω λόγο να διαφωνήσω με τους συναδέλφους, είναι πολύ έγκριτη. Δεν έχω κάτι άλλο μπροστά μου για να μπορώ εγώ να κρίνω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και ποιος έχει τις ευθύνες. Μάλιστα. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Είναι κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για την χρήση των πρακτικών και την ανάγκη ενημέρωσης της Επιτροπής να μας πείτε ότι αντικαθιστάτε τον Πρόεδρο και πώς λέγεστε για το κοινό. Δεν πήρα το λόγο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την υπόδειξη πάντως. Λέγομαι Ευρυπίδης Τηλιανίδης, είμαι βουλευτής και λόγω προφανώς μακράς θητείας θεσμικά είμαι ο προσωρινός αντικαταστάτης του Πρόεδρου, ο οποίος για την ανάγκη του έχει φύγει εκτός αιθούσης.
Πρόεδρος δεν έχει καμία ανάγκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τελειώσατε, κύριε Κόκαλη, τελειώσατε. Παρακαλώ, τον λόγο έχει η κυρία Αποστολάκη. Κύριε Ζηλιασιόπουλε, το 2010 που διοριστήκατε στην Τρενοσέ, καταλαβαίνω ότι όπως είπατε, και χαίρομαι πολύ να το ακούω, δεν είχατε καμία κομματική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, ούτε ήσασταν μέλος, διοριστήκατε με απόλυτα αξιοκρατικό τρόπο. Ωραία. Το Δεκέμβριο του 2015 παραιτηθήκατε από την Τρενοσέ. Γιατί? Ο Δεκέμβριο του 2015 είχαν κλείσει, αν θυμάστε, στην Ιδωμένη όλες τις υδροδρομικές συνδέσεις προς τα βόρεια. Αυτό είχε σταματήσει όλες τις εμπορευματικές μεταφορές από το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για μένα ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή αυτό. Δηλαδή σταματήσαν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί υπήρχαν θέματα με τους μετανάστες τότε, οι οποίοι ήταν πάνω στις γραμμές και δεν κυκλοφορούσαν τρένα. Είχε κλονιστεί και η αξιοπιστία ανθρώπων, οι οποίοι στηριχτήκαν σε μένα για να ξεκινήσουν αυτά τα δρομολόγια. Δηλαδή υπήρχαν και άνθρωποι που τους γνώριζα από την Αμερική, που κάπου, ας πούμε, μαζί προφανώς και με το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ξεκινήσαμε να φέρναμε εμπορεύματα από κάτω. Και πήγαινα τα τρένα από τον Πειραιά μέχρι την Παρντομπίτσα στην Τσεχία, την Πρατισλάβα, τη Βουδαπέστη. Αυτό όταν σταμάτησε δεν έβλεπα να έχω κανένα λόγο να είμαι εκεί μέσα. Οπότε πρακτικά παραιτήθηκα, επέβαλα την παραίτησή μου. Δεν μπορούσα δηλαδή να συνεχίσω στο υπάρχον περιβάλλον. Ναι. Άρα ήταν αυτό μόνο το ζήτημα, το ζήτημα των μεταναστών. Εντάξει, ήταν μια άλλη κυβέρνηση, προφανώς ένας άλλος υπουργός με τον οποίο δεν τον είχα δει ποτέ. Γιατί δεν τον είχατε δει ποτέ. Γιατί δεν ζήτησε. Εντάξει, εγώ είχα κάνει αιτήματα για να το δω, είχα στείλει ενημερωτικά, δεν με κάλεσε ποτέ ο υπουργός για να τον ενημερώσω. Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στο σιδηρόδρομο. Συμφωνώ. Και σοβαρά προβλήματα και στην Τρενοσέ. Συμφωνώ. Πώς δεν είχατε δει τον υπουργό? Μα δεν με έβλεπε. Τι να κάνω. Ναι. Δηλαδή, αν τον είχα δει, καμιά φορά στο διάδρομο κλπ. Αλλά ζητήσει, γενικά δεν είχα είχατε πρόσβαση. Είχατε ζητήσει να τον δείτε? Προφανώς. Και δεν σας δεχότανε? Δεν είχα κάποια πρόσκληση από τον υπουργό. Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι και από την εμπειρία σας, από την τεχνοκρατική σας εμπειρία, ως καθηγητής νέων ανθρώπων που αργότερα θα βγουν στο επάγγελμα. Αν είσαι κάποιος, ας πούμε, που έχεις μια ευθύνη για τη χώρα και τα δημόσια πράγματα, ή, εν πάση περιπτώσει, ας μην το διευρύνουμε τόσο πολύ, είσαι ένας υπεύθυνος σε έναν τομέα και υπάρχουν ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα 15 χρόνια πριν, μειώσεις προσωπικού, εκπτώσεις στις υποδομές. Το θεωρείτε δόκιμο, το θεωρείτε ορθολογικό, το θεωρείτε πάνω απ' όλα υπεύθυνο να επικαλείται κανείς για ένα συμβάν ή για μια κατάσταση στο σήμερα? Τι συνέβαινε πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια, είναι λυσιτελές, έχει μια λογική, περιέχει ευθύνη? Προφανώς όχι, ναι. Το να πας 10 χρόνια πριν, αυτό το μόνο που θα έλεγα ότι είναι σημαντικό και καλός και γίνεται και ερχόμαστε όλοι από παλιά και καταθέτουμε την άποψή μας για αυτό το τραγικό συμβάν, είναι γιατί... Όχι, δούμε λίγο την κουλτούρα, πώς εξελίχθηκε. Ένα λεπτό. Μου απαντήσατε. Ναι. Και μου αρκεί αυτό που μου απαντήσατε. Ναι. Μου αρκεί αυτό το όχι. Δεν χρειάζεται να το λιάνετε. Okay. Σε ό,τι αφορά εσάς, ήσασταν παρόν κατά τη διάρκεια που η σύμβαση, η οποία έχει άμεση αιτιώδη συνάφεια, όχι κατά την κρίση μόνο, κατά την κρίση ειδικών, και εσείς θα το επιβεβαιώσετε με την τραγωδία στα Τέμπη, ήσασταν εν ενεργεία, ήσασταν... Ωραία. Ας πάμε τώρα λίγο τώρα σε αυτή τη σύμβαση, τη σύμβαση την 717. Στο διάστημα που ήσασταν εσείς,
αυτό το μικρό διάστημα από το 2014 μέχρι το 2015. Την παρακολουθούσατε, είχατε εικόνα της εξέλιξής της? Όχι, δεν ήταν αρμοδιότητά μου. Ήξερα προφανώς ότι υπεγράφει η σύμβαση, ήξερα ότι ανατέθηκε η σύμβαση, ήξερα πότε θα περιμένανε να παραδώσουν τα πρώτα τμήματα γραμμής, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν αρμοδιότητά μου και είχα πολλά άλλα στο θέματα να ασχοληθώ, οπότε δεν ασχολούμουν με την καθημερινότητα. Σύμφωνα, ναι. Ωραία. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι πάλι από την εμπειρία σας ως επικεφαλής της Τρενοσέ, γιατί κάποιες συμβάσεις στην Τρενοσέ ήταν της αρμοδιότητάς σας και ασχολιόσασταν με αυτές. Εάν είχατε έναν αντισυμβαλόμενο ο οποίος ήταν επανειλημμένος υπερήμερος, η σύμβαση δεν ολοκληρωνόταν, εσείς για το δικό σας λόγο, για τους δικούς σας λόγους, σταθμίζοντας συμφέροντα, δεν προχωρούσατε στο να τον κηρύξετε έκτοτο, αλλά δίνατε διαρκώς παρατάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης. Θα σκεφτόσασταν ποτέ να του καταβάλλετε αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη? Όχι, δεν μου ακούγεται λογικό. Δεν σας ακούγεται λογικό. Ωραία. Να ρωτήσω για το κέντρο ελέγχου της Καρόλου. Η κατάργησή του είναι ένας παράγοντας που επιβαρύνει τον τομέα της ασφάλειας στη λειτουργία των σιδηροδρόμων? Δεν ήταν απαραίτητος. Εγώ το κέντρο παρακολουθώ, το KPK, αυτό το γνωστό, το κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας, το βρήκα, δεν το έφτιαξα εγώ. Το βρήκα, λειτουργούσε ήδη από τον ενιαίο ΟΣΕ. Και το θεωρούσα ότι ήταν ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή επιπλέον δικλίδα ασφαλείας. Και εμένα με εξυπηρετούσε, γιατί όπως είπα προηγουμένως, ήταν τα μάτια μου και τα αυτιά μου για ένα σύστημα που απλώνεται από το Ορμένιο μέχρι κάτω στο Κατάκολο που κάναμε δρομολόγια ακόμη. Ήταν σημαντικό να έχω εικόνα όλες τις κυκλοφορίες. Αν ήθελα δηλαδή το κινητό που λέει ο λόγος του μηχανοδηγού που πήγαινε στη Φλόρινα, θα μου το βρίσκανε εκείνη την ώρα πάνω στο τρένο να του μιλήσω, αν κάτι υπέπεπτε στην αντίληψή μου. Οπότε ήταν σημαντικό για μένα, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Το βρήκα, ήταν μια δικλίδα. Δεν ήταν κανονιστικό. Δηλαδή δεν ήταν ότι, δεν νομίζω, ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας δεν το προέβλεπε ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά υπήρχε. Μάλιστα. Και το ενισχύσαμε. Έβαλα λογισμικά, έβαλα τα καλύτερα άτομα μέσα, τους πλήρωνα και κάτι έξτρα που λέει ο λόγος, μόνο και μόνο για να προσελκύω τα καλύτερα άτομα εκεί. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι σωρευτικά. Η λειτουργία της ραδιοεπικοινωνίας, του GSMR δηλαδή, η λειτουργία της φωτοσύνθεσης, της φωτοσήμανσης, η λειτουργία της τηλεδιοίκησης, η λειτουργία του ETCS, συν η λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου στην Καρόλου, σωρευτικά, είναι κάτι το οποίο είναι μια μέγιστη εγγύηση ασφάλειας για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου? Απόλυτα. 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 Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αποστολάκη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε να μας πείτε επί των ημερών ποιο ήταν το οργανόγραμμα της Τρενοσέ, τι διευθύνσεις υπήρχαν? Ήταν η διεύθυνση κίνησης, διεύθυνση των αμαξοστοιχειών που ήταν η μηχανοδηγή, η διεύθυνση ασφαλείας, η διεύθυνση οικονομική, η διεύθυνση νομική και υπήρχε και μία διεύθυνση ανάπτυξης. Σήμερα γνωρίζετε αν υπάρχουν αυτές οι διευθύνσεις στην Hellenic Train? Δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το γνωρίζετε. Ένα. Δεύτερο ζήτημα, το οποίο θέλω να σας θίξω. Σε σχέση με την πυρασφάλεια των τρένων, πιστοποιητικά που έπαιρναν τα τρένα? Έπαιρναν και αντιρούσαν τις προϋποθέσεις που καθόριζαν οι εκάστοτε οδηγίες? Ναι, η διαδικασία προβλέπει, υπάρχει ο πιστοποιημένος συντηρητής. Αυτός είναι κάπως νόμπο που λέγεται, είναι ο πιστοποιημένος. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες λένε ότι πρέπει να έχεις κάποιον πιστοποιημένο συντηρητή του τρένου σου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τότε όταν ήμουν εγώ, υπήρχε η ΕΣΤΗ, η οποία ήταν ανεξάρτητη εταιρεία, ελληνική εταιρεία συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Η ΕΣΤΗ
ήταν αυτή η οποία ήταν από θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, αυτή η οποία όταν συντηρούσε το τρένο έπρεπε να σιγουρευτεί ότι όλα τα θέματα πυρασφάλειας, ασφάλειας, πώς ανοίγουν οι πόρτες, ασφάλειας τροχών, όλο το σύστημα του τροχαίου υλικού, όχι της υποδομής, υποδομής ήταν για το τροχαίο υλικό. Για το τροχαίο υλικό ήταν η Εστίνια. Η οποία δίνει πιστοποίηση. Η οποία σου δίνει πιστοποίηση. Και η οποία ελεγχόταν από τη ΡΑΣ. Η πιστοποίηση ήταν, πιστοποιούσε αυτό το τρένο, όχι, έδινε μια πιστοποίηση η οποία ήταν αναγνωρισμένη από τη ΡΑΣ. Και βάζουμε ένα sticker σε κάθε βαγόνι, αν περνούσε περιοδική, τον έλεγχό του κλπ. Η ΡΑΣ δεν ήταν υποχρεωμένη να ελέγξει ότι έγιναν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, ότι πραγματικά υπάρχει αυτή η πιστοποίηση και δεν είναι μαϊμού εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί όρος. Είναι μέσα στις αρμοδιότητές της, ναι. Το έκανε αυτό στην εποχή σας? Στην εποχή μου η ΡΑΣ, ξεκίνησε η ΡΑΣ πρακτικά να λειτουργεί το 13. Δηλαδή είχε θεσμοθετηθεί με τον 38-91, τέλος του 10. Περάσαμε μακρύ διάστημα που δεν μπορούσαν να επανδρώσουν, δεν είχαν γραφεία μέχρι να βρούνε τον διευθυντή της ΡΑΣ κλπ. Ξεκίνησαν εκεί κάπου το 2013. Το 2013 κάναμε διάφορες συναντήσεις όπου και αυτοί μαθαίναν προφανώς τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονταν, όπου κάποια γίνανε, αλλά δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια έτσι τακτικός έλεγχος. Αλλά είχαν έρθει, είχαν ανέβει στα τρένα, είχαν έρθει στην Καρόλου, αυτοί ήταν σε άλλο κτίριο, είχαν πάει σε μηχανοστάσια, είχαν πάει κατά καιρούς, χωρίς να είχε προκύψει κάποιο θέμα ιδιαίτερο. Με τα αμαία ήταν, μας είχαν κάνει παρατηρήσεις για τις προσβάσεις των ανθρώπων με αμαία πάνω στους σταθμούς και τέτοια. Ήταν όλα δικιά τους αρμοδιότητα αυτά. Οπότε την περίοδο που εσείς ήσασταν διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ, τα τρένα, τα βαγόνια, το τροχαίο υλικό, ας το πούμε έτσι, τηρούσαν όλους τις προδιαγραφές ασφαλείας? Αυτό τουλάχιστον γνώριζα εγώ. Αν το τροχαίο υλικό δεν τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας, προφανώς το βγάζουμε εκτός κυκλοφορίας. Είχαμε μπόλικο, για να πω την αλήθεια, τροχαίο υλικό. Δεν υπήρχε ανάγκη να πιεστούμε σε τροχαίο υλικό, γιατί είχαμε σταματήσει πάρα πολλά δρομολόγια, με αποτέλεσμα τρένα υπήρχαν. Και μάλιστα όταν, επειδή είχε ξεκινήσει τότε η ηλεκτροκίνηση, είχαμε 30 ηλεκτροκίνητες μηχανές και με βαγόνια αντίστοιχα, τα οποία δεν χρειαζόμασταν ούτε 10-15. Ακόμα δεν υπήρχε ηλεκτροκίνητο δίκτυο παντού. Οπότε δεν υπήρχε τρομερή πίεση. Δεν θυμάμαι δηλαδή να είχα αναφορά που να μου λένε ότι αυτό το βαγόνι δεν κάνει και να προσπαθούμε να πιεζόμαστε να το φτιάξουμε. Υπήρχαν θέματα με βαγόνια για να τα συντηρήσουμε, για θέματα τουαλετών, θέματα αισθητικής είχαμε παραμείνει πίσω, αλλά για θέματα ασφαλείας, κύριε Βουλευτά, δεν θυμάμαι κάτι. Και όταν άλλαζαν οι κανόνες πυρασφάλειας, αυτό είχε και αντανάκλαση στην αναβάθμιση των βαγονιών? Βεβαίως. Γινώσατε τέτοιες εργασίες δηλαδή? Βεβαίως, αυτά τα πληρώναμε. Γινόταν ανάκληση, ερχόταν επιστολή από την ΕΣΤΗ και μας έλεγε ότι τα βαγόνια με αριθμούς αυτά και αυτά θα τα φέρετε στο μηχανοστάσιο μέχρι τότε, γιατί χρειάζεται να γίνεται κάποια αναβάθμιση. Γινόταν αυτό. Δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, ούτε πυρκαγιάς, ούτε κάποιο θέμα. Αλλά εντάξει, είναι στο βαθμό που μπορούσα να το ελέγξω εγώ, τουλάχιστον από τα έγγραφα που είχα. Εάν υπήρχε στο δίκτυο προβλήματα, ποιος το κατέγραφε ότι ήταν ασφαλές το δίκτυο? Αυτό δηλαδή είναι... στις γραμμές, αν υπήρχε κάποια βλάβη, κάποια δόλιο φθορά, τέλος πάντων. Ποιος το κατέγραφε αυτό? Κοιτάξτε, και εγώ... πώς διασφαλιζόταν η Τρενοσέ, το δίκτυο είναι... δεν έχει κάποιο πρόβλημα? Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας αυτό που προέβλεπε είναι ότι θα πρέπει να γίνονται, καταρχήν ο ΟΣΕ που είναι υπεύθυνος για την υποδομή, θα πρέπει να κάνει, και έτσι κάπως γενικά το περιγράφει αν το δείτε, ότι πρέπει να είναι υπεύθυνος και πρέπει να σιγουρευτεί ότι το δίκτυο το οποίο δίνεται προς κυκλοφορία, ότι είναι ασφαλές και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, ο Γενικός Κανονισμός επίσης σου λέει ότι μηχανοδηγοί, ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας και οι μηχανοδηγοί όπως και οι συνοδοί,
όπως και οι σταθμάρχες, όλοι αυτοί θεωρούνται και οι κλειδούχοι που θεωρούνται άτομα ασφαλείας, όλοι αυτοί οι ειδικότητες ασφαλείας, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν στην υπηρεσία τους οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. Αυτό το λέει ο κανονισμός. Ναι. Επειδή το λέω, αυτό διασφαλιζόταν ότι θα υποκαθιστούνταν η βλάβη. Κάποια διασφάλιση προς την τρανοστή, ότι αυτό που μου καταγγείλα το έφτιαξα. Το διόρθωσα. Κοιτάξτε, όταν έφευγε, πριν φύγει κάθε αμαξοστοιχεία, ερχόταν, είχαμε αυτό που λέμε τα δύναμη τα τηλεγραφήματα. Δηλαδή είναι βασικά μία αναφορά δίνονταν από τον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, από τον μηχανοστασιάρχη στο μηχανοδηγό, όπως το φύλλο αυτό έγραφε όλες τα πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει, βραδιπορίες αν υπήρχαν, κάποια έκτακτα συμβάντα, για να τα έχει υπόψη του. Τώρα, κάποια από τις βραδιπορίες έπρεπε να αποκατασταθούν. Δεν έχει νόημα τώρα, δηλαδή τώρα το να έχεις ένα πρόβλημα στρέβλωση σε μία γραμμή ή είχε γίνει μια κατολίσθηση στην καθάριση εσμένα, αλλά ξέρω εγώ κάποια από τα σκύρα φύγανε οτιδήποτε, και να λες ότι αντί να πηγαίνεις με 100 χιλιόμετρα θα πηγαίνεις τώρα με 20 σε αυτό το τμήμα της γραμμής, δεν είναι το καλύτερο, ούτε ήταν αποδεκτό, αλλά πολλές φορές συνέβαινε. Η ασφάλεια όμως, προσπαθούσαμε να μην διακυδεύονται η ασφάλεια, δηλαδή εμείς πηγαίναμε με 20, λέγαμε στους μηχανοδηγούς ό,τι σας λένε αυτό. Αν έχεις βραδιπορία, πας βραδιπορία. Κατά πόσο αυτά τώρα αποκαθίστανται, εντάξει, είναι ένα θέμα του ΟΣΕ. Και τότε μια σειρά εκτροχιασμοί που υπήρχαν, χωρίς μεγάλα ατυχήματα, πού οφείλονταν? Σε τέτοιου είδους, ίσως, είτε η λοιπή συντήρηση, που ήταν πάντα ένα θέμα. Δηλαδή με βραδιπορίες δεν το λύνεις το θέμα. Δηλαδή το να πεις, ας πούμε, ότι εδώ θα πηγαίνεις, θα περάσεις με 10 χιλιόμετρα την ώρα ή με 20 χιλιόμετρα την ώρα, δεν είναι λύση. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας μαθηματικός κανόνας. Δεν είναι εύκολο να πάει εκεί ο τεχνίτης γραμμής να κοιτάξει τη γραμμή και να πει περνάει με 10 ή περνάει με 20. Μπορεί να μην περνάει. Σου δίνει 20. Εκεί που πήγαινε 20, πάλι σου εκτροχιάζουν. Αλλά επειδή πήγαινε πολύ σιγά, δεν είχες τίποτα σοβαρό. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είχες εκτροχιασμό. Αυτά όλα τα ερευνούσαμε, κάναμε συστάσεις, κάναμε συναντήσεις και με τον ΟΣΕ, προσπαθώντας να διορθώσουμε θέματα. Πολλές φορές έπειτα είχαμε προβλήματα και εκτροχιασμούς σε αλλαγές μέσα σε σταθμούς. Είτε μανούβρες, οι οποίες δηλαδή, μπορεί να μην έκλεινε η βελόνα καλά. Δηλαδή πήγαινε, γυρνούσε την αλλαγή ο κλειδούχος. Μπορεί να πιάνονταν και ζώο, πολλές φορές έχουμε δει, και γάτα να πιάνεται ανάμεσα στις αλλαγές. Πήγαινε το τρένο, εκτροχιάζονταν. Δεν το πρόσεχαν ότι δεν είχε κλείσει αλλαγή. Ή δεν γινόταν συντήρηση πολλά. Υπήρχαν στρεβλώσεις γραμμής. Αν πάτε στον παλιό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, περνώντας πριν μπείτε μέσα στο λιμάνι, η γραμμή ήταν πάντα με την ψυχή στο στόμα. Πηγαίνουν οι μηχανοδηγοί, γιατί είχαμε εκτροχιασμούς. Υπήρχαν κάποιες καθυζήσεις. Δεν συντηρούνταν. Δεν υπήρχε μία. Τουλάχιστον από εκεί που ήρθα εγώ, τουλάχιστον και αυτά που ήξερα, δεν υπήρχε μια στρατηγική, μια ενιαία, ένα επιχειρησιακό πλάνο συντήρησης όλου του δικτύου με τρόπους που να σου αποκαθιστά πλήρως όλα αυτά τα προβλήματα και τις βραδιπορίες. Υπήρχαν θέματα τα οποία προσπαθούσε ώστε να τα διορθώσει, αλλά μάλιστα, εντάξει, μάλιστα. Δεν ήταν. Σε σχέση με το προσωπικό, μάλιστα, που ήταν στην κίνηση, βασικός ρόλος ήταν του μηχανοδηγού και πάνω απ' όλα του προϊστάμενου. Μηχανοδηγός, προϊστάμενος, συνοδός. Ναι, λέω, οι δύο βασικοί ήταν, αυτοί είχαν ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα. Και ειδική αδειοδότηση. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε τότε τι προαπαιτούμενο υπήρχε για να είναι κάποιος μηχανοδηγός και τι προϊστάμενος αμαξοστοιχίας, οι προϋποθέσεις? Ναι. Όλη η διαδικασία προέβλεπε ότι ο μηχανοδηγός περνάει μια εκπαίδευση στο ΚΕΚ του ΟΣΕ, το οποίο έχει. Πόσο διάστημα ήταν αυτό? Αυτό έχει θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι. Το θεωρητικό ήταν γύρω στους 6 με 9 μήνες, από όσο θυμάμαι, γιατί αυτά αλλάζανε στην πορεία. Είχε ένα διάστημα, ας πούμε, 9 μήνες θεωρητική. Από εκεί πέρα είχε κάποια πρακτική και μετά είχε πάνω στη γραμμή. Μετά από τον 1,5 χρόνο, δηλαδή η πρακτική στην αρχή ήταν ανεβαίνει στα χειριστήρια και τον παίρνει από εδώ στο ρέντι, ας πούμε, συνήθως, και κάνει κάποια δρομολόγια με ένα παλιό μηχανοστασιάρχη. Στην πορεία θα βγαίνει σε δρομολόγιο. Δηλαδή, αν αυτόν τον είχες για το δρομολόγιο
του ξέρω, αεροδρόμιο Κιάτο, τον έβαζες δεύτερο πάνω εκεί στο τρένο. Καθόταν εκεί άλλο 1,5 χρόνο και μετά τον έβγαζες σαν κανονικό μηχανικό. Περνούσε βέβαια εξετάσεις, και στα θεωρητικά περνούσε εξετάσεις και στα πρακτικά περνούσε εξετάσεις, και αν πιστοποιούνταν έβγαινε. Παρόμοια ήταν και του προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά ήταν πάνω κάτω το διάστημα που λέτε, δηλαδή ότι δεν έχει υπάρχει. Σήμερα ισχύουν οι ιδιωρικές προϋποθέσεις. Θα σας πω, δεν έχω εικόνα ακριβώς τι ισχύει σήμερα, τα ακούω βέβαια, αλλά πιθανόν δεν είναι πολύ μακριά. Αλλά γενικά ένα που ήθελα να πω, και αν μου επιτρέπετε, και με την εκπαίδευση του προσωπικού, και όταν το βρήκα εγώ υπήρχε, είχε μια κουλτούρα συγκεκριμένη, η οποία κάπου αυτή ίσως έφτυρε στην πορεία. Υπήρχε μια κουλτούρα η οποία ήταν και ασφάλειας. Να το πω κι άλλο, ήταν λίγο και ο γενικός κανονισμός, να το δείτε, είναι λίγο σαν στρατιωτικό έγγραφο. Υπήρχε μια ιεραρχία. Έπρεπε να υπακούς, έπρεπε να εκτελείς, έπρεπε να κάνεις. Αυτό στην πορεία φαίνεται να χαλάρωσε. Η παλιά ήταν οικογένεια, δηλαδή σιδηροδρομική και δεύτερης γενιάς και τρίτης γενιάς σιδηροδρομική, οι οποίοι πραγματικά το πιστεύανε. Εγώ παρόλα τα προβλήματα τα οικονομικά που είχαν, έβλεπα ότι υπήρχαν άνθρωποι, όλοι οι σιδηροδρομικοί, εγώ τουλάχιστον που γνώρισα, ακόμα και αυτοί που κάναν τις λαμογές, να το πω έτσι, αγαπούσαν το σιδηρόδρομο, τον προσέχανε. Υπήρχε αυτή η κουλτούρα αυτό στο σιδηρόδρομο, που έβγαινε και μέσα από την εκπαίδευση, αλλά και έβγαινε και μέσα από μια πορεία όπου αυτή ήταν το σπίτι τους. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και ανθρώπους κακώς εννοούμενους, αλλά βλέπεις ότι τον αγαπούσαν, δηλαδή μιλούσαν με άλλο τρόπο. Αυτό στην πορεία το βλέπεις κάπως να αδυνατίζει. Αυτό σήμερα, που θέλω να πω, και η εκπαίδευση ήταν κομμάτι αυτού του νου. Σήμερα υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις που υπήρχαν τότε. Εγώ θεωρώ ότι στην πορεία χαλάρωσε. Χαλάρωσε και η πειθαρχία στον ΟΣΕ. Αν κρίνω δηλαδή από αυτά που άκουγα στα ραδιοτηλέφωνα, εντάξει, δεν μιλούσαν ποτέ έτσι. Και έτρωγες ελεύθερος, έβγαινες εκτός υπηρεσίας αν μιλούσες με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Στα τρένα τότε υπήρχε το GSMR. Όχι. Δεν υπήρχε. Όχι, μόνο με ραδιοτηλέφωνο. Η σύμβαση λοιπόν 10.012 του 2006, που ήταν εγκατάσταση των συστημάτων GSMR, δηλαδή της τηλεπικοινωνίας, δεν είχε ολοκληρωθεί. Όχι, δεν είχε ολοκληρωθεί. Άρα δεν οι σιδηρόδρομοι δεν είχαν δηλαδή τότε οι σειρμοί σύστημα επικοινωνίας. Είχανε το κλασικό, το ραδιοτηλέφωνο. Το ραδιοτηλέφωνο μάλιστα, μόνο. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι αυτή η σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Ναι, από όσο γνωρίζω δεν υπήρχε. Ούτε ολοκληρώθηκε επί των ημερών σας. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε. Δεν ολοκληρώθηκε επί των ημερών σας. Όχι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Όχι, αυτό. Όχι, ραδιοτηλέφωνο ήταν. Ήταν τα ραδιοτηλέφωνα. Ούτε βεβαίως και το σύστημα ATCS. Όχι. Γιατί υπήρχε μια αντίστοιχη σύμβαση του 2007, που θα έπρεπε πάλι μέσα σε 2 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί. Τη 10.005 μάλλον λέτε. Τη 10.004 λέω. Το 10.005 ήταν για τους σταθμούς. Για τους σταθμούς, ναι. Η άλλη ήταν για τους σειρμούς. Κοιτάξτε, αυτά τα συστήματα, το σύστημα θα το γνωρίζω, το έχετε ακούσει ήδη πολλές φορές, ναι, να μην σκουράζω, αλλά συνήθως έχει ένα σύστημα το οποίο είναι παρά τη γραμμή και ένα επί του τρένου. Και, και τρένο. Επικοινωνούν και κάνουν αυτά τα συστήματα. Αυτά τώρα άλλα στείνοντας στη γραμμή, σε άλλο χρονικό διάστημα πήγαινε να τα στήσουν στο τρένο, μέχρι να τα στήσουν στο τρένο χαλούσε στη γραμμή, με αποτέλεσμα δεν δουλεύει. Επί της ουσίας δηλαδή το GSMR που έπρεπε με βάση τις συμβάσεις να έχει εγκατασταθεί, ούτε το ATCS που βάζει πάλι τη συμβάση έχει εγκατασταθεί μέχρι το 2015 που ήσασταν εσείς. Άρα δεν ήταν 2 εργολαβίες οι οποίες τρέχαν ακόμη. Στο Δυνικές κέρδη και η σύμβαση 717 για να καλύψει όλα αυτά που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Και ακόμη 2-3 ερωτήσεις θέλω να του κάνω. 7 λεφτά είναι. Εσείς ως διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ, είχατε εικόνα το τι μεταφέρει η Τρενοσέ? Βεβαίως, αλίμονο. Και ήσασταν σίγουρος ότι μεταφέρει αυτό που λέει η εταιρεία τάδε
το container. Πώς το ελέγχατε? Ναι, υπήρχε το SIT-SIM, το οποίο είναι οι φορτωτικές οι αντίστοιχες, οι οποίες ερχόταν, μεταφέρουμε από πού, είτε από σταθμούς είτε από λιμάνια. Mm-hmm. Από τα λιμάνια έρχεται, από το μανιφέστο του καραβιού έρχεται το SIT-SIM, το οποίο είναι τελωνιακό έγγραφο και λέει ότι είναι αυτό το περιεχόμενο κλπ. Και είναι σφραγισμένα. Αν είναι κοντέινερ, είναι σφραγισμένα. Αλλιώς, αν είναι σε σταθμό και το φορτώνουμε εμείς, πρέπει να το σφραγίζουμε εμείς. Προφανώς, αν το κοντέινερ έλεγε μπανάνες και είχε κάτι άλλο, δεν το ξέραμε. Δεν μπορούσαμε να το ξέραμε. Εμείς ξέραμε όμως ότι αυτό που λέει το δηλωτικό. Αυτό που γινόταν η σφράγιση με δική σας ευθύνη. Το γνωρίζετε. Το ελέγχατε, δηλαδή το τι είχε μέσα το φορτίο. Ναι, αυτά ήταν παλέτες που τα ξέραμε αυτά. Τα βλέπαμε. Τα βλέπει το δικό μας προσωπικό. Αν είχαμε δικό μας προσωπικό που το φόρτωνε, το ξέραμε αυτό. Υπήρχε περίπτωση να μην το φορτώσει δικό σας προσωπικό? Υπήρχε περίπτωση να το φορτώσει, να παραλάβουμε το κοντέινερ από την αποθήκη του πελάτη με φορτηγό τρίτου, ναι, το οποίο να μας το έφερνε στο θριάσιο και να το φόρτωνε πάνω στο τρένο. Και το οποίο εσείς δεν είχατε εικόνα τι? Εμείς δεν είχαμε εικόνα εκεί, είχαμε το δηλωτικό του και το ζυγίζαμε απλώς. Ναι. Αυτό γιατί μας ενδιέφεραν τα κιλά και μας ενδιέφερε. Και όχι το τι φορτίο υπάρχει, ό,τι έγραφε η φορτωτική του. Αλλά αντιστοιχεία δηλαδή, δεν μπορούσε να ελεγχθεί, δεν το ελέγχατε? Όχι, γιατί ερχόταν σφραγισμένο. Δηλαδή δεν θα ήταν. Δεν λέω αυτό που ήταν από το τελωνιό. Το οποίο δεν ήταν από το τελωνιό. Λέω από μια εταιρεία η οποία έχει παραγωγή και έδρα εδώ στην Αθήνα και ήταν το ΠΕ Θεσσαλονίκη. Σωστό. Μπορούσατε εσείς να λέξετε τι έχει μέσα? Αν θέλαμε, μπορούσαμε. Αν θέλατε, δεν το κάνατε όμως. Δεν το κάναμε. Κάναμε δειγματοληπτικά μόνο αν θεωρούσαμε ότι μας κλέβαν στα κιλά ιδίως. Δηλαδή, μερικοί υπήρχαν περίπτωση που στέλνανε μπύρες που ήταν βαριά και λέγανε πιο ελαφριά φορτία. Σύμφωνοι. Υπήρχαν ζητήματα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Υπήρχαν ζητήματα σε σχέση με τον διαχωρισμό συνολικά του σιδηροδρόμου? Δηλαδή υπήρχαν ζητήματα τα οποία οδηγούσαν σε οξύτητα, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στην Τρενοσέ που ήταν πλέον ανεξάρτητη εταιρεία και στον ΟΣΕ? Κοιτάξτε, όλες αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσο είναι σωστοί ή έχουν λάθη. Ακόμα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αν πάτε στη Γαλλία, οι Γάλλοι διαφωνούν ριζικά ότι να σπάει στο σιδηρόδρομο. Θεωρούν ότι ο σιδηρόδρομος είναι ενιαίος. Είναι ενιαίος και ότι καλύτερα να μείνει έτσι, είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Τώρα, τη δική μου άποψη, αν θέλετε, είναι, έχω δουλέψει σαν σύμβουλος τουλάχιστον στο παρελθόν, ξέρω εγώ, σε σιδηροδρόμους όπως ξέρω εγώ το Αζερβαϊζάν, η οποία ήταν ενιαίοι σιδηρόδρομοι. Λειτουργούσαν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Πάρα πολύ αποτελεσματικά. Υπήρχε ένας τρόπος διοίκησης τέλος πάντων, όπου λειτουργούσε το σύστημα πιο αποτελεσματικά. Αλλά έχω δει και σιδηροδρόμους στην Τσεχία, όπως στην Τσεχία είναι χωρισμένη βέβαια, αλλά έχεις την υποδομή, τον αντίστοιχο ΣΕ, και μετά έχεις 70 εταιρείες σαν την Τρένο-ΣΕ. Έχεις την τσέχικη, την παλιά την εταιρεία, την κρατική, η οποία παραμένει κρατική, και άλλες 60 και 69, 70 εταιρείες, πολλές γερμανικές, πολλές ολλανδικές, οι οποίες είτε περνάνε τράνζιτ, είτε έρχονται από Πολωνία κλπ. Και μεταφέρουν εμπορεύματα. Ως επιτοπλίστων. Υπάρχουν και κάποιες που μεταφέρουν επιβάτες. Εκεί δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εκεί, αν θα το κρατήσεις ενιαίο, τότε υπάρχουν θέματα ότι μπορώ εγώ να δίνω κάποιο πλεονέκτημα όταν δίνω τους διαδρόμους. Το πιο κρίσιμο στο σιδηρόδρομο, όταν υπάρχει δύο ανταγωνισμός και δύο ή περισσότερες εταιρείες, είναι ποιος θα πάρει το σλότ, το καλό σλότ. Και εκεί έρχονται και οι ρυθμιστικές αρχές κλπ. Τώρα, είναι καλό, είναι κακό, αυτό μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αυτό το μπούσουλα πηγαίνουμε. Γιατί η Τσεχία είχε εδώ ότι δούλεψε. Λέω, πέρα από την εμπειρία που είχατε στις άλλες χώρες, όπως μας είπατε, στη δική σας περίπτωση, πού ήσασταν διευθύνων σύμβουλο, υπήρχαν ζητήματα αντιπαραθέσεων με τον ΟΣΕ και σε ποια ζητήματα ήταν αυτές οι αντιπαραθέσεις εστιάζονται? Αυτό θα μας πει την εμπειρία σας από τον ΟΣΕ. Δικιά μου. Ναι. Δεν είχα ιδιαίτερα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον κύριο Θεοφανόπουλο, ο οποίος κατέθεσε και χθες, όπου λύναμε τα θέματα. Ήταν και ένας λόγος που ήθελα να είμαστε στο ίδιο κτίριο. Τα γραφεία μας ήταν δίπλα-δίπλα.
το γραφείο, το προϊσταμένο των μηχανοστασιαρχών με τους σταθμαρχών ήταν επίσης δίπλα-δίπλα και ο όροφοι ήμασταν μπερδεμένοι ακόμα. Οπότε λύναμε θέματα πολλές φορές μέσα στην και στο διάδρομο που λέει ο λόγος. Οπότε δεν είχαμε ιδιαίτερες προστριβές. Ίσα-ίσα το 2015, επειδή είχαμε βγάλει αρκετά λεφτά και είχε ανακτήσει η Τρενοσέ. Είχαμε ανακτήσει και είχαμε στην τράπεζα είχαμε 120 εκατομμύρια βρεθήκαμε. Δηλαδή εκεί που ήμασταν μείον 240, το 2014 είχα στην τράπεζα 120 εκατομμύρια. Και επειδή έβλεπα ότι ερχόταν η ιδιωτικοποίηση, τα δώσαμε στον ΟΣΕ έναντι του χρέους, συνεννοημένη και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, ποια έργα θα γίνουν. Δηλαδή τα κοιτάζαμε μαζί. Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Μπορεί να υπήρχαν περισσότερα προβλήματα με την ΕργοΣΕ. Παρά ο ΣΕ τρένουσε. Η ΕργοΣΕ που ήταν θυγατρική του ΟΣΕ για τα καινούργια έργα μπορεί να υπήρχαν. Γενικά εγώ με τον ΟΣΕ δεν είχα θέματα. Με την ΕργοΣΕ? Με την ΕργοΣΕ δεν μιλούσα πολύ, γιατί η ΕργοΣΕ ήταν στα καινούργια έργα. Δηλαδή αυτή ήταν ο project manager για οτιδήποτε νέο έργο. Είχα μία σε υψηλό επίπεδο πάντα, μία όχι προστριβή πολλές φορές, το ανέφερε και στο Υπουργείο πολλές φορές, ότι θα πρέπει να ερωτούμε εγώ σαν Τρενοσέ και οι πελάτες οι δικοί μου πού πρέπει να γίνει η καινούργια γραμμή. Ήταν ένα παράπονο που το είχα. Δεν είχατε εσείς δηλαδή στο σχεδιασμό? Δεν ερωτούμε, αποφασίζανε πού θα κάνουν η καινούργια γραμμή. Ρε παιδιά, θα έχει εμπόρευμα, ρωτάτε. Πού θα κάνετε την αναβάθμιση? Πρέπει να ρωτηθώ κι εγώ. Αυτό δεν είναι ανορθολογικό σε ένα βαθμό? Ήταν. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια προστριβή επειδή... Έξι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρτη. Δεν έχω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε. Μια εμβόλυμη ερώτηση. Μιλήσατε πριν για την ευθύνη του σταθμάρχη. Από τα πιο τραγικά πρόσωπα ήταν και οι μηχανοδηγοί, οι οποίοι έχασαν και τη ζωή τους και τους τρινούν οι οικογένειές τους. Στην επικοινωνία σταθμάρχη μηχανοδηγών, θεωρείτε ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία εκ του καταστατικού λειτουργίας του ΟΣΕ, με την εμπειρία σας? Αυτά που άκουσα εγώ, όχι. Τουλάχιστον τα ηχητικά που άκουσα εγώ, με τίποτα. Όχι. Άρα υπήρξε πρόβλημα και στην επικοινωνία των μηχανοδηγών με το σταθμάρχη? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Υπήρχε πρόβλημα και στον τρόπο που έδωσε την εντολή ο σταθμάρχης και η απόκριση των μηχανοδηγών και το ότι δεν ξαναεπικοινώνησαν οι μηχανοδηγοί. Προφανώς ήταν δυσλειτουργική αυτή. Δεν θα γινόταν. Τέτοιου είδους συνομιλίες επί των ημερών τουλάχιστον δεν γινόταν. Η πετιότητα και των δύο πλευρών. Θεωρώ ότι εκεί δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Κανονικά ο σιδηρόδρομος είναι λίγο πολύ σαν το αεροπλάνο. Μιλάς με συγκεκριμένη γλώσσα και απαντάς με συγκεκριμένη γλώσσα. Εδώ τώρα ήταν καφενείο σχεδόν. Συζητούσαν αυτοί. Δεν είναι τρόπος ξεκάθαρος αυτό, σαν να έχεις μια κρίσιμη λειτουργία να κάνεις. Και καφενείο, δηλαδή, λίγο διευκρινίστε το μου. Δεν ακολουθούνταν τουλάχιστον οι λέξεις και ο τρόπος με τον οποίο έκανες τις ερωτήσεις και έπαιρνες τις απαντήσεις δεν ακολουθόντουσαν. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν. Υπάρχει δηλαδή λέξεις. Μια πεπατημένη, ένα συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας, όπως περίπου το αεροπλάνο με τον ακριβώς, πύργο με το ελέγχου. Ελέγχου, τον πύργο ελέγχου. Ακριβώς. Και εδώ δεν υπήρξε αυτή η πεπατημένη, την οποία βλέπουμε ακριβώς να τηρείται. Αλλά αυτό. Δηλαδή περίπου πώς είναι μια συνομιλία μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγών? Δώστε μας λίγο ένα τρόπο πώς δηλαδή επικοινωνούν οι δύο πλευρές και γιατί δεν επικοινώνησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση σωστά. Κοιτάξτε, ξεκινάσα να φέροντας για το ποια αμαξοστοιχεία είσαι, ποιος είσαι, προϊστάμενος αμαξοστοιχείας 62, προσλάρισα. Κινούμε στη γραμμή καθόδου. Πάω σωστά? Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος και συγκεκριμένη σειρά με την οποία αναφέρεις, αναγγέλεις. Τι δεν έγινε λοιπόν, τι δεν έγινε όπως εσείς υποστηρίζετε τώρα στην επικοινωνία μεταξύ σταθμάρχη και των μηχανοδηγών που σκοτώθηκαν? Δεν έχω ακούσει όλες τις συνομιλίες. Από αυτά τα οποία είναι σε γνώση σας, στο βαθμό και στο μέτρο. Δεν ακούγα κάτι το οποίο μου θύμιζε εμένα σιδηροδρομική γλώσσα. Μάλιστα. Δεν ήταν κάτι το επαγγελματικό όπως εσείς το γνωρίζετε. Επαγγελματικό, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος από την Ελληνική Λύση. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτυρα, κύριε Ζηλιασκόπουλε, ήσασταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ από το 2010 έως και το Δεκέμβριο του 2015. Με δύο λόγια, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Τρενοσέ?
Η Τρενοσέ έχει την αρμοδιότητα να εκτελεί επιβατικά και εμπορικά σιδηροδρομικά δρομολόγια. Έχει επίσης τη δυνατότητα να κάνει και συμπληρωματικές λεωφοριακές γραμμές, όπως και τη διαχείριση του φορτίου, δηλαδή εμπορευματικά κέντρα, σταθμοί, αποθήκευση κλπ. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της. Μάλιστα. Όπως μας κατέθεσαν υπουργοί κατά τη διάρκεια και της δικής σας θητείας, οι οποίοι ήταν οι πολιτικοί σας προϊστάμενοι, μας ανέφεραν για την ύπαρξη μαύρων βαγονιών, για τις κλοπές καυσίμων και για μια κατάσταση η οποία ήταν ζωφερή και περιγράφηκε εύγλωτα από τον υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη, τότε υπουργό υποδομών και μεταφορών, ότι ήταν, να σας πω ακριβώς πώς το είπε, η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης. Άρα δηλαδή, εσείς ήσασταν σε μία θέση ευθύνης, σε μία προβληματική επιχείρηση, όχι της Ελλάδος, αλλά της Ευρώπης, όπως είπε ο τότε υπουργός. Υπουργός, χωρίς να τον έχω ακούσει, μάλλον αναφέρονται για την περίοδο του 2007-2008, την πρώτη φορά που έγινε υπουργός μεταφορών. Όχι, όχι, αναφερόνταν για την περίοδο εκεί, όπως και ο κύριος Ρέπας, όπως και ο κύριος Χρυσοχοίδης, ναι, που είπε ότι ήταν μια καταστροφή. Ήταν όντως, αυτό που βρήκαμε ήταν μια καταστροφή. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αλλά αν μπορώ να συμπληρώσω έτσι μια κουβέντα, ναι. Αυτό βρήκαμε. Και εμπολής, αυτοί οι λόγοι ήταν που οδηγούσαν σε αυτό το τεράστιο χρέος. Ήταν η κλοπή, η ανικανότητα και αυτή η διάλυση. Συμμαζεύτηκε εμπολής. Δηλαδή τα 11 δις χρέος ήταν οι κλοπές, ήταν οι δολιοφθορές. Εκεί το αποδίδεται, το λαθρεμπόριο. Ναι, όλα αυτά και ανικανότητα. Μπράβο. Και εσείς τι κάνατε για να τα αντιμετωπίσετε? Τέσσερα πράγματα. Το πρώτο που κάναμε όταν πήρα εγώ την Τρένωσε, πριν την πάρω ακόμα, εκφωνήσαμε αυτό το σχέδιο εξυγίασης, γιατί αυτή ήταν η πολιτική εντολή. Όπου εκεί ήταν εμφανές ότι εμείς εισπράττουμε, όπως σας είπα, 350 και εισπράττουμε 110 και κοστίζαμε 350. Το πρώτο που έπρεπε να συμμαζέψουμε τα οικονομικά. Αυτά τα 240 εκατομμύρια που χάναμε, χοντρικά έτσι θα σας το πω χωρίς να μακρηγορώ, τα 60 εκατομμύρια, αυτά ήταν 4 εξιντάρια που χάναμε. Τα 60 εκατομμύρια που χάναμε ήταν από κλοπές. Όταν λέω κλοπές, καύσιμα. Πληρώναμε 55 εκατομμύρια σε καύσιμα. Όταν βάλαμε κάμερες στις δεξαμενές, μετρητές στα τρένα, απέλυσε ένα μηχανοδηγό ο οποίος τραβούσε το τρένο πριν τον προμαχώνα στην άκρη και ο ξάδερφός του ερχόταν με το βιτίο και άδειαζε το τρένο, ή στη Φλόρινα που πηγαίναν και ζεσταίνονταν η μισή περιοχή εκεί από το πετρέλαιο, μειώθηκε στα 25 εκατομμύρια. Από τα 55 στα 30 εκατομμύρια μόνο από τα πετρέλαια σε ένα χρόνο. 60 εκατομμύρια ήταν γενικά οι κλοπές. 60 εκατομμύρια ήταν το κράτος το οποίο μας έβαζε, μας υποχρέωνε να κάνουμε δρομολόγια τα οποία δεν μας τα πλήρωνε. Σου λέγε πήγαινε κάνε, ας πούμε βάλε ακόμα ένα δρομολόγιο ρε παιδί μου για Λιβαδιά ή για Παλαιβαδιά, μείωσε και το εισιτήριο, δώσε και μια αύξηση στο μηχανοδηγό. Αυτό ήταν. Αυτό σου λέγανε. Τα 60 εκατομμύρια ήταν από το κράτος, το οποίο πρακτικά ήρθε μετά το διορθώσαμε, παίρνοντας τα 50 εκατομμύρια τουλάχιστον. Από το κράτος θεσμοθετημένα. Ήταν υπερβολική μισθή, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή 110 εκατομμύρια ήταν τα έσοδα, 120 εκατομμύρια ήταν μισθοδοσία. Η μισθοδοσία, εγώ ήμουνα στα 1500 άτομα, εγώ ήμουνα 130. Δηλαδή πήρα την πρώτη μέρα που πήγα, λέω δώστε μου, λέω ποια είναι η μισθοδοσία όλο το προσωπικό ονομαστικά. Και κοιτάζω τώρα, ξεκινάω από την αρχή και βλέπω ότι εγώ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ήμουν 130. Υπήρχαν 129 άτομα που παίρνουν πιο πολλά λεφτά από μένα. Λέω δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ήταν ένας οργανισμός δηλαδή, όπου βασίλευε η διαφθορά. Όπως και θα γνωρίζετε. Και ανικανότητα το τελευταίο 60 για να το κλείσω. Δεν κάναν δουλειές δηλαδή. Κάνανε, δεν δούλευε το. Όχι, κάνανε δουλειές. Ο υπουργός, ο κύριος Ρέπας, μας είπε για τα περιβόητα μαύρα βαγόνια, όπου διακινούνταν εμπορεύματα αλαθρέα. Ναι. Αυτό ήταν στο πρώτο εξιντάρι που σας είπα των κλοπών. Όταν λέω δεν έκανα δουλειές,
μπορεί να χάσεις από το τρένο γιατί το λειτουργείς μη ορθολογικά. Στέλνεις κενό υλικού μία λοκομοτίβα να πάει να σου πάρει μισοάδια βαγόνια, να στα γυρίσει και να τα ξαναπάει πίσω άδεια. Αυτό χάνεις λεφτά λόγω ανικανότητας. Δεν είναι διαφθορά, αλλά είναι ανικανότητα. Ναι, όλα αυτά όμως σημαίνουν ότι υπήρχε ένας οργανισμός που ενώ μας είπατε προηγούμενα κατά τη διάρκεια της ακροάσεως στην Επιτροπή μας ότι υπήρχαν εργαζόμενοι, που θα υπήρχαν και εργαζόμενοι που υποστήριζαν το έργο και το καθήκον τους, υπήρχε όμως μια σημαντική μερίδα η οποία εκμεταλλευόνταν προς ίδιον όφελος, διαφθαρμένοι δηλαδή, και ζημίωναν τον οργανισμό. Αλλά υπήρχε όμως και πρόσωπα ευθύνης τα οποία δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα, και η πολιτική εξουσία που συνέχιζαν να χρηματοδοτούν μία μαύρη τρύπα, δηλαδή το έγκλημα, τις κλοπές, όλες αυτές εδώ τις απώλειες. Αλλά κύριε Ζηλιασκόπουλε, θα φτάσουμε στην ουσία. Και ιδιωτικός τομέας, μην το ξεχάσουμε γι' αυτό. Υπήρχε ιδιωτικός τομέας που έκλεβε μαζικά από τον ΟΣΕ. Βαγόνια τα οποία πηγαίναν σε παρακαμπτηρίους και τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες για δύο μήνες και τα πληρώνουν. Μα εδώ μου έχει έρθει καταγγελία ότι πληρώνατε ρεύμα το οποίο το κατανάλωνε ολιγάρχη στον Ασπρόπυργο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Πολλά δεν ξέρετε, είδα ότι δεν ξέρατε και την τομή. Θα τα πούμε όμως. Κύριε Μάρτυρα, στους Financial Times υπάρχει μία δήλωση δική σας, την οποία θα σας διαβάσω επιλέξει. Οι επενδύσεις έγιναν με βάση πολιτικά κριτήρια και όχι με βάση αυτά που χρειάζονταν η αγορά. Τι εννοούσατε? Αυτό είπα και προηγουμένως. Όταν κάνεις μια καινούργια επένδυση, μια καινούργια γραμμή, αυτή η καινούργια γραμμή πρέπει να διαβουλευτείς με την αγορά που τη θέλει τη γραμμή. Δηλαδή πρέπει να δεις πού θέλει να πάει το εμπόρευμα και ο επιβάτης και να πας να φτιάξεις την υποδομή. Και όταν γίνεται γιατί εγώ θέλω να την κάνω στο χωριό μου, λέω εγώ, δεν πάει που θέλει, δεν μπορείς να λειτουργήσει. Ναι, αυτό είναι αόριστο, κύριε Μάρτυρα. Μιλάμε για ένας είναι ο άξονας, ο βασικός. Αυτό δήλωσα, η δήλωση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι ορισμένοι ως αυτό. Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι. Στις Financial Times, όταν λέτε οι επενδύσεις έγιναν με βάση πολιτικά κριτήρια και όχι με βάση αυτά που χρειάζονταν η αγορά. Εδώ άλλα πράγματα υπονοείται. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε πού πήγαν τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα Εθνικά Ταμεία σε αυτή τη χαβούζα που λέγεται ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ και δεν απέκτησε η πατρίδα μας σύγχρονο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο με αποτέλεσμα να χαθούν 57 συνάνθρωποι μας. Έτσι. Δηλαδή υπήρχε τι υπήρχαν. Το χρήμα όλο αυτό, γιατί δεν έγιναν οι υποδομές. Στον άξονα, στον βασικό άξονα και μοναδικό άξονα, Αθήνα ιδωμένη. Γιατί δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, γιατί δεν υπάρχει ολοκληρωμένη φωτοσύμαρση, γιατί δεν υπάρχουν όλα αυτά τα συστήματα που τα πληρώσαμε και οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι και δεν έγιναν τα έργα. Και είχαμε το τραγικό συμβάν και το χειρότερο όλων. Είμαστε μια χώρα με ένα απαρχαιωμένο και επικίνδυνο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια? Αυτό είναι τις πολιτικές ηγεσίες προφανώς και τις διοικήσεις του ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω εγώ σαν εταιρεία λειτουργίας. Ωραία. Κάπου πήγαν. Στα έργα δεν πήγαν. Σωστά. Προφανώς. Κύριε Μάρτυρα, είχατε ακούσει για συμβάσεις οι οποίες είχαν γίνει για την προμήθεια συστημάτων τα οποία θα θεμελίωναν και θα συγκροτούσαν την υποδομή είτε για τη σηματοδότηση των γραμμών είτε για την τηλεδιοίκηση. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λέω, εσείς ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος της ΤΡΕΝΟΣΕ, σε διπλανό γραφείο, όπως μας είπατε, με τον πρόεδρο του ΟΣΕ. Άρα ήσασταν μέσα στην καρδιά του οργανισμού, ανεξάρτητα εάν υπήρχε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ήσασταν ένας όμιλος, έτσι, μια εταιρεία με τις μητρικές της. Και εσείς ήσασταν σε ένα κορυφαίο πόστο. Είχατε διαφορετικές εταιρείες. Διαφορετικές εταιρείες, αλλά όμως αλληλένδετες. Ναι, ναι, ναι. Με αμοιβαία υποστήριξη ενός έργου, ενός μάλλον οργανισμού που ονομάζεται, να το ονομάσω, σιδηρόδρομο, ελληνικό σιδηρόδρομος. Είχατε ακούσει για αυτές τις συμβάσεις?
Κοιτάξτε, από μεταξύ 10 και 15 ήμασταν μια χρεοκοπημένη πρακτικά εταιρεία. Δεν κάναμε επενδύσεις τότε. Όχι. Κάνατε κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Είπατε στην ακρόασή σας ότι βλέπατε ότι έρχεται η ιδιωτικοποίηση. Μήπως αυτά που έγιναν σε αυτή την πενταετία που ήσασταν εσείς είχαν σκοπό την απαξίωση του σιδηροδρόμου, τον μη εξυγχρονισμό του? Γιατί αν είχε εξυγχρονιστεί και ήταν πραγματικά ανταγωνιστικός ο σιδηρόδρομος, θα είχε κέρδη και δεν θα αναγκαζόταν να φτάσει σε αυτό το σημείο όπου να μεταβιβαστεί σε ιταλική κρατική εταιρεία όπως είναι η Hellenic Train, γιατί είναι κατόνομα ελληνικά τρένα στην πραγματικότητα, ή το διαψεύδεται? Δεν ανήκει σε ιταλική κρατική εταιρεία, στην ιταλική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων? Ναι, στην ΕΦΕΣ ανήκει, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει προηγούμενο, γιατί είσαστε ειδικό, σας έχουν βάλει και στο Ταϊπέδ. Υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα οι υποδομές της να έχουν μεταβιβαστεί σε κρατικές εταιρείες άλλων κρατών, ή είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης? Υπάρχουν πολλές χώρες. Για πείτε μας μια χώρα. Είναι η Ολλανδική σιδηρόδρομη, τους αγόρασε οι Γερμανοί. Οι Ούγγρικοι σιδηρόδρομοι, η εκμετάλλευση μόνο. Δεν μιλάω για την υποδομή. Η υποδομή είναι πάντα κρατική. Όπως και εδώ. Όπως και εδώ. Οι Ούγγρικοι σιδηρόδρομοι τους αγοράσαν οι Αυστριακοί. Αλλά εκεί που δεν αγοράσαν, οι Τσέχοι παράδειγμα που δεν πουλούσαν, πήγαν οι Γερμανοί και φτιάξαν και δικιά τους εταιρεία μέσα. Και με αποτέλεσμα πήραν και την περισσότερη δουλειά. Το ίδιο έκαναν και στην Ιταλία. Στην Ιταλία οι Γάλλοι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της κυκλοφορίας και οι Αυστριακοί στα εμπορεύματα. Ναι, αλλά έχουν και ισχυρές κρατικές εταιρείες δικές τους. Ναι, απλά θέλω να πω, οι ίδιοι οι Ιταλοί έχουν και στη Γερμανία λειτουργία. Και στην Αγγλία. Αγωνιστικές όμως, δεν σημαίνει ότι εξαγόρασαν την κρατική εταιρεία, τη γερμανική, τις υπηρεσίες. Αγοράσανε οι Αυστριακοί σιδηρόδρομοι, αγοράσανε τους Ούγγρικους σιδηροδρόμους. Οι γερμανικοί σιδηροδρόμοι αγοράσαν τους Ολλανδικούς σιδηροδρόμους. Έχουν γίνει τέτοια στην Ευρώπη. Τις υπηρεσίες. Την αντίστοιχη τρένοσε. Για πείτε μας λοιπόν, γιατί πώς το βλέπατε ότι έρχεται η ιδιωτικοποίηση? Μα όμως το λέγανε. Ήταν καθημερινό αυτό. Είχαμε ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ από το 2013. Γιατί μπήκαμε στο ΤΑΙΠΕΔ? Για να ιδιωτικοποιηθούμε. Το 2011 ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ. Το 2013 μπήκαμε εμείς στο ΤΑΙΠΕΔ, σαν τρενοσέμ. Ναι. Και το 2015 που έφυγα εγώ, ήμασταν στο ΤΑΙΠΕΔ και είχαμε VDR, είχαμε συναντήσεις με ενδυνάμει επενδυτές κλπ. Και επί των ημερών σας, ψηφίστηκε ο νόμος 3891 του 2010, που ουσιαστικά οδήγησε στην αποψήλωση του ηλεκτριακού δυναμικού των σιδηροδρόμων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για να στελεχώσει κομβικές θέσεις για τη λειτουργία του. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν μου επιτρέπετε 30 δευτερόλεπτα, επειδή κάπου έχει πενιχθεί αυτό πάνω και στο παρελθόν. Ο σιδηρόδρομος ήταν χρεοκοπημένος. Η λύση τότε ήταν να κλείσει τελείως όλο το σύστημα και να πουληθούν όλοι και να φτιαχτεί κατά ένα μοντέλο που λέγανε, ξέρω εγώ τι ήταν ελβετικό, να φτιαχτεί μια καινούργια μικρότερη εταιρεία η οποία θα παρήχε κάποιες βασικές υπηρεσίες, πυρήνα, σιδηροδρόμοι κλπ. Τότε η πολιτική ηγεσία, και ήμουνα σε μια συνάντηση και με τον Πολ Τόμψεν κλπ. Εκεί ήταν και ο Ρέπας και ο Παπακοσταντίνου κλπ. Είπαν, όχι, εμείς εν λειτουργία θα τον αναδιορθώσουμε. Και εντάξει, η πολιτική τότε οδηγία ήταν το να διορθώνουμε λειτουργία. Από εκεί και πέρα, αυτό που έγινε είναι καταργηθήκανε πάρα πολλά δρομολόγια, αλλά ο κόσμος ο οποίος έμεινε, διώξαν πολύ κόσμο ο οποίος δεν ήταν στις κρίσιμες λειτουργίες. Σας είπα και προηγουμένως, από τους 570 μηχανοδηγούς, ενώ έφυγε το μισό προσωπικό, φύγαν μόνο 120 μηχανοδηγοί. Οι υπόλοιποι όλοι οι μηχανοδηγοί μείναν. Κανένας που ήταν σε χειριστήρια δεν έφυγε. Το ίδιο, από όσο ξέρω, κάναν και οι σταθμάρχες κλπ. Ο λόγος ήταν ότι μειώθηκαν τα δρομολόγια και με το προσωπικό που είχες μπορείς να παρέχεις υπηρεσία, αλλά δεν ήταν ο 3891 με όλο το σεβασμό που
από ψήλο στο σιδηρόδρομο. Ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχε οδηγηθεί σε αυτή την κατάρρευση. Ήταν μια χρεοκοπημένη εταιρεία. Mm. Αν ήταν ιδιωτική εταιρεία, δεν είχε καμιά πιθανότητα να επιβιώσει. Από μόνη τη χρεοκόπησε. Αυτό ήταν. Όχι, μεγάλη συζήτηση. Γιατί... Οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις οι οποίοι έβαζαν αυτούς που διοικούσαν. Άλλα 7 λεπτά. Κύριε Ζηλιασκόπουλε, διαβάζω και τι έχει γραφτεί για εσάς δημόσια, είναι δημοσιοποιημένο, αν θέλετε το καταθέσω και στα πρακτικά. Την περίοδο που ήσασταν εσείς πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, λένε έγινε μείωση του προσωπικού με συνεχείς απολύσεις στον οργανισμό, όσο και για τα έργα υποδομής που ακυρώθηκαν, δεν έγιναν ή υλοποιήθηκαν λοιπόν και με σοβαρά προβλήματα. Επί Ζηλιασκόπουλου δόθηκε εντολή για απενεργοποίηση του κέντρου τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού κέντρου Αχαρνών, η δημιουργία του οποίου κόστησε στο ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 20 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης δόθηκε εντολή στους σταθμάρχες που υπηρετούν στο κέντρο τηλεδιοίκησης να εγκαταλείψουν το υπερσύγχρονο κτίριο και να δουλέψουν χειροκίνητα όπως τον παλιό καιρό, αφού έχει καταρρεύσει το σύστημα της τηλεδιοίκησης του προαστικού. Οι σταθμάρχοι θα δουλεύουν από τη θέση λικότρυπα και από το λεγόμενο σημείο 0, εκεί δηλαδή που τέμνονται οι γραμμές του σιδηροδρομικού κέντρου Αχαρνών και του προαστιακού, με ασύρματο, χαρτάκια και την μανιαβέλα, όπως έκαναν οι συνάδελφοί τους πολλές δεκαετίες πίσω. Όλα αυτά συνέβαιναν διότι 2 χρόνια μετά την οριστική παράδοση και θέση σε λειτουργία των εργολαβιών του προαστιακού σιδηροδρόμου, η παντελής έλλειψη συντήρησης και οι επιδρομές των συμμοριών του Χαλκού κατάφεραν και διέλυσαν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης του δικτύου. Μάλιστα, το κέντρο τηλεδιοίκησης του ΣΚΑ που μπήκε σε αχρηστία είναι σύμφωνα με τις τότε υψηλόβαθμες πηγές ό,τι πιο σύγχρονο διέθετε ο οργανισμός, με ένα υπερσύγχρονο κτίριο που είχε πράσινες προδιαγραφές, ήταν εργονομικά φτιαγμένο, κόστησε περίπου 20 ευρώ και εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται ως μοναδικό στο είδος του στα Βαλκάνια. Για αυτά τα οποία σας κατηγορούν δημόσια, τι έχετε να πείτε που αν όλα αυτά είναι αλήθεια, σημαίνει ότι και με τη δική σας ευθύνη, αφού είχατε θέση ευθύνης, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να είναι ο σιδηρόδρομος στα χάλια που ήταν και να ιδιωτικοποιηθεί και μάλιστα να έχετε επιβραβευτεί, να σας έχουν κάνει και μία εκτελεστικό πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ σήμερα. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά που είπατε είναι, τα έχω διαβάσει και εγώ, είναι σε διάφορα sites που κυκλοφορούν. Τους έχετε μηνύσει το ότι είναι ψευδή? Όχι, βέβαια, τι θα ασχοληθώ τώρα εγώ με όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι γιατί? Αυτά, απλώς να σας το πω, γιατί είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Όλα αυτά που είπατε, το κέντρο κυκλοφορίας, η επιδομή, όλο αυτό το κομμάτι στο ΣΚΑ, αυτό είναι του ΟΣΕ. Δηλαδή, τι σχέση έχει τρενοσέ με την κυκλοφορία και με το κέντρο κυκλοφορίας? Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι αρμοδιότητα. Αυτό είναι της υποδομής. Οι σταθμάρχες και η κυκλοφορία ανήκει στον ΟΣΕ. Η τρενοσέ, όπως σας είπα από την αρχή, έχει αρμοδιότητα να εκτελεί μόνο δρομολόγια. Δεν είναι δικά μου. Αυτός που τα έγραψε, ίσως με μπέρδεψε με το Θεοφανόπουλο, με μπέρδεψε με κάποιον άλλον. Πάντως δεν ήταν δικιά μου αρμοδιότητα. Όχι, δεν σας μπέρδεψαν. Το άρθρο αυτό είναι γραμμένο την εποχή που παραιτηθήκατε, γιατί η κυβέρνηση σας είχε τοποθετήσει σαν μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης του Δυστυχήματος των Τεμπών και αυτοβούλος δηλώσατε την παραίτησή σας. Είναι πρόσφατο. Ναι, τα διάβασα. Αυτά όμως που γράφονται είναι όλα ανακρίβειες, είναι ψέματα και δεν ανταποκρίνονται, γιατί αυτός που ξέρει στοιχειοδός σιδηρόδρομο ξέρει ότι αυτό δεν ήταν δικιά μου αρμοδιότητα. Δεν θα μπορούσε και να ήθελα να το κάνω, Δεν είναι αρμοδιότητα. Σαν να μου λέτε ότι πήρα και το Βενιζέλο, α πούμε, και το ξέρω εγώ, τι το έκανα, το ιδιωτικοποίησα. Δεν είναι αρμοδιότητά μου. Αυτό είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕ. Οι σταθμάρχες, το κέντρο κυκλοφορίας, το ΣΚΑ, όλα είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕ. Αν μου πείτε κάτι για τρένα, είναι δικά μου. Δηλαδή, αυτά τα τρένα ήταν αυτά που εκτελούσα εγώ τα δρομολόγια. Αυτά δεν είναι δικά μου. Απλά κάποιος ήθελε να γράψει και έγραψε. Τι να κάνω. Ωραία. Να σας ρωτήσω, γιατί είπατε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι σας είναι παντελώς άγνωστη η τομή. Την Alstom τη γνωρίζατε? Alstom βεβαίως την ξέρω. Βεβαίως. Την τομή δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Ούτε τώρα την ξέρω. Τον Μπόμπολα τον ξέρετε, τον ιδιοκτήτη? Ποιον, της. Τον Μπόμπολα. Μπόμπολα, αυτός ήταν στον Άκτορα, δεν ήταν? Μπράβο. Η τομή είναι η θυγατρική του Άκτορα. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Δεν είχατε ακούσει ότι η Alstom της έγινε η ανάθεση σε μια κοινοπραξία μαζί με την τομή και μάλιστα ανέλαβε στη Νότια Ελλάδα να ανατάξει τα συστήματα
τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης της Μπομπαρδιέ. Σας θυμίζει κάτι? Αυτό που ξέρω εγώ, την Άλστον την ξέρω και την Μπομπαρδιέ την ξέρω και την Ταλές την ξέρω. Απλά αν οι κοινοπραξίες παίρνουν κάποια ονόματα ως κοινοπραξίες, δεν τα ξέρω, δεν τα παρακολουθώ όλα. Ένα λεπτό. Ήσασταν σε θέση ευθύνης. Δεν ξέρατε ποιοι θα μοιράζονταν τα δισεκατομμύρια που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβουν έργα τα οποία αντικειμενικά δεν μπορούσαν να τα εκτελέσουν, διότι η τομή δεν είχε την τεχνογνωσία. Το μόνο της κεφάλαιο ήταν ο ολιγάρχης, ο συγχωρεμένος Μπόμπολας, και έπρεπε να πάρει και αυτός μερίδιο από αυτά τα χρήματα, και ότι ανέλαβε να ανατάξει συστήματα τα οποία δεν είχαν το know-how αφού ανήκαν σε μια ανταγωνιστική εταιρεία όπως ήταν η Bombardier. Αν δεν το ξέρετε εσείς που είσαστε σε μια από τις κορυφαίες θέσεις, σε μια από τις βασικές εταιρείες των ελληνικών σιδηροδρόμων, ποιος θα έπρεπε να το ξέρει? Κοιτάξτε, πώς προστατεύατε το δημόσιο συμφέρον? Ακούστε να δείτε, αυτό πάλι τώρα αναφέρεται στις αρμοδιότητες έργωσε. Ούτε καν ο ΣΕ μπορεί να το συμφωνώ, είναι εργωσέ. Συμφωνώ, αλλά εδώ δεν μιλάμε για εταιρείες οι οποίες ήταν και οι τρεις εταιρείες, ήταν έτσι η δομική τους λειτουργία, αλλά υποστήριζαν όλες το σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση τώρα εξαγγέλει ότι αυτές οι τρεις θα γίνουν μία. Ένας νέος ΟΣΕ. Όχι, δεν είναι η Τρενοσέ, παραμένει η Ιταλική. Ανεξάρτητη. Ναι. Δεν το... Είναι ο ΟΣΕ, εργοσέ και παίρνουν το τροχείο υλικό από τη ΓΕΟΣΕ. Ναι. Εκεί υπάρχουν πολλά περισσότερα θέματα εκεί. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν την ήξερα αυτή την εταιρεία. Τι να σου πω, πολλές εταιρείες παίρνουν έργα από το ελληνικό δημόσιο, κατασκευαστικά, αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους, δεν τα παρακολουθώ. Ποτέ δεν παρακολουθήσατε όμως, γιατί δεν σας έκανε ποτέ απορία? Την ξέρω, σας είπα. Την ξέρετε την Άλστον. Δεν είχατε ποτέ απορία γιατί δεν εξυγχρονίζεται ο σιδηρόδρομος? Βεβαίως και μου έκανε και βεβαίως με απασχόλησε. Και πού καταλήξατε? Το θέμα είναι ότι δεν έχει σημασία τι κατέληξα εγώ. Το πρόβλημα όχι, είναι έχει ότι... σημασία. Ναι, θα σου ποιος, πω. Αν δεν μας πείτε εσείς πού καταλήξατε το συμπέρασμα. Μου δίνετε μερικά βεβαίως λεπτά για να σας το πω. Πολύ ευχαρίστως. Ένα βασικό πρόβλημα του ελληνικού δικτύου είναι ότι κατασκευάζουμε έργα. Στην κατασκευή δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα το μεγάλο μας είναι στη συντήρηση των έργων. Δηλαδή τι κάνουμε, κόβουμε κορδέλες. Πέστε μου ένα έργο, σιδηροδρομικό ή οδικό ή οποιοδήποτε έργο, το οποίο προβλέπει από το ΠΟΥΔΟ ή από οποιοδήποτε άλλο πόρο το πώς θα συντηρηθεί αυτό για τον κύκλο ζωής του έργου. Ένα σιδηροδρομικό, ένα τμήμα γραμμής θα φτιάξεις. Αυτό το τμήμα γραμμής θέλει 20 χρόνια συντήρηση, τουλάχιστον, πριν το ανασκευάσεις πλήρως. Δεν υπάρχει ένα έργο που να μου διασφαλίζει εξ αρχής τη συντήρηση. Δηλαδή, κόβουμε κορδέλες, φτιάχνουμε το έργο, ξοδεύουμε ένα δισεκατομμύριο και δεν βρίσκουμε 20 εκατομμύρια για τα επόμενα 20 χρόνια, δηλαδή να διασφαλίσουμε 400 εκατομμύρια, για να λειτουργήσει η κατάσταση που το φτιάξαμε. Με αποτέλεσμα τα έργα σε 3-4 χρόνια καταραίουν όλα. Ναι, αλλά κατέρευσαν για τις κλοπές, είπατε εσείς στη συνέντευξη. Και κλοπές, και απαξίωση, και έλλειψη συντήρησης και και φυσικά η αδυναμία του. Και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ποιος ευθύνεται? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ποιος αυτό ευθύνεται? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτό θέλουν να μάθουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Κάνετε διαπιστώσεις, αλλά δεν μας λέτε ποιος ευθύνεται για όλα αυτά. Σαράκη, παρακαλώ, έχει φύγει και ένα λεπτό. Για αυτά τα διέξοδα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαράκη. Το λόγο έχει ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Κύριε Ζαλιακόπουλε, καλησπέρα σας. Σας καλούμε στην επιτροπή μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω να ομιλήσετε μια απορία. Η Τρενοσέ πότε απέκτησε άδεια λειτουργίας? Ο κύριος Ρέπας προχθές είπε επί των ημερών του, βασικά. Ισχύει? Ισχύει. Λειτουργούσε με το grandfather rule που λένε. Υπήρχε μια δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά. Αν λειτουργούσε από το 1800, συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά πρέπει να βγάλει άδεια. Δεν είχε άδεια. Δηλαδή, αν έφαγε λειτουργία από το 7 που συστάθηκε μέχρι το 10, ήταν ανεφαδίας. Μέχρι το 11 βγάλαμε την άδεια. Κατάλαβα. Όχι, γιατί ο κύριος Καζιδάκης το αγνοούσε και όταν το ρώτησα μου είπε το έχω μάθει από μένα βασικά. Γιατί όταν ήρθε το 12 είχε άδεια λειτουργίας. Ναι. Δεν το ξέρω. Πρέπει να μου το ήξερα όμως πάντως. Γιατί το ξέρω και από πριν. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Μιλήσατε για διαφθορά στον ΟΣΕ, για μαύρα αγώνια, για κακή συντήρηση, για όλα αυτά εδώ. Θέλω να ρωτήσω, υπήρχε μήπως και πολιτική κάλυψη σε αυτή τη διαφθορά του ΟΣΕ? Δηλαδή, κάποιοι πολιτικοί μήπως θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποιο κόσμο και γι' αυτόν τον λόγο δεν τόλμησαν ποτέ να διεισδύσουν στα άδυτα του ΟΣΕ, βασικά?
Κοιτάξτε, να σκεφτώ πού γινόταν, πού χάναμε εμείς πολλά λεφτά, έτσι, αν το πεις λαβογιά. Δηλαδή, ένα ήταν τα καύσιμα. Τα καύσιμα χάναμε περίπου 30 εκατομμύρια το χρόνο από χέρι. Το κλέβανε, τώρα να πω ότι υπήρχε πολιτική κάλυψη, ξέρω εγώ, που κλέβανε από τις δεξαμενές στη Λάρισα, από τις δεξαμενές στη Φλόρινα, από την, το ότι είχε διαρροές ισολινώσεις και έφευγε μέσα στο χώμα. Χανόταν απλώς. Το ότι σταματούσαν τρένα, μηχανοδηγοί και αδειάζαν τα τυπόζητα. Δεν υπήρχε σε αυτό τώρα. Είναι ένα κομμάτι που δεν υπήρχε σε πολιτική κάλυψη. Τώρα, οι ιδιώτες οι οποίοι κλέβαν. Οι ιδιώτες κλέβανε, κάποιοι διαμεταφορείς και ίσως και εταιρείες που αναλαμβάναν τη διακίνηση των φορτίων, παίρνανε ευνοϊκά κόμιστρα. Υπήρχαν κόμιστρα τα οποία ήταν πολύ φτηνά, πάρα πολύ φτηνά. Αλλά δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου να υπήρχε πολιτική κάλυψη. Υπήρχε κάποιος διευθυντής, γενικός διευθυντής, ο οποίος τα είχε κάνει πλακάκι με αυτούς και δεν ξέρω τι γινόταν. Μάλλον ξέρω τι γινόταν. Κάποιοι από αυτούς τους στείλαμε στον εισαγγελέα. Εκδικάστηκε. Ο ένας γενικός διευθυντής Τρενοσέ ήταν, καταδικάστηκε για όλα αυτά. Όπως εσύ, με κάποιον διαμεταφορέα στη Θεσσαλονίκη, απλά χρεώνανε, πήγαινε ένα τρένο το οποίο, ξέρω εγώ, έπρεπε να πληρώσει αυτός 5.000 ευρώ και το βάζανε 500 ευρώ. Το κόμιστρο. Χωρίς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τίποτα. Υπήρχε το κτίριο, το K1, το μεγάλο κτίριο, όπως πάτε στο Θριάσιο, όπως οδηγείται προς τη Πελοπόννησο, αριστερά. Είναι η μεγαλύτερη αποθήκη στα Βαλκάνια. Συνεχίζει να είναι ακόμα, η οποία εκεί είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο που ακόμα είναι άδεια. Δεν ρωτήθηκα γι' αυτό και ίσως θα πρέπει κάπου να το δείτε κι εσείς. Είναι ακόμα άδεια. Εκεί γίνανε όλες οι αποθηκεύσεις, τα υλικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Από τότε είναι χτισμένη. Εκείνη είχε νοικιαστεί για τίποτα, ξέρω εγώ, για ένα ποσό ευτελές. Χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τρένοσε. Κάποιος διευθυντής τον νίκες. Οπότε εδώ και αυτή η αποθήκη είναι, αξίζει, αν το νοικιάζει κανονικά, θα πρέπει να πληρώσει 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Και μπορεί να πλήρωναν 500 ευρώ. Και αν έβλεπε το ενοικιαστήριο, σου έλεγε: σου νοικιάζω από αυτή την αποθήκη, αποθήκη τα 5.000 μέτρα. Σου νοικιάζω 200 τετραγωνικά ένα γραφείο μέσα. Και στην είσοδο σου έλεγε: αυτό τα 200 τετραγωνικά σου νοικιάζω. Και δεν νοικιάζε τίποτα σε κανέναν άλλο. Του δίνει και τα κλειδιά, τέλειωνε η ιστορία. Εποπτεία δεν υπήρχε για όλα αυτά εδώ. Δεν υπήρχε. Δηλαδή αυτά δεν υπήρχε δυστυχώς ο μηχανισμός. Αυτά τα βρήκαμε. Πολλά από αυτά ήδη είχαν σταματήσει βέβαια ή είχαν βγει ήδη δημοσιεύματα. Τα μαύρα βαγόνια είχαν γίνει πολύ πριν πάω εγώ, όπου είχε γίνει από το 2008 είχε γίνει βασικά. Ναι, το 2008. Εγώ όταν πήγα το 10 βέβαια το είχα ακούσει και δημοσιογραφικά, αλλά το διαπίστωσα. Δεν υπήρχαν φορτωτικές. Δεν υπήρχε δηλαδή το δηλωτικό. Έφευγε σαν να φεύγει ένα φορτηγό χωρίς δηλωτικό, χωρίς με τίποτα, με άβρα μέσα. Υπήρχαν αυτά, όντως. Αυτά σταματήσανε γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα σταματήσει. Δεν υπήρχε βούληση, όχι πολιτική. Δεν υπήρχε διοικητική δομή να τα ελέγχει αυτά. Όταν τώρα έχεις έναν διευθυντή, γενικό διευθυντή εμπορευμάτων που τα κάνει αυτά, δεν τον ελέγχανε πρακτικά. Δηλαδή, μέχρι εκεί πήγαινε. Δεν θεωρώ ότι πήγαινε πιο πάνω, τουλάχιστον στην Τρένοσε. Για τα έργα στον ΟΣΕ ή στην ΕργοΣΕ δεν γνωρίζω, αλλά στην Τρένοσε δεν είδα τουλάχιστον εγώ έτσι πολιτική κάλυψη. Ξέρω εγώ, είχαμε μία σύμβαση βρήκα η οποία ήταν να φτιάξουμε το e-ticketing της Τρένοσε, η οποία ήταν για 8 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν προχωρούσε η σύμβαση, την καταγγείλαμε, δεν άξιζε 8 εκατομμύρια, την κάναμε με πολύ λιγότερα λεφτά και έγινε και λειτουργήσε τέλος πάντων. Τώρα, να υπήρχε εκεί πολιτική κάλυψη, δεν έχω υπόψη μου πολιτική κάλυψη. Θα ήθελα να ρωτήσω, κλοπές υλικού συνέβαιναν συνεχώς στο σιδηρόδρομο βασικά. Υπήρχε επαρκής φύλαξη του δικτύου ή όχι βασικά? Πού οφειλόνταν αυτές οι συνεχείς κλοπές? Γιατί τις ακούω συνεχώς από όλους τους μάρτυρες, γι' αυτό το λέω. Κοιτάξτε, ωραία, φύλαξη του δικτύου. Το δίκτυο του ΟΣΕ είναι γύρω στα 2.500 χιλιόμετρα. Είναι, απλώνεται από το Αρμένιο και τα Ρίζα μέχρι που φτάνει κάτω στην Πελοπόννησο και στην Κυπαρισία και στην Καλαμάτα. Είναι δύσκολο να το φυλάξει. Όλο τον κόσμο γίνονται κλοπές. Το θέμα είναι ότι το να φυλάξεις το δίκτυο, υπάρχουν οι τρόποι συνήθως που χρησιμοποιούνται διεθνώς, είναι οι γραμμές να γίνουν αυτές που είναι τουλάχιστον ηλεκτροκινούμενες γραμμές, που έχει το χαλκό από πάνω που είναι πολύ ακριβώς, αυτό συνήθως στοχεύουν.
να τον διασφαλίσεις δημιουργώντας κλειστή υποδομή. Δηλαδή, αν πάτε στο μεταξύ, στην Αττική Οδό, υπάρχει ο προαστιακός ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις. Αυτό είναι μια γραμμή, αυτό είναι ασφαλισμένο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν μπορεί να μπει ο άλλος. Μπορεί να μπει. Αλλά ακόμα και σε αυτό τώρα σκέφτεται πώς θα έχεις. Τι θα έχεις, περιπολία, θα έχεις φύλακα. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, συνήθως το διασφαλίζεις παθητικά. Παίρνεις τα καλώδια και τα θάβεις μέσα σε λάκους, τσιμεντένιους, βάζεις όσο μπορείς τη γραμμή, τη διασφαλίζεις με περίφραξη για να μην μπορούν να μπουν μέσα, το οποίο είναι μια πρακτική, αλλά μετά δημιουργείς και ένα σύστημα ποινής, το οποίο δηλαδή οι νόμοι πρέπει να αυστηροποιηθούν. Εμείς είχαμε πάρα πολλές κλοπές το 12, 11-12, είχαμε πάρα πολλές κλοπές, οι οποίες ήταν ως επιτοπλίστων, γιατί μερικά κομμάτια γραμμής είχαμε σταματήσει τα δρομολόγια, με αποτέλεσμα δεν είχε ρεύμα από πάνω. Και αυτά που είχε ρεύμα είχαν εισαγάγει μια τεχνολογία, τότε ήταν στη Ρουμανία, το είχα ακούσει, όπου πετούσαν αλυσίδες επάνω με άγκυρα, και μετά το τραβούσανε με ένα φορτηγάκι και έπεφτε όλη η γραμμή. Είχαν ειδικά παπούτσια, γιατί ήταν 25.000 βολτ, και μετά πηγαίνανε και το κόβανε. Αυτά τα κάνανε, αυτά γίνανε πάρα πολύ. Εκεί δεν υπήρχαν νόμοι αυστηροί, δηλαδή τον έπιανε η αστυνομία, τον έπιανε με χαλκό, κλεμμένο. Τον πήγαινε στο δικαστήριο. Ο χαλκός που είχε πάνω στο φορτηγάκι του, που το είχε κλέψει, άξιζε, ξέρω εγώ, 800 ευρώ. Τον άφηνε. Την άλλη μέρα οι αστυνομικοί τον βρίσκαν πάλι μπροστά στο καφενείο. Δηλαδή αυτά δεν υπήρχε. Οπότε το κάναμε εκεί, λίγο αυστηροποιήσαμε τις ποινές. Τους βρήκαμε, αυστηροποιήθηκαν οι ποινές. Ήταν μια συμμορία που ερχόταν από Ρουμανία, οι οποίες κλέβαν και φεύγαν. Σταμάτησε για ένα μεγάλο διάστημα το 12, μέσα του 12 και μετά. Δεν είχα εγώ ιδιαίτερα περιστατικά. Τότε ήταν πολύ άσχημα. Είχαν κόψει γραμμή και χτύπησε το τρένο ολόκληρο. Είχαν πετάξει το μπαμπρίζολο, ήρθε στα μάτια του μηχανοδηγού. Χτύπησε στο καλώδιο, το κρεμασμένο. Χοντρό καλώδιο, αυτό είναι 25.000 βολτ καλώδιο. Είχαμε τέτοια, αλλά δεν υπήρχε. Όταν μετά σταματήσα, δηλαδή η φύλαξη είναι όσο μπορείς παθητική, δεν μπορείς ενεργή, τι να βάλεις. Αστυνομικό σε 2.500 χιλιόμετρα, νύχτα, μέρα, είναι δύσκολο. Κάμερες, ούτε αυτά έχει νόημα. Το πρώτο που καταστρέφουν είναι οι κάμερες, έτσι και αλλιώς. Το θέμα είναι όσο μπορείς παθητικά να το διαφυλάξεις, όπως το δίκτυο του προαστιακού. Και μετά το δεύτερο είναι να αυστηροποιείς τις ποινές, γιατί δεν είναι η κλοπή μόνο τα λεφτά που παίρνεις από το χαλκό, τη θέτης, είναι θέμα ασφάλειας. Οπότε αυστηροποιηθήκαν κάπως, μετά χαλαρώσαν πάλι. Πάλι τώρα χαλαρώσαν οι ποινές, από όσο ξέρω, στην πορεία. Οπότε αυτά πρέπει να τα δούμε συνολικά. Μου έκανε εντύπωση κάτι που είπατε, ότι κάποια στιγμή παλιότεροι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, αγαπούσαν στο σιδηρόδρομο και ξαφνικά υπήρξε μια χαλάρωση. Και μάλιστα είπατε και στον κύριο πρόεδρο, όταν σας ρώτησε, δεν άκουσα μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμάρχη σιδηροδρομικούς διαλόγους. Αυτό. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό? Ήταν θέμα έλλειψης εκπαίδευσης, κακής νοοτροπίας? Πώς ακριβώς δηλαδή το χαρακτηρίζετε αυτό εδώ? Δημιουργήθηκε, κοιτάξτε, ήταν ίσως και το κλίμα των εποχών. Γενικά υπήρχε μια η παλαιότερη γενιά σιδηροδρομικών είχε ίσως περάσει από μια εκπαίδευση που είχε μια μεγαλύτερη κουλτούρα του να ανήκουν στον σιδηρόδρομο, να είναι σιδηροδρομική, η κουλτούρα ασφάλειας. Στην πορεία αυτό, από όσο τουλάχιστον και το έχω δει και τελευταία που συζητάω τέλος πάντων με αυτούς που είναι στο σιδηρόδρομο, έχει χαλαρώσει αρκετά. Και προφανώς οι συνομιλίες δείχνουν ότι έχει χαλαρώσει και αυτή η πειθαρχία. Ίσως λοιπόν οι ποινές. Εντάξει, εμείς ρίχναμε ποινές. Δηλαδή θα έβγαινε ελεύθερος υπηρεσίας ο άλλος αν έκανε κάτι. Ότι δεν συνομιλούσε σωστά, προφανώς και θα έβγαινε ελεύθερος υπηρεσίας. Ή το στέλναμε για επανεκπαίδευση. Εντάξει, τώρα υπήρχε ένα πνεύμα χαλάρωση. Τώρα πού οφείλεται αυτό? Εγώ θεωρώ ότι ίσως και στη νέα γενιά δεν εκπαιδεύονται στα πλαίσια ίσως και μιας κουλτούρας. Πέρα από το τεχνικό κομμάτι πρέπει να υπάρξει και μια κουλτούρα ασφάλειας, κουλτούρα του ανήκω ο σιδηρόδρομος, είναι κάτι πολύ ειδικό και δεν είναι μόνο ένα μέσο μεταφοράς, ανήκει σε μια οικογένεια την οποία πρέπει να έχεις. Εκπαιδεύονταν έπειτα σε πολλά πράγματα, δηλαδή αν έπαιρνες έναν σταθμάρχη, ο σταθμάρχης μπορούσε να μηχανοδηγήσει και τρένο.
ο ειστηριοδότης, ο λεγόμενος συνοδός, και αυτός μπορούσε να οδηγήσει τρένο. Υπήρχε εκπαίδευση σε πολλαπλά επίπεδα. Κάπου αυτό μετά έγινε λίγο πιο εμπορικό. Τον εκπαιδεύω για μηχανοδικό τέρμα. Μα ο μηχανοδικός ήταν και τεχνίτης. Τώρα, και εγώ ακόμα αντιμετώπιζα, τους έλεγε, τον έλεγε στο μηχανοδικό, ρε παιδί μου, γύρινα το κλειδί. Λέω, α, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Δηλαδή, πήγαινε και καθόταν πάνω στο τρένο και δεν γύρνουσε ένα κλειδί, περίμενε τον κλειδούχο. Μα θα του πάρει 1,5 χιλιόμετρο μακριά είναι ο κλειδούχος για να έρθει. Αν δεν έρθει ο κλειδούχος, εγώ δεν κατεβαίνω. Υπήρχε μια τέτοια νοοτροπία, την έβλεπε. Και έλεγε, ναι, δεν είναι μέσα στην αρμοδιότητά μου, δεν το κάνω και σε καταγγέλλω στο συνδικαλιστικό μου όργανο, γιατί με βάζει να κάνω κάτι που δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Πήγαινε, βγάλε άκρη. Θα ήθελα να ρωτήσω και δύο ερωτήσεις ακόμα σχετιζόμενες με τα Τέμπη βασικά. Επειδή είστε στην Επιτροπή Δημοπρογνώμου, έτσι, σωστά. Δεν είμαι, όχι, δεν ήμουνα. Πριν μου δώσουν οτιδήποτε, yeah, ήταν υπεύελα παρέτηση. Α, υπεύελα παρέτηση, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, λάθος δικό μου. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι την 28η Φεβρουαρίου 2023, όταν συνέβη αυτό το έγκλημα στο επιτροπικό δυστύχημα, όλες οι δικλείδες ασφαλείας λειτουργούσαν επαρκώς, δηλαδή τα συστήματα. Είχαμε πάρα πολλές ελλείψεις. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε το ECTS, δεν υπήρχε το. Λοιπόν, θεωρείτε ότι όλα αυτά εδώ θα συνέβαλαν στην αποτροπή του συγκεκριμένου δυστυχήματος? Προφανώς και δεν λειτουργήσε. Αστόχησε. Δεν υπήρχαν προφανώς δικλείδες ασφαλείας και από τους δύο σταθμάρχες ο ένας και αυτός προφανώς ανεπαρκής και κατέληξε εδώ που κατέληξε. Είναι πλήρη αποτυχία του συστήματος. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι ο ορισμός της αστοχίας του συστήματος. Ορισμός της αστοχίας. Δεν υπήρχαν, δεν λειτουργήσε τίποτα. Και μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε φυσιολογικό για το ελληνικό συνδρομικό δίκτυο, το οποίο είναι υποντυπώδες? Δεν έχει απολύξεις, είναι πολύ λιγότερο σε έκταση. Τερματικό δίκτυο είναι. Ακριβώς, ναι. Θεωρείτε φυσιολογικό να συμβεί ένα τόσο τραγικό δυστύχημα? Δηλαδή, δικαιολογείται για το τόσο μειωμένο δίκτυο που έχουμε, βασικά? Πουθενά δεν δικαιολογείται. Αν με ρωτάτε αν αυτό υπάρχει πιθανότητα να γίνει, προφανώς και αύριο μπορεί να γίνει. Και αύριο μπορεί να γίνει. Εδώ που μιλάμε τώρα, σήμερα το βράδυ μπορεί να γίνει. Καλώς. Η πιθανότητα είναι θετική ότι μπορεί να γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αρκετές δικλείδες ασφαλείας, ώστε τουλάχιστον οι συνέπειες αυτού της αστοχίας του συστήματος να μετριαστούν ή να ως το δυνατόν να μειωθούν. Είναι αυτό όλο το risk analysis αυτό. Εμείς το κάναμε όσο ήμουνα. Είχαμε τη διεύθυνση, ήταν αναβαθμισμένο και προσπαθούσαμε πάντα και δεν είχαμε. Υπήρχαν αστοχίες προφανώς, αλλά δεν υπήρχε αυτή η κατάρρευση. Τώρα προφανώς μιλάμε για μια κατάρρευση. Καλώς έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δημητριάδη. Τώρα ο λόγος στην κυρία Πέρκα από την αριστερά. Σας καλωσορίζω και εγώ, κύριε Ζηλιασκόπουλε, η οποία σήμερα έδωσε πολύ καλές απαντήσεις, ενώ ο τεχνοκρατισμός βοηθάει πάρα πολύ και σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες μπερδεύουμε τη συγχώνευση με η υποδομή, με το μεταφορικό έργο. Είναι πολύ διαφορετικές οι εταιρείες. Οπότε σήμερα νομίζω έγινε πιο εντελεχής η συζήτηση. Θα αποφύγω να κάνω τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις που έκανα στους υπουργούς και στα πολιτικά πρόσωπα, παρά μόνο να πω ότι αυτό που περιγράψατε και εσείς σε ό,τι αφορά την κακοδιαχείριση και ότι έγινε, εγώ θα έλεγα από το 90 έως το 2000 και 2010, είναι απερίγραπτο. Έχουν υποθεί όλα σε αυτήν την επιτροπή και μάλιστα εγώ έτσι με μια υπερβολή λέω ότι φαίνεται πώς διοικήθηκε η χώρα στο σιδηρόδρομο, άρα και αλλού, άρα και πώς πτωχεύσαμε. Και διαφθορά και κακοδιοίκηση και έλλειψη σχεδιασμού. Όλο αυτό και το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία. Θα μείνω όμως σε μερικά σημεία, γιατί ξέρουμε λίγο πολύ και πώς. Το πρώτο είναι αυτό που το αναφέρατε πριν, σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του ΟΣΕ, των γραμμών. Και αφορά όλα τα δημόσια έργα συντήρηση. Και ως μηχανικός, εγώ επανειλημμένως είχα κάνει αυτό, ότι γίνεται ένα μεγάλο έργο. Ριοντήριο, ξέρω εγώ, ή πολύ μεγάλα έργα, και μετά δεν έχει προβλεφθεί κονδύλιο για τη συντήρηση και ρημάζουν. Στο σιδηρόδρομο αυτό, μάλλον πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση, αν θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κιόλας, κυρία Βουλευτή, για την ερώτηση. Όντως, αυτός είναι και ο μεγάλος μου καημός. Αν με ρωτούσατε, εντάξει, το δυστύχημα
τραγικό, αν θέλουμε να πάμε να πούμε να μην ξαναγίνει αυτό, τι θα έπρεπε να κάνουμε, πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να γίνει αυτό στο μέλλον. Αυτό που θα έλεγα είναι ακριβώς αυτό που ρωτήσετε, να συντηρούμε το δίκτυο και να το συντηρούμε. Δεν θέλει πάρα πολλά λεφτά. Θέλει όμως ένα σχεδιασμό και θέλει λίγο να σκεφτούμε μακρόπνα, όχι πολιτικά κόβοντας κορδέλες μόνο. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε στο life cycle, στον κύκλο ζωής αυτού του έργου. Κάνεις ένα έργο, ξοδεύεις απίστευτα χρήματα. Αν αυτό διασφαλίσει στη συντήρησή του, αυτό που θα γίνει είναι, θα υπάρχει πάντα αποκατάσταση. Οτιδήποτε το αφήνει στο σιδηρόδρομο για λίγο, για μια εβδομάδα άστο χαλασμένο, όταν θα ξανάρθεις θα είναι πολύ χειρότερο από ό,τι αν πήγαινες από την πρώτη στιγμή. Γενικά ο κανόνας ο Χριστός είναι σε 20 λεπτά πρέπει να είσαι εκεί, να δεις τι γίνεται, για ποιο λόγο έχεις τη ζημιά και όσο μπορείς να την αποκαταστήσεις. Κάθε τρένο που περνάει από τη Ρέγα κάνει κάποια ζημιά στη γραμμή. Αν δεν την αποκαταστήσεις, σε λίγο αυτή η γραμμή αρχίζει και έχει στρεβλώσεις και σε λίγο δεν θα μπορείς ή θα μειώσει την ταχύτητα ή δεν μπορείς να κυκλοφορήσει τρένο. Άρα θα πρέπει να προβλέψει συντήρηση. Το ελληνικό του σιδηροδρομικό δίκτυο δεν θέλει πάρα πολλά λεφτά. Για μένα δηλαδή, αν ξοδεύαμε δεσμευτικά όμως, ίσως από το ΠΟΔΟΕ, από τα λεφτά τα δικά μας, 70 εκατομμύρια το χρόνο, κάθε χρόνο, για να έχουμε την τηλεδιοίκηση, τα συστήματα που στείνουμε, τα συντηρούμε, τόσο θέλω, δεν θέλω παραπάνω, δεν θα κατέρεε τίποτα. Εκεί είναι το πρόβλημα, όχι τα καινούργια έργα. Καινούργια έργα φτιάχνουμε. Φτιάξαμε τώρα το καινούργιο, από το Λιανοκλάδι μέχρι το Δομοκό. Όλες οι γέφυρες και όλες οι σύραγγες μέσα σε 3 χρόνια, καμία από αυτές δεν θα είναι λειτουργικές. Σας το λέω. Αν για όλο το δίκτυο ξοδεύουμε αυτά τα 70% εκατομμύρια και το συντηρούμε το δίκτυο, ειλικρινά θα έχεις στο Δινεκές ένα άψογο δίκτυο. Δηλαδή θα έχεις σαν την Αττική Οδό ένα αυτοκινητόδρομο, οπότε ό,τι τρένο να φέρεις θα του λειτουργήσει. Εγώ θα ήμουν ακόμα και της άποψης, δεν χρειάζεται να επιδοτήσεις τίποτα άλλο. Πλήρωσε τα εδώ στη συντήρηση, αυτό το κάνουν οι Ελβετοί. Και το έχουν ακολουθήσει και άλλες εταιρείες. Το έχουν κάνει και οι Δανείοι και οι Ολλανδοί και λοιπά για την υποδομή τους. Σου λέει, δεν δίνω άλλη επιδότηση, σου δίνω το άψογο δίκτυο εγώ. Έλα εσύ και κυκλοφόρησε. Θέλεις να κυκλοφορείς Πόρσε, κυκλοφόρησε. Θέλεις να κυκλοφορείς Ζάσταβα, κυκλοφόρησε. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου δίνω ένα άψογο δίκτυο. Πρέπει αυτό να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Να δεσμευτεί χρήματα, να δεσμευτούν και η διαδικασία ώστε να συντηρείται το δίκτυο. Τώρα πάνω σε αυτό. Προσφάτως η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει εισδίτη για το σιδηρόδρομο. Εμάς μας βρίσκει αντίθετος, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα λειτουργήσει το ΣΔΙΤ για συντήρηση. Για τη συντήρηση. Και ήθελα μια γνώμη για να περάσουμε στο. Να σου πω, εγώ τεχνοκρατικά θα το δω. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει. Θα το κάνει ο ιδιώτης μέσω ΣΔΙΤ, θα το κάνει μέσω κάποιες εργολαβίες μεγάλη, ο ΣΕ, θα το κάνει μέσα από υπεργολαβίες. Πρέπει να γίνει. Και το ΣΔΙΤ μπορεί να δουλέψει. Το ΣΔΙΤ πώς θα δούλευε, φαντάζομαι, αν και για μένα δεν έχει αυτό. ΣΔΙΤ, τι ανταποδοτικό θα δεν πάρει. Δεν έχει ανταποδοτικό. Το ανταποδοτικό τι θα είναι, τα τέλη χρήσης. Τι είναι, λέω. Ο Καύρος, τι είναι το ζουμί του. Τι θα σου δώσει, 15 εκατομμύρια τέλη χρήσης παίρνουν. Δεν βγαίνει με αυτό. Είναι εθνική υποδομή. Λέμε. Δεν μπορείς να περιμένεις από τα τέλη χρήσης να συντηρείται ο σιδηρόδρομος. Είναι σαν να λες το φορτηγό θα πληρώνεις για όλο το αυτοκινητόδρομο. Δεν γίνεται, θα σταματήσει το σύστημα. Αυτό ακριβώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που δυστυχώς τόσες μέρες μιλάμε για το σιδηρόδρομο. Γενικώς, βέβαια, έχουν και τα συμπεράσματα. Τα είπα λίγο στην αρχή και τα έχω πει πιο αναλυτικά όταν έχω πολιτικά πρόσωπα. Εδώ είναι σαφές ότι αυτό το δυστύχημα, σε ένα βέβαια σιδηρόδρομο με πολλά προβλήματα και παρατημένο, δεν λειτουργήσε καμία δικλίδα ασφαλείας. Και ξεκινάμε από το σταθμάρχη που ήταν ακατάλληλος. Από τον δεύτερο σταθμάρχη που δεν υπήρχε, από το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου που δεν υπήρχε, από τη τηλεδιοίκηση της Λάρισας που δεν είχε καεί και δεν είχε επανέλθει, και από το GSMR που είχε δοθεί και είχε landing train, δεν το πήρε να το λειτουργήσει, όπου θα επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Και σήμερα, με αφορμή την ερώτηση του κ. Μαρκόπουλου, μπαίνει και ένα στοιχείο σε ό,τι αφορά τον μηχανοδηγό. Εγώ το κρατάω αυτό. Γιατί και εγώ άκουσα τις συνομιλίες και πραγματικά ήταν σαν να πήραν καφέ. Δηλαδή δεν έχω τέτοια εμπειρία, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν δίνουν. Επομένως, και βεβαίως υπάρχει σύμβαση 717, θα πω 2 κουβέντες και για αυτήν, για να καταγραφεί και να συζητήσουμε.
Αλλά το ότι δεν υπήρχε καμιά δικλίδα ασφαλείας δεν είναι πια ατυχία. Εγώ αυτό λέω. Δεν υπήρχε μία, έτυχε ο κακός σταθμάρχης. Δεν υπήρχε άλλη, δεν υπήρχε τίποτα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτά είναι τα γεγονότα. Όντως, δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό. Αυτό βλέπω κι εγώ, διαβάζω κι εγώ τώρα. Είναι δυστυχώς. Δηλαδή, πήγανε άδικα αυτά τα παιδιά γιατί δεν υπήρχαν πράγματα τα οποία πριν από 100 χρόνια υπήρχαν. Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για τα αναβαθμισμένα συστήματα σωστά. Αλλά τόσα χρόνια υπήρχαν κάτι πιο απλά πράγματα και σωζόταν ζωές. Και λειτουργούσε. Απαράδεκτο. Τώρα για την 717, μάλλον δεν ήταν στην αρμοδιότητά σας, από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι. Είναι αφορά ΕργοΣΕ. Δεν ξέρετε και είναι της ΕργοΣΕ και ο ΣΕ μπορεί να ξέρει. Οπότε δεν θα ρωτήσω. Δεν μπορώ να σας διαφωτίσω. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Θα έχουμε και. Είχαμε και τον κύριο Θεοφανόπουλο χτες. Το μόνο που θέλω είναι τη γνώμη σας για το νέο ΣΕ. Γιατί το λέω? Γιατί θυμάμαι να γίνονται επιτροπές επί επιτροπών για τη συγχώνευση και το πώς θα λειτουργήσει. Λίγο καιρό πριν υπάρξει το δυστύχημα, υπήρχε νόμος από την κυβέρνηση με αντίθετο περιεχόμενο. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα ότι εμφανίζεται πάλι ένα άλλο σχήμα, ο νέος ΣΕ, που ουσιαστικά ξαναμαζεύει ο ΣΕ, ΕργοΣΕ και ένα κομμάτι της ΓΕΟΣΕ με το τροχαίο υλικό. Εγώ ρωτάω και βέβαια τους κυβερνητικούς παράγοντες ποιοι λόγοι επέβαλαν αφενός το ένα και αφετέρου άλλαξε η γραμμή και πάει στο άλλο. Έχει παίζει ρόλο το δυστύχημα, είναι ένα ερώτημα. Αλλά τη γνώμη σας γενικότερα θα ήθελα. Εγώ η γνώμη μου η προσωπική και τεχνοκρατική θα έλεγα ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί δεν ήταν απαραίτητο, δηλαδή γιατί έγινε ΕργοΣΕ ενώ υπήρχε ΟΣΕ? Σε κανένα άλλο κράτος δεν υπήρχε άλλος που έχει την υποδομή και άλλος να φτιάχνει τα καινούργια έργα. Γιατί η ΕργοΣΕ φτιάχτηκε για να κάνει τα καινούργια. Τέλη δεκαετίας του 90, γιατί υπήρχε ένας διεφθαρμένος ΟΣΕ και λένε να φτιάξουμε έναν τουλάχιστον καλό, μια καλή θυγατρική που λέγεται ΕργοΣΕ με καλό πρόοδους μηχανικούς για να επιβλέπει τα έργα. Εντάξει, δεν ήταν ο σωστός λόγος που έγινε και νομίζω καλά κάνει και το διορθώνεται. Είχαμε μια αυτή η πολυδιάσπαση. Αυτά δεν αφορούν. Τα νέα έργα, η συντήρηση και η κυκλοφορία είναι βασικές δουλειές στις υποδομές. Τρία πράγματα πρέπει να κάνει η υποδομή. Να κάνω τα νέα έργα, να συντηρώ τα υπάρχοντες υποδομές και να κάνω την διαχείριση της κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα παίρνει και το τροχαίο υλικό. Καλό είναι και αυτό. Αν και κατά τη δική μου την άποψη, το τροχαίο υλικό πια δεν είναι ευθύνη του κράτους να έχει τροχαίο υλικό. Δηλαδή, αφού έχει ιδιωτικοποιήσει τη λειτουργία, α τον ιδιώτη να πάει να φέρει ό,τι τροχαίο υλικό θέλει. Τι τον βάζει, ότι θα σου δώσω τα υγός ή τις άγονες γραμμές, αλλά θα νοικιάσει το δικό μου τροχαίο υλικό. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη μεριά, ωραία, αφού υπήρχε στη ΓΕΟΣΕ, ήταν τελείως άσχετο, καλό έγινε εκεί που ήρθε. Οπότε τα βλέπω σωστή κατεύθυνση. Αλλά για μένα, περιμένω να δω ποια θα είναι η στρατηγική, γιατί ουσιαστικά από ό,τι διάβασα και εγώ δημοσιογραφικά, ότι θα αναπτυχθεί μια πολιτική για το σιδηρόδρομο. Θέλω να δω τη συντήρηση και τα νέα έργα. Στα νέα έργα, η δικιά μου ένσταση παραμένει αυτή που ήταν πάντα, ότι πρέπει να ερωτάτε και ο χρήστης. Έτσι. Και για τη συντήρηση, ότι πρέπει όταν το φτιάχνουμε να έχουμε διασφαλίσει τα χρήματα της συντήρησης, όπως κάνει κάθε σόφρον οντότητα. Δηλαδή και στο σπίτι μας εμείς, όταν φτιάχνουμε κάτι, φροντίζουμε να έχουμε τα λεφτά του συντηρήσουμε. Εδώ ένα κράτος ολόκληρο φτιάχνεις τώρα ένα πράγμα, ένα δις, και δεν φροντίζεις σε τρία χρόνια το συντηρείς. Αλλά αυτό είναι παθογένεια διαχρονική. Συμφωνώντας με το στρατηγικό σχεδιασμό και τον χρήστη που να πρέπει. Να τα δούμε δηλαδή αυτά, δεν ναι. Τα έχω δει εγώ αυτά. Απλώς εγώ επανέρχομαι στο νέο ΣΕ με την εξής απορία. Έγινε πράγματι ΕργοΣΕ για να φύγει από τον διεφθαρμένο ΣΕ και τώρα νιώθω ότι ξαναπάει ΕργοΣΕ σε έναν διαλυμένο ΣΕ. Έχει τουλάχιστον τους μηχανικούς για να μπορεί να υποστηρίξει. Ναι, η ΕργοΣΕ έχει τους μηχανικούς, άρα δουλεύει. Μπορεί να είναι καλό. Θα πάει τώρα στον ΟΣΕ που διαλύεται και θα διαλυθεί όλο μαζί, φοβάμαι. Καλά. Δεν είμαι σίγουρος, κυρία Βουλευτή, αν πηγαίνει η ΕργοΣΕ στον ΟΣΕ ή ο ΟΣΕ στον ΕργοΣΕ. Α, ναι. Αυτό το γιατί δούμε. Η ΕργοΣΕ έχει πολύ καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό λέω. Μηχανική, αυτό λέω, τα γνωρίζετε πολύ καλά πρώτο χέρι. Άρα εγώ θεωρώ ότι εντάξει, αν αυτοί αναλάβουν και θέματα που έχουν να κάνουν με συντήρηση, κυκλοφορία κλπ. Καλό είναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πέρκα. Ο λόγος τώρα στον κύριο Οικονομόπουλο. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, γιατί είστε πολύ διαφωτιστικός. Ξέρετε πολύ καλά το σιδηρόδρομο και πιστεύω ότι μπορέσαμε να διαφωτίσουμε αρκετές πτυχές. Να πάμε μια προσπάθεια να διαφωτίσουμε κι άλλες. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε αν τα συγκεκριμένα βαγόνια στο συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία που συγκρούστηκε στα Τέμπη θα μπορούσαν να βγουν εκτός Ελλάδος και αν πληρούσαν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κινούνται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε, ανοίξτε το μαγνητό. Ναι, ναι, το εμπορικού τρένου ή και το ένα και το άλλο. Κυρίως με ενδιαφέρει για το τρένο που έγινε το δυστύχημα και χάθηκαν οι πολλοί άνθρωποι, αλλά και οι εμπορικοί, και εκεί δύο ψυχές ήταν μέσα. Η εμπορική αμαξοστοιχεία, τα βαγόνια, νομίζω αυτά ερχόταν απ' έξω, κάποια από αυτά. Δηλαδή είναι διεθνή όλα αυτά. Λοιπόν, τα βαγόνια αυτά έπρεπε για να κινούνται με ασφάλεια να έχουν τις προδιαγραφές ε 455-45-2. Και μεταξύ 2010 και 2019 είχαν ανακαινιστεί εσωτερικά, αλλά πυρασφάλεια απ' έξω δεν είχαν. Που πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι νομότυπα κάηκαν τα παιδιά τους. Αυτό σημαίνει. Για τα επιβατικά βαγόνια μιλάτε. 10 χρόνια, 9 χρόνια, τα βαγόνια αυτά κυκλοφορούσαν παράνομα. Με τερτύπια με τα οποία ξεπερνάγαμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία γιατί τα τρένα αυτά ήταν υψηλών ταχυτήτων και έπρεπε να έχουν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Μάλιστα. Τι πράγμα είναι αυτό από προχτές? Ό,τι ερώτηση κάνω, όλοι δεν γνωρίζουν. Τι άτυχος είμαι, φαίνεται. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε μήπως κάτι το γνωρίζετε. Πάμε στο Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Θέλω να μου πείτε ότι αν ο δεύτερος μηχανοδικός που μπήκε είχε ουσία, ή μπήκε μόνο για το ιδέαστε και για επικοινωνιακούς λόγους. Δεδομένου ότι όταν δύο άνθρωποι, όπως είδαμε, δύο από εδώ, δύο από εκεί, σκοτωθήκανε. Όταν ένα τρένο θέλει 1500 μέτρα για να σταματήσει που πηγαίνει με 160 χιλιόμετρα και το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να το δει, είτε ένας είναι, είτε δύο είναι, είτε 10 βάλουμε εκεί πέρα, θα σκοτωθούν και οι 10. Πέστε μου αν είχε κάποια πραγματική αξία, έγινε για επικοινωνιακούς λόγους μετά την κατάργηση και του προϊσταμένου. Ο δεύτερος μηχανοδηγός μπαίνει ελλείψη συστημάτων για να υποβοηθήσει με τα φωτοσήματα, να μιλάει με τον σταθμάρχη, να μιλάει με το προσωπικό πίσω στο τρένο. Γενικά, αυτός που μηχανοδηγεί, το μόνο που πρέπει να έχει τα χειριστήρια και να βλέπει μπροστά του να μηχανοδηγεί. Αυτός δεν ήταν ο ρόλος του προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας? Ναι, ναι. Γιατί δεν τον υπήρχε. Είπαμε δεύτερο μηχανοδηγό? Εντάξει, γιατί ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας είχε και ευρύτερο ρόλο. Είχε. Όντως, έχετε μάλιστα δίκιο, απόλυτο. Άρα δίκιο, λοιπόν, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Άλλαξε ο κανονισμός το 2019. Μάλιστα, όχι μόνο ο κανονισμός, άλλαξε και η οδηγία το 2007. Που έπρεπε με ειδικές προδιαγραφές να έχουν ειδική μόρφωση, να έχουν 3 χρόνια εκπαίδευση κάθε χρόνο, να ανανεώνεται, να μιλάνε έτσι, αγγλικά κλπ. Είναι έτσι. Αυτή η οδηγία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Θεωρώ, κοιτάξτε, μιλάτε για την ευρωπαϊκή οδηγία, για τις αρμοδιότητες και την πιστοποίηση του προσωπικού. Έχει συμπεριληφθεί. Το πρόβλημα είναι ότι κατά πόσο παρέχεται αυτή η εκπαίδευση. Στο ρούφ και στις εγκαταστάσεις. Έχει στο ΚΕΚ που έχει, μάλιστα. Έχει υποτίθεται, αλλά εντάξει. Δηλαδή, ξέρετε ότι ήταν 73 υποψήφοι και πέρασαν τις εξετάσεις και 73. Και μέσα από αυτή τη φωνιά ήταν και ο συγκεκριμένος. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Άρα λοιπόν, με βάση αυτά που μας... Είναι κλειστό επάγγελμα. Τις ευθύνες τις έχει μόνο αυτός που μπήκε εκεί αγράμματος ή και αυτοί που τον εκπαίδευσαν ανεπαρκώς? Προφανώς η έλλειψη εκπαίδευσης, αν τον πέρασε αυτό τον άνθρωπο, αν πέρασε διαδικασία εξετάσεων και τον πέρασε, προφανώς και ο εξεταστής. Μάλιστα. Μας είπατε προηγουμένως κάτι για 2 κουμπιά που αν ήξερε ο συγκεκριμένος να πατήσει θα είχε αποφευθεί. Ναι. Μάλλον έχω την εντύπωση ότι δεν έχετε καταλάβει καλά ή διαβάσατε λίγο
απρόσεκτα το πόρισμα. Διότι το πόρισμα του κυρίου Γεραπετρίτη, στο οποίο δεν συμμετείχατε τελικά, ναι, αναφέρεται σε μία τρόπον την δευτεροβάθμια τηλεδιοίκηση. Δεν αναφέρεται στους χειρισμούς του σταθμάρχη αυτού καθεαυτού που είχε δύο κουμπιά και τα πάτησε λάθος. Αναφέρεται στην τηλεδιοίκηση που ήταν απομακρυσμένη και σε κάποια ερώτηση συναδέλφου κάτι δεν... Για πέστε μας, για εξηγήστε μας. Αυτό που λέει το πόρισμα εκεί στη σελίδα 25-26 αναφέρεται στο σταθμάρχη με τα δύο κουμπιά που μας κάνατε ότι πάτησε λάθος ή αναφέρεται σε κάτι άλλο, σε πίνακα τηλεδιοίκησης που είχε καεί. Είναι δύο διαφορετικά συστήματα, να σας πω. Αυτό που κάηκε ήταν σε ένα τμήμα γραμμής που περιλάμβανε μέχρι και το τουλάχιστον τους νέους πόρους. Ο πίνακας, κύριε, δεν ρώτησα τι κάηκε. Ο πίνακας. Αυτό που κάηκε ήταν το κέντρο ελέγχου. Ο πίνακας της Ζαχάρου. Είναι δύο διαφορετικά. Αν μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα θα σας το εξηγήσω. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Το σύστημα και τα δύο είναι τηλεδιοίκηση. Το ένα είναι απόλυτα τοπικό μέσα στο σταθμό. Το άλλο πιάνει το σύστημα που κάηκε, που το λέμε το 19 πότε κάηκε, πήγαινε μέχρι τους νέους πόρους, έπιανε όλο το τμήμα γραμμής. Αυτό εδώ το οποίο λειτουργούσε, που δεν κάηκε, ήτανε που λειτουργούσε, που ήταν μπροστά στο σταθμάρχη, αυτό είναι τοπικό σύστημα. Πιάνει 4-5 χιλιόμετρα μέσα στο σταθμό. Ο σταθμός συνήθως είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι με τις αλλαγές. Γιατί από τη στιγμή που θα μπει ένα τρένο, για να μπει στην παρακαμπτήριο, να έρθει μπροστά στο σταθμό, να φορτώσει, να αποβιβάσει, να επιβιβάσει και να ξαναφύγει, περνάει από πολλές αλλαγές. Εντάξει, το κάψαμε. Αυτό... Δεν καταλαβαίνει κανείς. Μπήκατε σε εξόχους. Εγώ άλλο σας τα ρώτησα. Τα γράφει και εδώ, δεν είναι. Τι άλλο σας... έτσι είναι. Άλλο σας ρώτησα. Αλλά δεν είναι. Με δύο κουμπιά το ελέγχει αυτό για να καταλήξουμε. Το κουράζουμε πολύ και ο κόσμος που μας ακούει δεν καταλαβαίνει. Πέστε μου κάτι άλλο. Έπιασε η φωτιά. Έρχονται λοιπόν και μας λένε ότι για να την επισκευάσουν πρέπει να τους αντικαταστήσουν τη στέγη. Τα έχετε υπόψη αυτά τα έγγραφα ή θέλετε να σας τα δείξω? Δεν τα γνωρίζω αυτά. Μιλάτε για τη φωτιά στο κέντρο ελέγχου. Τα καταθέτω λοιπόν για τα πρακτικά. Είναι τρία έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία του 2020, ενώ η φωτιά έχει γίνει το 19. Και λένε ότι για να επισκευάσουν το κέντρο τηλεδιοίκησης πρέπει προηγουμένως να τους φτιάξουν τη στέγη. Ένα χρόνο μετά ουδής ασχολείται, διότι προφανώς θα γίνει βραχυκύκλωμα. Λοιπόν, για πέστε μου σας παρακαλώ πολύ τώρα κάτι άλλο. Είπατε και πολύ σωστά στην αρχή της κατάθεσής σας ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που τα τρένα μπαίναν στη γραμμή. Μιλάμε σοβαρά? Δηλαδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε τα τρένα μπαίνουν στην ίδια γραμμή? Υπάρχει πάντα πιθανότητα να συμβεί αυτό. Προφανώς. Αυτό για να μην συμβεί πρέπει να λειτουργεί πλήρως το ATCS, το οποίο δεν θα σου το επιτρέψει να συμβεί. Αλλά ότι μπορεί να συμβεί όταν αυτό το χειρίζεσαι με ανθρώπους, μπορεί να σου συμβεί. Μπορεί ένας κλειδούς να γυρίσει στην αλλαγή και να βάλει σε γραμμή σύγκρουσης πρακτικά σε μονή, αλλά ή στη γραμμή καθόδου ή ανόδου, να βάλει δύο τρένα σε αντίθετη κατεύθυνση. Μπορεί να συμβεί, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αν βρίσκαμε τους πόρους, υποθετικό το ερώτημα, πόσο καιρό πρέπει να το κλείσουμε το σιδηρόδρομο για να το φτιάξουμε τις προκοπής να τελειώνει αυτή η ιστορία? Γιατί αυτά όλα που ακούμε εδώ μέσα όλες αυτές τις μέρες είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την πατρίδα μας, ντροπή για τον ΟΣΕ, ντροπή για το ασφαλέστερο μέσο στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου μετακίνησης. Να το κλείσουμε. Να μην χαθεί κανένας άλλος άνθρωπος. Δεν έχω κάνει εικόνα σε τι σημείο βρίσκονται τα διάφορα υποσυστήματα και συστήματα για να σας πω αν θα χρειαστεί να κλείσει και πώς θα χρειαστεί να κλείσει. Αλλά πιθανόν να μην χρειαστεί να κλείσει αν έχεις λιγότερα δρομολόγια. Αν συνεχίσουμε με τη μέθοδο σαλάμι-σαλάμι να σκοτώνουμε κόσμο. Όχι. Δεν μπορείς να το δουλέψεις, να μειώσεις κατά πολύ, να το κάνεις όσο το δυνατόν πιο ασφαλές. Μειώνεις τις ταχύτητες, μειώνεις τα δρομολόγια μέχρι να φτιάξεις τα συστήματα. Αλλά το πρόβλημα πάλι είναι αυτό που είπα προηγουμένως και ίσως υπήρχε η προηγούμενη συζήτηση με τον συνάδελφό σας, ότι και ένα σύστημα ETCS, όπως το τελευταίο που είχε συμβεί και ένα ατύχημα στην Γερμανία, μπορεί να στοχίσει το ίδιο το σύστημα.
Οπότε εκεί, αν δεν έχεις, εκεί μπορεί να είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αν δεν υπάρχει ο εκπαιδευμένος άνθρωπος να μπορεί να διαχειριστεί το σύστημά σου την ώρα που θα στοχίσει. Όταν το κάθε τρένο πάει στη δική του γραμμή και υπάρχει, όπως υπάρχουν στα αυτοκίνητα πλέον, βλέπεις ότι πλησιάζει τον μπροστινό σου να σταματήσεις και υπάρχει και υπεύθυνος αμαξοστοιχίας, υπάρχει περίπτωση να συγκρουστούν τα τρένα? Την εποχή του Τρικούπη είχε μια γραμμή και δεν τρακάραν τα τρένα. Σωστά, γιατί γινόταν, είχαμε κυκλοφορία. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα που έχουμε δύο γραμμές που πάνε και έρχονται. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που ήθελα να πω για το τεχνολογικό σύστημα, πάρτε το, δέστε το λίγο σαν τα φανάρια της τροχέας. Πριν μου το πείτε αυτό, θα ήθελα να μου λύσετε μια απορία. Διάβασα ψάχνοντας λίγο για να δω τι ερωτήσεις θα σας κάνω, ότι την εποχή, ότι κλείσατε ένα σύστημα στο ΣΚΑ Αχαρνών που είχε κοστίσει 20 εκατομμύρια. Ρωτήθηκα. Το λέω για να σας βοηθήσω να πείτε την αλήθεια, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν είναι δίκαιο αυτό το δημοσίευμα σε βάρος σας. Ευχαριστώ πολύ που το ξαναφέρετε. Το απάντησα και στον συνάδελφό σας προηγουμένως ότι δεν από 8 ώρες εδώ μέσα, ειλικρινά, ο εγκέφαλος ο ανθρώπινος δεν έχει τη δυνατότητα να τα αφομοιώνει όλα αυτά που ακούγονται. Σωστό. Έχετε δίκιο. Δεν ήταν αρμοδιότητα δικιά μου να το κάνω. Προφανώς είναι ένα κακόβολο δημοσίευμα. Είχαν βγει πάρα πολλά. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο κάποιοι είχαν ενοχληθεί. Άρα υπάρχει αυτό το ΣΚΑ στις Αχαρνές. Αυτό το ΣΚΑΤ στις Σαχαρινές προφανώς υπάρχει και είναι το κέντρο κυκλοφορίας για όλο το σύστημα, από τουλάχιστον από το Αίγιο που πάει τώρα το τρένο, μέχρι νομίζω Ψαθόπυργο έχει φτάσει, δεν το έχω παρακολουθήσει μέχρι που έχει πάει το προαστιακό στην Πελοπόννησο, μέχρι τουλάχιστον και την Ινόητα Ινόφυτα, τα ελέγχει από εκεί. Και αν αποκατασταθεί, ας πούμε, αν ολοκληρωθεί 717, από εκεί θα ελέγχεται όλη γραμμή, την Ελλάδα πρακτικά, μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη, στο ταφιέ. Ναι. Τώρα μου γεννάται η ερώτηση. Τα συστήματα της Μπομπαρδιέ που έχει κάνει το κομμάτι της Ελλάδος, της Siemens και της Alstom, κουμπώνουν μεταξύ τους ή χρειάζονται άλλες προδιαγραφές ώστε τα συστήματα πληροφορικής να παντρευτούν μεταξύ τους? Και μήπως και αυτό... προσωπική θέση σε αυτό είναι ότι κακώς σπάς τέτοιου είδους εργολαβίες σε πολλαπλά συστήματα. Ένας να το κάνει και το on-board, αυτό που είναι πάνω στο τρένο, και το επίγειο σε όλο το δίκτυο, μία αυτό εταιρεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ήταν λάθος που γίνανε και τώρα δεν μπορούν να τα κουμπώσουν? Αυτό μου απαντά. Εγώ και, ακόμα και να κουμπώνουν, καλύτερα να μιλάς, να έχει ένας την ευθύνη όλου του συστήματος αυτού, παρά να μιλάς με τρεις. Αφού μας είπατε ότι δεν κάνανε καν συμβάσεις συντήρησης. Ερχότανε και το παρέβε. Ναι. Το κέντρο τηλεδιοίκησης που κάηκε εκεί στη Ζαχάρο. Μας είπε χτες ο μάρτυρας, ο κ. Στοφανόπουλος, νομίζω αν θυμάμαι καλά, ότι είχε παραδοθεί μετά το 16 που εκείνος παρετήθηκε, οπότε ήταν μέσα στην τριετία της συντήρησης. Το έχετε υπόψη σας πότε παραδόθηκε? Δεν θυμάμαι, δεν το ξέρω. Ήταν θέμα, σίγουρα δεν υπήρχε όταν ήμουν εγώ. Δεν θυμάμαι, αλλά ακόμα και να ήταν μέσα στην τριετία της συντήρησης, άλλο ο βανδαλισμός, αν η βλάβη οφείλεται σε καταστροφή, βανδαλισμό... Όχι, ήταν πυρκαγιά εκεί. Ήταν πυρκαγιά και μας είπε ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος Υπουργός που ήταν αρμόδιος δεν ήξερε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία είναι στην αρμοδιότητά του. Γιατί ήταν φρέσκος, είχε αναλάβει και ήταν και 29 Ιουλίου. Έτσι μας είπε χτες. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν καλύπτουν οι εργολαβίες στην τριετή σύμβαση συντήρησης μετά από την παράδοση του έργου. Οπότε πιθανόν γι' αυτό το λόγο να μην είχε ευθύνη η κατασκευάστρια εταιρεία αυτού του έργου και σου λέει ότι κάει και λόγω πυρκαγιάς, έπρεπε να το κάνουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι ουσιώδες, εφόσον το πόρισμα της πυροσβεστικής μας λέει χωρίς λεπτομέρειες ότι έγινε η φωτιά στις 7 το απόγευμα 29 του μηνός. Αν έγινε τα σικά, να μας δώσουν αναλυτικό πόρισμα, ναι, πώς έπιασε η φωτιά, γιατί έπιασε. Γιατί πώς θα κρυθεί ποιος έχει την ευθύνη τελικά? Έχει την ευθύνη ο ανάδοχος για να κάνει τη συντήρηση 3 χρόνια μετά, ή έχει την ευθύνη ως... Εντάξει, κύριε Μάρτη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλη ερώτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Οικονομόπουλε. Το λόγο έχει η κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Γεια σας, κύριε Μάρτυρα. Έχω διαβάσει ότι ως διδάκτορ, καθηγητής, στα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα πρότυπα ισορροπίας, βελτιστοποίησης δικτύων, οι αλγόριθμοι βέλτιστης διαδρομής, τεχνολογίες πληροφοριών, συστήματα ελέγχου, διαχείριση κυκλοφορίας, δρομολόγηση εμπορευματικών μεταφορών. Άρα έχετε μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα των τρένων. Συνεπώς, με δύο κουβέντες, και θέλω να πιστεύω ότι η θέση σας ως Προέδρου στο ΤΑΙΠΕΔ θα σας επιτρέψει να είστε ειλικρινείς. Τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε στο φοβερό αυτό έγκλημα των Τεμπών? Προφανώς αστόχησε παταγωδώς ένα σύστημα το οποίο δεν έπρεπε, έπρεπε να λειτουργεί. Κάθε δικλίδα ασφαλείας κατέρευσε σε ένα σύστημα το οποίο έπρεπε να λειτουργεί. Ανεξαρτήτως της τεχνολογίας, που συμφωνώ με όλες τις θέσεις που λένε ότι με την 717 έπρεπε να είχε υλοποιηθεί και έπρεπε να υπάρχει σύστημα, συμφωνώ, αλλά και το 1980 και το 1950 δεν έπρεπε να γίνει αυτό το δυστύχημα. Με πολύ μικρότερα, δεν έπρεπε να γίνει αυτό το δυστύχημα. Προφανώς υπήρχε μία χαλάρωση, απαξίωση, κατάρρευση του σιδηροδρόμου. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το είχαμε προλάβει. Δηλαδή ήταν το 10 μέχρι το 15 γινόταν προσπάθειες να το ανατάξουμε, να το φέρουμε τουλάχιστον το σύστημα να αρχίσει να λειτουργεί με έναν τρόπο πιο φυσιολογικό και κερδοφόρο. Το κερδοφόρο έχει να κάνει με όλη τη λειτουργία του συστήματος, γιατί θα μπορούσες να συντηρήσεις ένα σύστημα ακόμα. Προφανώς δεν έγινε αυτό και η θέση μου που διατύπωσε και προηγουμένως ότι πρέπει να συντηρούμε και πρέπει να αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, την ευθύνη μέσα από το ΠΟΥΔΟΕ, μέσα από ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι διασφαλισμένος, τη συντήρηση του τρένου. Είναι λάθος η θέση που έχει διατυπωθεί και πιθανόν ακολουθείται ακόμα, να λένε ότι θα πρέπει η λειτουργία, αυτό το τρένο που κυκλοφορεί και φθείρει τη γραμμή, να πληρώνει για τη συντήρηση της γραμμής. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν λειτουργεί πουθενά. Είναι μια υποδομή εθνική και θα πρέπει αυτή η εθνική υποδομή να συντηρείται. Θεωρώ αν το δίκτυο συντηρούνται σωστά, και όταν λέω συντήρηση εννοώ και αποκατάσταση βλαβών, τότε ό,τι είχαμε στήσει θα έμενε. Και να το κλέβανε το καλώδιο, μέσα σε δύο μέρες το καλώδιο θα ήταν πίσω, λειτουργικό. Αν το αφήσει για δύο μήνες δεν θα υπάρχει, όχι 100 μέτρα που κλέψανε, θα σου κλέψουν άλλα 5 χιλιόμετρα. Αυτή η αδιαφορία σε αυτό το κομμάτι, η τεχνοκρατική μου άποψη γι' αυτό είναι η έλλειψη συντήρησης του δικτύου, το οποίο άφησε να καταρρεύσει. Προφανώς υπάρχουν οι προσλήψεις, η εκπαίδευση του προσωπικού, η χαλάρωση, όλα αυτά ευθύνονται. Αλλά αν θα έλεγα πώς θα το αποφύγουμε στο μέλλον αυτό το κάποιο παρόμοιο συμβάν, θα ήταν να επικεντρωθούμε και να αποκαθιστούμε, να συντηρούμε αυτό που έχουμε. Και μετά ας φτιάξουμε ό,τι είναι άλλο να φτιάξουμε. Αλλά αυτό που έχουμε να είναι σωστά, να λειτουργεί σωστά. Άρα, κύριε Μάρτυρα, εδώ υπάρχει ένα συμπέρασμα. Επειδή τα παιδιά μας, και μεταξύ αυτών και το δικό μου παιδί, που από τυχαίο λόγο δεν πήρε το συγκεκριμένο τρένο ενώ το έπαιρνε. Και τον συμβούλευα και τον προέτρεπα να το παίρνει το τρένο για να πηγαίνει στην πόλη όπου σπουδάζει. Άρα και σήμερα ακόμα οι πιθανότητες να γίνει ένα τέτοιο ατύχημα είναι όλες ανοιχτές. Έτσι δεν είναι? Χωρίς να γίνω κουραστικός, θα μου επιτρέψετε να πω ότι του βάζω λίγο και το καπέλο του καθηγητή εδώ υποχρεωτικά. Είναι ότι η πιθανότητα να συμβεί το οποιοδήποτε δυστύχημα σε οποιοδήποτε μηχανικό σύστημα είναι πάντα μεγαλύτερη του μηδενός, δυστυχώς. Αν θες να φτιάξεις, ένας συνάδελφος παλιός τέλος πάντων που έχει πεθάνει τώρα έλεγε ότι για να φτιάξεις το απόλυτα ασφαλές αεροπλάνο πρέπει να ξοδέψεις τόσα λεφτά που κανένας δεν θα μπορεί να το ταξιδέψει με αυτό το αεροπλάνο. Πάντα υπάρχει πιθανότητα. Τι κάνεις? Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βάζεις σε τέτοια μηχανικά συστήματα
πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας. Αλλιώς δεν μπορείς να στηρίζεις ούτε σε ένα σύστημα, ούτε σε έναν άνθρωπο, ούτε σε δύο ανθρώπους. Θα πρέπει να έχεις πολλαπλά συστήματα ασφαλείας και θα πρέπει να σιγουρεύεσαι να έχεις την κουλτούρα, να εκπαιδεύεις τον κόσμο στην ασφαλεία. Η ασφάλεια, ξέρετε, σε κάθε σύστημα, ιδίως εμπορικό, δεν γεννάει λεφτά η ασφάλεια. Τρώει λεφτά. Δηλαδή, μία επιχείρηση δεν συμφέρει να επενδύσει. Γι' αυτό αυτές είναι υποδομές εθνικές. Δηλαδή, πρέπει να επενδύουμε και σαν κράτος, συντηρώντας σωστά, αλλά και να υπάρχει και με τρόπο δομημένο και η κάθε επιχείρηση που ασχολείται με αυτό να έχει αυτή την κουλτούρα ασφαλείας. Αλλιώς δεν γίνεται. Ποιον αντίκτυπο είχε το γεγονός ότι είχαν διασπαστεί οι αρμοδιότητες μεταξύ ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και εσείς ως τρίτο τρένο μέρος, σε. Ως τρένο-ΣΕ, ποιον αντίκτυπο είχε σε εσάς η διάσπαση αυτών των αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο φορέων, όπου ο ένας είχε να κάνει με το λειτουργικό κομμάτι και ο άλλος με το τεχνικό περισσότερο. Δηλαδή, εσείς από ποιον ζητούσατε τον λογαριασμό όταν αντιμετωπίζατε προβλήματα σε σχέση με τις συμβάσεις που υπογράφατε και που δεν μπορούσατε να τις υλοποιείτε με βάση τους όρους που υπογράφατε, στον βαθμό που υπήρχαν από επαιτειότητα άλλων προβλήματα που εμπόδιζαν την υλοποίηση των όρων των συμβάσεων. Είχαμε όντως. Ήταν ένας αριθμός, μεγάλος αριθμός διαιτερικών συμβάσεων. Όλα αυτά, όταν έγινε η διάσπαση και αυτό που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ότι θα έχεις διαιτερικές συμβάσεις. Έχεις σύμβαση με τον ΟΣΕ, είχαμε όσον αφορά το κομμάτι της πρόσβασης στην υποδομή, το οποίο δεσμεύονταν ο ΟΣΕ ότι θα σου δώσει αυτή τη σιδηροδρομική υποδομή με αυτά τα χαρακτηριστικά και εσύ δεσμευόσουν ότι θα τον πληρώνεις τα αντίστοιχα χρήματα που σου ζητούσε. Αυτό ήταν μια ιδιαίτερη σύμβαση. Υπήρχε μια άλλη σύμβαση με τη ΓΕΟΣΕ για την ενοικίαση του τροχαίου υλικού. ΓΕΟΣΕ ήταν μια άλλη θηγατρική. Ναι. Και ενοικιάζαμε το τροχαίο υλικό. Υπήρχε μια τρίτη σύμβαση με την ΕΣΤΗ, η οποία είναι μια άλλη εταιρεία που τώρα έχει απορροφηθεί από την Τρένο-ΣΕ ή από τη Hellenic Train, με την οποία είχαμε σύμβαση για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού. Και υπήρχε και μια άλλη σύμβαση με τη ΓΕΟΣΕ για την ενοικίαση των χώρων που δεν ήταν η σιδηροδρομική υποδομή, αποθήκες, σταθμούς κλπ. Δηλαδή ήταν πραγματικά δύσκολο και υπήρχε μια ολόκληρη υπηρεσία που ασχολούνταν με αυτές τις συμβάσεις και παρακολουθούσαμε τις συμβάσεις στην υλοποίηση των συμβάσεων και βάσει αυτών των συμβάσεων αποζητούσαμε τις ευθύνες ή κάναμε τις αντίστοιχες συζητήσεις. Δηλαδή, αν χρειαζόταν πιστοποίηση ένα βαγόνι ή είχαμε ανησυχίες ότι δεν είχε πυρασφάλεια ένα βαγόνι, πηγαίναμε στην ΕΣΤΗ και το διερευνούσαμε μαζί τους. Η οποία ΕΣΤΗ ήταν η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού. Ο ΣΕ θα ήταν για θέματα υποδομής. Εντάξει, τώρα αν αυτό ήταν καλό ή κακό, για μένα προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή αυτή η πολυδιάσπαση που επιβλήθηκε με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και το έχω ζήσει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να είναι αναγκαίο κακό, αλλά έχω, όπως είπα και προηγουμένως, έχω δει σιδηροδρομικές εταιρείες σε άλλες χώρες. Και παράδειγμα, είχα πει, παλιότερα είχα κάνει μια συμβουλευτική δουλειά μέσω ενός παγκόσμιου ιδρύματος στο Αζερβαϊτζάν, που είναι ένας ενιαίος σιδηρόδρομος. Δεν έχω κανένα λόγο να το σπάσουν. Δουλεύει άψογα. Τι να σου πω. Δηλαδή, είναι ένα ταφεντικό. Έχει την υποδομή, έχει τη συντήρηση, έχει τη συντήρηση υποδομής, έχει το τροχαίο υλικό, δίνει μια διαταγή και εκτελείται. Είναι πιο απλό το σύστημα, είναι πιο λειτουργικό. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλοντας να φτιάξει προφανώς ανοιχτό δίκτυο σιδηροδρόμων για όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες, τις εθνικές αλλά και πιθανόν ιδιωτικές, βρήκε αυτόν τον τρόπο να το σπάσει. Σου λέει υποδομή διαφορετική, λειτουργία διαφορετική. Άρα, εγώ μπορώ να μπω στη Βουλγαρία, οι Βούλγαροι μπορούν να μπουν εδώ, ή ξέρω εγώ, οι Γερμανοί στην Ολλανδία, οι Ολλανδοί στη Γερμανία, ή να φτιαχτούν ιδιωτικές εταιρείες κλπ. Όντως, μπορεί να δουλέψει και το έχω δει, όπως είπα προηγουμένως, σε κάποιες χώρες να δουλεύει αρκετά καλά. Η Τσεχία, παράδειγμα, εκεί που έκανε οι Τσέχοι σιδηρόδρομοι ζήτημα να κάνανε 10 εκατομμύρια το χρόνο. Μεταφορά σε 10 εκατομμύρια τόνους μεταφορά βαρυβμάτων, έχουν φτάσει 100 εκατομμύρια τόνους. Δούλεψε εκεί το σύστημα, δουλεύουν πάρα πολλές ιδιωτικές εταιρείες και δούλεψε. Εδώ δεν δούλεψε το σύστημα, προφανώς. Έχετε καθόλου γνώση σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά της Hellenic Train, η οποία ξεκίνησε μετά από προσφυγή της Rail Cargo για
επιστημολογιακή πολιτική που ακολουθούσε η Hellenic Train στις εμπορευματικές μεταφορές. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Δεν το ξέρω. Αυτό έγινε πολύ πολύ μετά, αφού το έφυγα εγώ. Όταν ήμουν εγώ δεν υπήρχε άλλη σιδηροδρομική, είμαστε μονοπόλιο, δεν υπήρχε άλλη σιδηροδρομική εταιρεία. Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι ασύνηθες όμως, επειδή έχω πάει πραγματογνώμονα στο εξωτερικό για άλλες τέτοιες καταγγελίες, για αθέμητο ανταγωνισμό κλπ. Δεν είναι ασύνηθες μεταξύ τους οι ανταγωνιστικές εταιρείες να κάνουν, και καμιά φορά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν ουσία ή μπορεί να είναι καψόνια ή μπορεί να είναι άλλοι λόγοι, αλλά κάνουν καταγγελίες τέτοιες στην αντίστοιχη ρυθμιστική τους αρχή ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνονται αυτά. Τώρα, δεν γνωρίζω συγκεκριμένη υπόθεση. Αφού η τρένωση ήταν μη λειτουργική μέχρι ένα σημείο, γιατί υπήρχαν τεράστιες εκπτώσεις σε συμβάσεις που υπογράφατε? Δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό? Εξηγείται από το ότι ήταν εκείνη, να το πω έτσι λαϊκά, λαμογιά. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Τίποτα. Υπήρχαν, δηλαδή δίνανε εκπτώσεις σε ένα σύστημα που κατέρει. Τα μέσα απεγκλωβισμού στη διάρκεια που υπήρξατε εσείς πρόεδρος και διευθυνός σύμβουλος, ήταν ικανοποιητικά, υπήρχε πρόβλεψη? Βεβαίως. Υπήρχαν το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο το ακολουθούσαμε και είχαμε όλες αυτές τις δικλείδες. Η μέρα του εγκλήματος των Τεμπών ήταν ενεργά αυτά τα συστήματα? Δεν το γνωρίζω. Πάντων, δεν το γνωρίζω. Δηλαδή δεν έχω εικόνα. Δεν έχετε εικόνα. Νομίζω ότι δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση για την ώρα, γιατί οι υπόλοιπες ερωτήσεις μου έχουν καλυφθεί από προηγούμενους ομιλητές. Οπότε, μία τελευταία, όχι, δεν έχει καλυφθεί. Αν ήταν θεμητό και αποδεκτό να έχουν το ίδιο ωράριο η εμπορευματική και η επιβατική αμαξοστοιχεία, και τι συνέβαινε στην εποχή τη δική σας, που βάσει της εμπειρίας σας και της ενασχόλησής σας ειδικά με αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφωτιστικό να μας πείτε ως προς τον χρόνο που θα πρέπει οι αμαξοστοιχίες να κινούνται. Εντάξτε, το σύστημα το ελληνικό, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι η υποδομή είναι κοινή για εμπορεύματα και επιβάτες. Σε κάποια άλλα δίκτυα, κάποιες γραμμές είναι υποδομές που είναι αποκλειστικές για επιβάτες, όπως στη Γαλλία, Ισπανία, κάποιες γραμμές στο Βέλγιο που έχουν ως επιτοπλίστων τα υψηλής ταχύτητας τρένα. Αυτά τα τρένα που πάνε 300-320 χιλιόμετρα την ώρα, αυτά δεν μπορείς να βάλεις εμπορικό τρένο, γιατί οι μικροστρεβλώσεις που θα έχεις πάνω στη γραμμή δεν σου επιτρέπουν μετά να κινήσεις ένα τρένο με τέτοια ταχύτητα. Δηλαδή θα εκτροχιαστείς σίγουρα. Οπότε σε αυτές τις γραμμές είναι γραμμές που είναι αποκλειστικά επιβατικών και τα εμπορικά πάνε σε άλλες γραμμές. Είναι τελείως διαφορετική υποδομή. Στην Ελλάδα, όπως και στη Γερμανία και σε πολλές άλλες χώρες, Πολωνία και λοιπά, Αυστρία, έχουμε αποφασίσει να πηγαίνουν τα τρένα μέχρι ταχύτητα 160 χιλιόμετρα μέγιστη. Στα 160 χιλιόμετρα μπορείς να βάλεις και επιβατική και εμπορική. Τώρα, το εμπορικό τρένο κινείται μέχρι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε, αν πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση, γενικά θα πρέπει κάθε φορά να το βάζει σε παρακαμπτηρίους για να φύγει ένα επιβατικό που θα έρχεται από πίσω του και πρέπει να κινηθεί. Δεν μπορείς να καθυστερήσεις το επιβατικό. Πάντα προτεραιότητα έχει το εμπορικό τρένο. Στην περίπτωση που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, σε διπλή γραμμή, κανονικά. Mm-hmm. Σε μονή γραμμή δεν το συζητάω. Σε μονή γραμμή, είτε έρχεται από πίσω είτε από μπρος το τρένο, θα πρέπει το εμπορικό πάντα να τραβήξει σε παρακαμπτήριο. Αλλιώς δεν απαγορεύεται να πάει. Το επιβατικό θα του σταματήσει ο σταθμάρχης. Τώρα, αν λειτουργούν το ETCS και η τηλεδιοίκηση και τα φωτοσύματα σωστά, μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις μεικτό στόλο πάνω στο δίκτυό σου. Δηλαδή να έχεις ένα τρένο το οποίο θα πηγαίνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη το Intercity με 160 χιλιόμετρα. Θα μπορείς να έχεις
στο ίδιο, στην ίδια γραμμή να έχεις αυτό που πηγαίνει το προαστιακό που πάει με 120, να έχεις αυτό που πάει στη Λιβαδιά ή στο Λιανοκλάδι με 140, θα μπορείς να έχεις ένα εμπορικό που πάει με 100. Όλα αυτά τα χειρίζει το σύστημα, δηλαδή υπολογίζει ποια θα βάλεις σε παρακαπτήριους και αυτόματα πρακτικά ρυθμίζει όλη την, ανοίγει τους, ρυθμίζει τους διαδρόμους, όπως λέμε. Ναι, αλλά αυτό δεν λειτουργούσε αυτό το σύστημα. Όχι, δεν λειτουργούσε. Οπότε όταν δεν λειτουργεί αυτό, τι κάνεις? Κάνεις πολύ πιο αραιά δρομολόγια. Δηλαδή το σύστημα σου δίνει τη δυνατότητα να δεν απογορεύεται να έχεις τρένα φυσικά, απλώς έχεις πολύ λιγότερα τρένα. Και εδώ δεν έχεις και πάρα πολλά τρένα, μην τρελαθούμε. Δύο τρένα και τρακάρα. Ναι, είναι εντυπωσιακό ότι έγινε ένα έγκλημα, ναι, με δύο αμαξοστοιχίες, ναι, και τέτοιο. Δεν είναι ότι υπήρχαν εκεί την ώρα 10 και 3 από πίσω και 5 από μπροστά. Απλά αυτό που θέλω να πω και κλείνω είναι ότι συνήθως βάζουμε τα εμπορικά τρένα το βράδυ που έχεις λιγότερα τρένα επιβατικά. Αλλά αν είχες τα συστήματα θα μπορούσες να το είχες κανονικά. Δηλαδή συνήθως θα αποφεύγουν, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό κανονιστικό αυτό. Εξαρτάται από το αν έχεις το παράθυρο και το διάδρομο να στείλεις το τρένο. Άρα μπορεί να βγαίνει και ένα συμπέρασμα τώρα ότι στο βαθμό που ακόμα δεν είναι ασφαλή τα πράγματα, γιατί δεν έχουμε συντήρηση, θα πρέπει σίγουρα να δρομολογούνται σε διαφορετικές ώρες. Βάλε ένα παράθυρο το βράδυ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί και κυκλοφόρησε μόνο τα εμπορικά σου. Και την υπόλοιπη μέρα κυκλοφόρησε μόνο τα επιβατικά μέχρι να το φτιάξει. Ναι, δεν θα διαφωνούσε όμως. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Φλώρος, από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γεια σας κύριε Ζηλιασκόπουλε. Πρώτη μου ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες καταγγελίες από τους μηχανοδηγούς οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι τα τελευταία 30 με 40 χρόνια οι κανονισμοί ασφαλείας είναι ακριβώς οι ίδιοι. Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Ισχύει αυτό? Αναφέρονται στο γενικό κανονισμό κυκλοφορίας. Ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας όντως τον κληρονομήσαμε από τα ΣΕΚ. Σαν στρατιωτικό κείμενο είναι, πολύ λεπτομερές, πολύ ακριβές, πολύ δομημένο. Σου περιγράφω όλη τη διαδικασία. Έγινε η τελευταία αναμόρφωση, έγινε το 2019, επικαιροποιήθηκε αυτό. Στη σύμβαση 717, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που αφορούσε την αυτοματοποίηση και τη σηματοδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου, βρισκόσασταν στην Τρενοσέ μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2015, δηλαδή ένα έτος από την υποσχόμενη ολοκλήρωση της συμβάσεως, αλλά και ένα έτος από την έναρξή της. Μάλιστα. Πρακτικά όμως υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις. Γνωρίζετε γιατί υπήρξαν αυτές οι καθυστερήσεις? Κοιτάξτε, προσωπικά δεν γνώριζα. Περίμενα πώς και πώς να λειτουργήσει. Προφανώς θα διευκόλυνε πάρα πολύ τη λειτουργία της εταιρείας, της Τρενοσέ. Δεν το παρακολουθούσα. Εγώ είχα την αίσθηση, μέχρι που έφυγα, είχα την αίσθηση ότι θα παραδοθεί. Αν όχι 16, άντε 17 θα παραδοθεί. Δεν είχα όμως την εποπτεία αυτού του έργου. Δηλαδή, είχατε καθόλου εποπτεία για την πρόοδο του έργου? Όχι, αυτό ήταν της Εργοσέ. Ο ΣΕΣΑ μέτοχος ρωτούσε κατά καιρούς, αλλά θεσμικά ο ΣΕΠ το παραλάβανε μόνο το έργο. Αυτός ο οποίος υλοποιούσε το έργο ήταν η Εργοσέ. Εσείς, επειδή το ρωτάω, γιατί μας είπατε πριν λίγο αυτό, ότι είχατε την αίσθηση ότι θα είχε παραδοθεί μέχρι το 2017. Ρωτούσα. Όποτε τον έβρισκα ή τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εργοσέ, ρωτούσα τι θα γίνει. Άρα υπήρχε κάποια πρόοδο. Ναι, ρωτούσα. Θα έχουμε τέτοιο, όπως ρωτούσα και για τη γραμμή του εικονίου. Πριν είχαμε το δικό μου τουλάχιστον τεράστιο άγχος τότε, ήταν αν θα ολοκληρωθεί η γραμμή του εικονίου για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κάνουμε δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό είχε χρόνο υλοποίησης το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2013. Είναι κάτι που δεν είχε αναφερθεί ποτέ, αλλά είναι ίσως το μόνο έργο στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου που ολοκληρώθηκε 3 χρόνια πριν. Και βγήκαν τα τρένα. Το 2014 βγάζαμε ήδη τρένα από εκεί. Αλλά εκείνο ήταν το άγχος μου, ρωτούσα, εκεί πιέζαμε κιόλας, πιέζαν κι άλλοι, είχαμε μια περισσότερη ενημέρωση. Τώρα για το σύστημα αυτό δεν είχα καθημερινή ενημέρωση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τους λόγους που αποφασίστηκε η παράταση της 717 με το συγκεκριμένο ανάδοχο αντί να κηρυχθεί έκτοτος? Φαντάζομαι, κοιτάξτε,
Δεν ξέρω λεπτομέρειες καθόλου τώρα, γιατί αυτό πρέπει να έγινε 17-18 έτσι η παράταση. Συνήθως έργα τα παρατείνεις όταν έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο ποσοστό του έργου και βλέπεις ότι μπορεί να το τελειώσει και ότι υπήρχαν κάποια αντικειμενικοί λόγοι που πιθανόν να ήταν, να μην ήταν της υπαιτιότητας του εργολάβου για να... και τον καθυστερήσανε. Συνήθως του δίνεις εκεί, γιατί αλλιώς τι να κάνεις, θα την καταγγείλεις, θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά. Τι θα κάνεις μετά, πας το ξαναπροκηρύξεις. Οπότε μια διοίκηση εκεί που είναι σόφρον διοίκηση προσπαθεί να τα ζυγίσει. Και να πει, ας πούμε, ότι μπορεί να το τελειώσει. Πας, αξιολογείς, βλέπεις τι προσωπικό έχει επί το εδάφος, πόσο έχει προχωρήσει, αν έχει την... μήπως υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα και δεν προχωράει. Και τους το δίνεις την παράταση, θεωρώ. Το έχω δει αυτό να συμβαίνει, αλλά συγκεκριμένα δεν το γνωρίζω. Αναλάβατε κάποια πρωτοβουλία για να ενισχύσετε την εκπαίδευση του προσωπικού και να προωθήσετε μια κουλτούρα ασφαλείας στην Τρενοσέ? Κοιτάξτε, είχαμε πρωτοβουλία με την έννοια το να κάνουμε μια ειδική σχολή για την εκπαίδευση. Δεν γινόταν. Γινότανε σεμινάρια, αλλά δεν ήταν, αν και θα το ήθελα πολύ. Μην ξεχνάτε, ήταν μια πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδος, όπου ελάχιστα πράγματα μπορούσες να επενδύσεις, να υλοποιήσεις. Αλλά ήταν ικανοποιητικό το επίπεδο. Γινόταν ενημερώσεις. Γινόταν κατηδίαν συζητήσεις, δηλαδή οι μηχανοστασιάρχες τους μαζεύαμε κατά καιρούς ή πηγαίναμε στα μηχανοστάσια. Ξέρετε, η Τρενοσέ είχε 8 μηχανοστάσια, οι οποίοι διοικούνταν το μηχανοστασιάρχη τους. Τους μαζεύαμε στους μηχανοστασιάρχες, γινόταν συζήτηση, πολλές φορές βγαίναμε και έξω και για φαγητό, οπότε λέγαμε ότι πριν του δώσεις τα κλειδιά του τρένου, δες το μηχανοδικό, μίλησε του. Μπορεί να έχει προβλήματα στο σπίτι, μπορεί να είναι μεθυσμένος, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να μην είναι καλά. Να έχει πάθει εγκεφαλικό, ξέρω εγώ. Μίλησε του, παίζετε δύο κουβέντες, μετά δώσ' το, να σιγουρέψω ότι είναι εντάξει. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το θεσμικό, αλλά υπήρχαν και άτυπα. Δηλαδή γινόταν συζητήσεις, γινόταν ενημερώσεις. Ο διευθυντής που είχα ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, 40 χρόνια στο σιδηρόδρομο. Και ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο τον εμπιστευόμουν. Είχαμε εικόνα πάρα πολύ καλή του προσωπικού και ποιοι κάνουν. Αν κάποιος δεν έκανε, τον πηγαίναμε, ξέρω εγώ, ελιγμούς. Δεν τον βάζαμε σε τρένο επιβατικό. Αναφέρεστε στον Διευθυντή Ασφαλείας. Μάλιστα, τον κύριο Ερτσινά. Του οποίου ισχύει ότι τον Ιούνιο του 2015 επί υπουργίας του κυρίου Σπίρτζη έληξε η σύμβασή του και αυτή δεν ανανεώθηκε. Δυστυχώς. Και μείνατε χωρίς διευθυντή. Δυστυχώς, ναι, αυτό ισχύει. Για πόσο διάστημα μείνατε χωρίς Διευθυντή Ασφαλείας? Για 4-3 μήνες. Ήταν και ένας από τους λόγους που δεν μπορούσα να του έπρεπε να υπογράφω εγώ δελτία για κάθε τρένο που έφυγε. Πόσα θα υπέγραφα? Σαν διευθύνων σύμβολος είχα όλη την άμεση αυτή. Πήγαινα στα μηχανοστάσια, πήγαινα στο ΡΕΤΗ, πήγαινα. Αλλά πόσο θα πας? Το φοβόμουν, δεν το φοβόμουν. Δεν είχα άνθρωπο δηλαδή ενδιάμεσο ανάμεσα στους μηχανοστασιάρχες και σε μένα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η μη ανανέωση της συμβάσεως? Δεν δόθηκε κάποια ιδιαίτερη εξήγηση. Ήταν μια απόφαση του Υπουργού, την οποία έπρεπε να την... Να γίνει αποδεκτή. Να γίνει αποδεκτή. Τι επιλογές είχα. Μέτοχος μου ήταν. Εάν λαμβάνατε κάποιο εξώδικο, όπως και συνέβη πριν το δυστύχημα των Τεμπών, από τους εργαζόμενους, ότι ξέρετε κάτι, κύριε Ζηλιασκόπουλε, έρχεται το κακό, τι κάνουμε? Και είχαμε πάρει τέτοια, δεν είναι ότι δεν παίρναμε. Οι μηχανοδηγοί ιδίως, οι οποίοι και από το Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να κάνουν αναφορές, όχι καταγγελίες. Υπάρχει διαδικασία να κάνεις αναφορά στην υπηρεσία σου, πηγαίνεις στο μηχανοστάσιο σου και έρχεται στην υπηρεσιακά η αναφορά για προβλήματα. Παίρναμε αναφορές, όπως παίρνουμε και καταγγελίες συνδικαλιστικές. Συνδικαλιστικές συνήθως δεν ήταν τεκμηριωμένες, πετούσαν λίγο πολύ την μπάλα στην εξέταση, ανασφαλές δίκτυο. Ενώ οι άλλοι ήταν πιο συγκεκριμένοι. Έλεγε σε αυτό το τμήμα γραμμής, έχουμε αυτό το θέμα, αυτή τη στρέβλωση, αυτό το πρόβλημα. Αυτό που κάναμε είναι το διερευνούσαμε. Εγώ το έπαιρνα τουλάχιστον πάρα πολύ σοβαρά. Υπήρχε ειδική διεύθυνση, δεν ήταν ούτε προϊστάμενος υπηρεσίας, ήταν διεύθυνση στελεχωμένη, η οποία μελετούσαν, πήγαιναν στο πεδίο, το συζητούσαν με τον ΟΣΕ και αποφασίζαμε κατά πόσο ήταν ή δεν ήταν. Γιατί μπορεί να ήταν καμιά φορά και καλοπροαίρεται κιόλας, δεν μπορεί ένας που δεν είναι μηχανικός, παράδειγμα, να
να τεκμηριώσει αν έχει πρόβλημα. Το βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά πιθανόν να μην είναι αυτό ή να υπάρχει ένας άλλος τρόπος ο οποίος θα προβλέπεται να διορθωθεί το πρόβλημα. Οπότε το διερευνούσαμε, κάθε αναφορά τη διερευνούσαμε. Υπήρχαν υπάλληλοι οι οποίοι μπορεί να ήταν κομματικά προσκύμενοι, δηλαδή ρουσφέτια, τα οποία δεν είχαν ιδέα από σιδηρόδρομο, ούτε από διοίκηση, ούτε από μάρκετινγκ, εμπορεύματα και πόσο μάλλον και από επιβάτες. Προφανώς. Όλες οι ΔΕΚΟ. Αυτό είναι η ιστορία των ελληνικών ΔΕΚΟ. Βέβαια, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Προσπαθούσες να διαχειριστείς καταστάσεις. Τι να κάνεις. Αυτό πώς επηρέαζε το έργο το δικό σας. Δύσκολο έργο. Δεν ήταν, ξέρετε, το να είσαι διοικητής εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Δηλαδή ήταν μια δουλειά που την έκανα, δεν θα την ξανά έκανα με τίποτα να τρέχω εταιρεία. Γιατί η δουλειά σου ήταν και άχαρη. Ήσουν ανάμεσα σε ένα υπουργείο και σε συνδικαλιστές και πολλές φορές συμφέροντα, δημοσιογράφους. Εγώ δεν μπορούσα να. Δηλαδή το 80-70% του χρόνου μου μιλούσα σε είτε υπουργούς, είτε βουλευτές σαν και εσάς, είτε δημάρχους οι οποίοι ζητούσαν και άλλο δρομολόγιο, ζητούσαν κάτι από το σταθμό ή οτιδήποτε, είτε ανθρώπους που ζητούσαν να μεταθέσουμε αυτόν εκεί, να του δώσουμε καλύτερη δουλειά από εδώ, ή δημοσιογράφους που ρωτούσαν ή και συμφέροντα. Για να κάνεις δουλειά σου είναι λίγος χρόνος. Εγώ πολλές φορές το βράδυ έτσι ησύχαζα, σταματούσα τα τηλέφωνα και καθόμασταν να δούμε λιγάκι τι τιμολογιακή πολιτική να κάνουμε, ποια δρομολόγια να βάλουμε. Είναι δύσκολη δουλειά. Η ΔΕΚΟ έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα ότι είναι δυστυχώς εγκλωβισμένη κάτω από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Μπορεί να έχεις καλό υπουργό, μπορεί και να μην έχεις καλό υπουργό. Αν δεν έχεις καλό υπουργό, περνάς δύσκολα. Και εγώ είχα 7 υπουργούς, δεν ήταν ένας. Να. Ισχύει ότι την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη δεν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση, αλλά απλώς ένας τοπικός πίνακας ελέγχου που είχε εικόνα για την είσοδο και έξοδο από το σταθμό των βαγονιών. Σύμφωνα με το πόρισμα, γιατί μόνο αυτό έχω, τα άλλα είναι δημοσιογραφικά, το πόρισμα των εμπειρογνώμων είναι αυτό ακριβώς λέει. Μπορείτε να μας αναφέρετε τις διαφορές ενός τοπικού πίνακα ελέγχου και της τηλεδιοίκησης. Βεβαίως. Ο τοπικός πίνακας ελέγχου είναι ελέγχει μόνο τις αλλαγές εντός του σταθμού. Δηλαδή τι γίνεται, στο σταθμό συνήθως έχεις πολλές παρακαμπτηρίους. Έχει στην κύρια γραμμή και μετά βγαίνουν οι αλλαγές οι λεγόμενες με τα κλειδιά για να μπορεί το τρένο να πάει δίπλα στην αποβάθρα. Και αν έχεις μεγάλο σταθμό όπως η Λάρισα ή η Θεσσαλονίκη κλπ. Μπορεί να πας σε διαφορετικές αποβάθρες. Οπότε έχεις πολλές γραμμές. Οπότε σε κάθε σταθμό συνήθως μεγάλο και Θεσσαλονίκη και Λάρισα και Αθήνα έχεις ούτως ή άλλως τοπικές τηλεδιοικήσεις. Όπου τι λες, εκεί είναι που αναφέρθηκα προηγουμένως, λες το τρένο μου έρχεται από τον Παλαιοφάρσαλο και θα πάει Νέο Σπόρος. Οπότε πατάς το κουμπί και θα σταματήσει αυτό, είναι επιβατικό τρένο, άρα σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει την αποβάθρα. Εκεί πατάς την είσοδο, την έξοδο και σου χαράζει αυτόματα. Δηλαδή, και δεν στο χαράζει μόνο, στο δείχνει σε ένα πίνακα, αλλά σου γυρνάει και όλες τις αλλαγές. Γιατί αυτά πρέπει να γυρίσουν και να κουμπώσουν τα κλειδιά αλλού. Και αν εγκλωβιστεί κάτι, κανένα τίποτα σκύρα ή κανένα ζώο στις αλλαγές, σε ειδοποιεί κιόλας, το βλέπεις. Όπως παρακολουθεί και το τρένο, γιατί βλέπει και το τρένο από τα μπαλίς που έχει κάτω. Οπότε αυτό λειτουργούσε. Αυτό είναι στο σταθμό και είναι απαραίτητο. Αυτό τώρα το χρησιμοποιείς όταν δεν έχεις ένα ευρύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης. Το ευρύτερο τι κάνει. Θα έπιανε από το Λιανοκλάδι μέχρι Θεσσαλονίκη. Ή ακόμα περισσότερο ένα ενιαίο σύστημα θα έπιανε από ΣΚΑ, από Αχαρνές, από το σταθμό Λαρίσης πρακτικά μέχρι και Θεσσαλονίκη. Και τι θα έκαμνε αυτό το πράγμα πάλι. Θα έλεγε χαράζω αυτό το δρομολόγιο. Οπότε παρακολουθεί το τρένο που βρίσκεται και αντίστοιχα γυρνάει τις αλλαγές. Δεν παρεβαίνει άνθρωπος εκεί. Αυτή είναι η τηλεδιοίκηση σε ένα ευρύτερο σύστημα. Αυτό είχε καεί όπως προαναφέρθηκε και δεν λειτουργούσε. Αυτό κανονικά από Λάρισα μέχρι Νέου Σπόρους λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε αυτό. Αλλά το τοπικό μέχρι που βγήκε, δηλαδή εκεί που έγινε το δυστύχημα μετά στον Ευαγγελισμό, δεν υπήρχε. Αλλά πριν υπήρχε αυτό. Το βλέπε το ότι πήρε τη γραμμή. Τη γραμμή ανόδου, το καθόδου του τρένου, το έβλεπε. Δεν είναι ότι δεν το έβλεπε. Το πρόβλημα είναι αν μπορούσε να καταλάβει τι έβλεπε. Αυτό ακριβώς.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιους λόγους αποφασίστηκε η κατάργηση των 4 δικλείδων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο μετά το 2015, όπως έχετε και ο ίδιος δηλώσει? Κοιτάξτε τώρα, κάποια τονίσανε. Δεν μπορώ να πω η χρονοσειρά, ας πούμε, ποια είναι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τα έδινα ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή το ΚΠΚ, το Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλοφορίας, όπως έχω πει, είχε πολλαπλούς λόγους. Ήταν τα μάτια μου, τα αυτιά μου. Αισθανόμουν ήσυχος, ας πούμε, όταν μιλούσα μαζί τους πριν πάω για ύπνο. Κάθε, πριν πάω για ύπνο, τους μιλούσα. Πώς πάει, παιδιά, έχουμε τίποτα έκτακτο, τρέχει κάτι, καμιά κατολίση σε κάτι τέτοιο. Και αυτή με ξυπνούσα. Για μένα ήταν σημαντικό. Δεν ήταν απαραίτητο αυτό. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας το επέβαλε. Τώρα, πώς αυτό ατόνισε και γιατί δεν λειτουργήσε, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί δεν ξέρω την εξέλιξη μετά και πότε. Μπορεί ο συνάδελφος προηγουμένως, ο συνάδελφός σας, πότε καταργήθηκε. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Mm. Προφανώς, όταν η εταιρεία λειτουργίας έφυγε από την Καρόλο, πιθανόν κάπου τότε θα ατόνισε ή δεν θα λειτουργούσε. Αλλά αυτό ήταν για μένα σημαντικό. Και εγώ το ενίσχυα. Δηλαδή, το είχα αναβαθμίσει με αποτέλεσμα, ξέρανε το προσωπικό, όταν πήγαινε ο διευθύνων σύμβουλος και τους έβλεπε κάθε τόσο εκεί μέσα, ήξεραν ότι και είχαν απευθείας πρόσβαση, του δίνεις αξία. Με αποτέλεσμα θέλανε να πάνε και αυτοί, οι καλοί πηγαίναν εκεί. Το κομμάτι με τον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, για μένα επίσης ήταν σημαντικό. Το βρήκα, συνεχίστηκε, το ενισχύαμε, τον αναδείκνυα αυτόν. Ήταν πολλές φορές, υπήρχαν και συντεχνιακά, ξέρω, οι μηχανοδηγοί το λέγανε μπαούλο, γιατί δεν έκανε τίποτα. Πώς δεν κάνει τίποτα? Αυτός είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας, αυτός είναι ο προϊστάμενος. Ποιος λέει, εγώ μηχανοδηγός του αεροπλάνου, είναι, ξέρω εγώ, πιλότος? Όχι, στο αεροπλάνο είναι ο πιλότος. Εδώ ο κυβερνήτης του τρένου είναι αυτός. Υπήρχε μια κόντρα, η οποία αν την άφηνες πολύ και δεν το στήριζες, οι μηχανοδηγοί είχαν και συνδικαλιστικά μεγαλύτερη δύναμη πάντα. Άμα σου κάνουν απεργία ή οτιδήποτε, είχαν μεγαλύτερη δύναμη. Στην πορεία πιθανόν να μπορέσει να επιβληθήκαν κάπου. Γενικά ο προϊστάμενος αυτό που έκανε, τους έριχνε και καμπάνες. Δηλαδή μηχανοδηγός θα μηχανοδηγεί και θα τσεκάρει μηνύματα στο κινητό. Ναι. Του ρίχνε καμπάνα, τον έβγαζε εκτός υπηρεσίας. Υπήρχε μια τέτοια κοντρίτσα. Δεν τον αναγνωρίζανε, θεωρούσαν ότι αυτή. Και όντως παίρνε και περισσότερα χρήματα η μηχανοδηγία. Αλλά ο άλλος ήταν προϊστάμενος. Αυτό αδυνάτησε στην πορεία. Και κάπου το 19 καταργήθηκε. Προφανώς και του στείλανε πίσω. Υπήρχε κάποια εκτίμηση κινδύνου σχετικά με τις συνέπειες αυτής της κατάργησης πριν ληφθεί η απόφαση? Η απόφαση για τι πράγμα? Για να καταργηθούν ουσιαστικά αυτές οι δικλείδες. Δεν το ξέρω. Αυτό έγινε το 19. Εγώ είχα φύγει πολύ καιρό. Όχι, δεν το ξέρω. Ωραία. Αλλά να σας πω και κάτι. Ήδη είχε αρχίσει χαλάρωνε το σύστημα. Δηλαδή, τι έγινε το 17 στο Άδεντρο, το Μάιο. Παρόμοιο, τι δυστύχημα έγινε. Μην κοιτάτε, τώρα μιλάμε για τα Τέμπη, αλλά δεν είχε διαφορά. Αν έπαιρνε φωτιά, το ίδιο ο ίδιος κόσμος θα καίγονται εκεί. Εκεί έγινε δυστύχημα, πήγε το τρένο, ίδιο πράγμα. Άλλο άφησε την αλλαγή στο σταθμό έξω από το Άδεντρο και αντί να πηγαίνει στη γραμμή την κανονική, μπήκε μέσα στην παρακαμπτήριο και πήγε πάνω σε εκτροχιάς και πάνω σε ένα σπίτι. Αυτό, αν το ψάξει κάποιος, θα δει ότι πιθανόν είχαν αρχίσει από εκεί. Αυτό δεν θα συνέβαινε κανονικά, άρα σημαίνει ότι και εκεί είχε αστοχήσει ήδη το σύστημα. Πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι η ασφάλεια των επιβατών δεν θα επηρεάζονταν από αυτές τις αλλαγές? Εκτίμηση θέλω πάνω σε αυτό. Τι να σας πω, κοιτάξτε, αυτό όταν μπήκε και υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που σου λέει ότι δεν έχεις προϊστάμενο κυκλοφορίας, δεν έχεις safety manager πάνω στο τρένο, όταν έχεις το ETCS. Άρα εν ώψη του ETCS μπορείς να το καταργείς, αλλά κατήργησέ τον όταν βάλεις το ETCS, όχι όταν εξαγγέλεις ότι θα το βάλεις. Είχατε ποτέ πιέσεις ή επιρροές από πολιτικούς ή συνδικαλιστικούς παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο? Όχι, ποτέ. Όχι, με την ασφάλεια. Ίσα-ίσα, δηλαδή οι συνδικαλιστές ήταν πάντα και οι εργαζόμενοι μηχανοδηγοί στο κάτω-κάτω. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι σκοτώνονται, είναι μπροστά στο τρένο. Όχι, ίσα-ίσα. Οι μηχανοδηγοί ήταν πάντα δίπλα μας και πάντα το στηρίζαν και με τις. Δεν είχαμε καμία ούτε πολιτική πίεση. Όχι.
Απλά μπορεί να είχες καμιά φορά πολιτική αδιαφορία, για να το πω έτσι. Δηλαδή μπορεί να του έλεγες και σου έλεγε καλά-καλά θα το δούμε. Εντάξει, καταλάβαινες ότι είχε 300 πράγματα στο κεφάλι το υπουργός. Αλλά λες έχω πρόβλημα εκεί, το έλεγες 10 φορές, εντάξει, κάποιες φορές γινόσουν πιεστικός μέχρι να σου λυθεί το πρόβλημα. Σαν διοίκηση, εντάξει, αλλιώς άμα είναι ευθύνη σου, αλλιώς παραιτήσου τι κάθεσαι. Ακριβώς. Πριν το δυστύχημα στον Ντεμπόν και κατά τη διάρκεια της θητείας σας συνεπώς, είχατε ενημερωθεί ποτέ για πιθανούς κινδύνους ή ελλείψεις στην ασφάλεια στη γραμμή των Ντεμπόν? Κοιτάξτε, το τρένο πήγαινε, ήταν πιο δύσκολο, δεν ήταν πιο ανασφαλές, ήταν πιο δύσκολο. Μην ξεχνάτε, μέχρι το 2015 που ήμουν εγώ, είχαμε το δρομολόγιο, το κάναμε με ηλεκτροκίνηση μέχρι σε ένα σημείο, μετά ντίζελ και μετά ξανά ηλεκτροκίνηση. Είχαμε αλλαγές δηλαδή στον Παλαιοφάρσολο, αλλάζαμε τρένο και κάναμε ηλεκτροκίνητο. Από τη Θωρέα μέχρι Παλαιοφάρσολο πήγαινε ντίζελ το τρένο. Ασφάλεια δεν μου είχε αναφερθεί θέμα ασφάλειας. Το είχα πάρει και εγώ πολλές φορές το τρένο. Η γραμμή ήταν καινούργια. Η τηλεδιοίκηση, μην ξεχνάτε, η τοπική τηλεδιοίκηση, όχι το ETCS, το δούλευε. Δεν είχαμε θέμα δηλαδή εκεί. Η γραμμή ήταν καινούργια. Στα Τέμπη που περνούσε είχε γίνει σύραγγες από κάτω. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία για αυτό το σημείο, όχι. Ποιες ήταν οι διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης που ακολουθούσατε για την ασφάλεια των δρομολογίων Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, όσον αφορά την Τρένοσε, οι διαδικασίες ήταν ότι είχαμε, πέρα από το προσωπικό που είχε σε πάνω και τις οδηγίες που έδινε ο μηχανοστασιάρχης του Ρέντι ή αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη στον μηχανοδηγό και στον προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, έδινε το φύλλο όπου ήταν καταγεγραμμένες όλες τα πιθανά προβλήματα στη γραμμή, όπως τα παίρναμε από την υποδομή. Γινόταν η ενημέρωση, είχαμε μισή ώρα παραλαβή του τρένου, δεν ερχόταν ο μηχανοδηγός και έπαιρνε στα χειριστήρια, μισή ώρα ήταν η ενημέρωση παραλαβή και μισή ώρα ήταν παράδοση, δηλαδή αυτό ο μηχανοδηγός μηχανοδηγούσε 6,5 ώρες. Όταν πήγαινε στη δουλειά του για μισή ώρα ήταν χρόνος που του δίνες για ενημέρωση. Μετά ήταν κάποιες ώρες πάνω στο τρένο, μετά είχε την ξεκούραση του μισή ώρα και μετά ήταν η παράδοση. Όλα αυτά ήταν παραλαμβάνονταν και παραδίδονταν αντίστοιχα. Η κατάσταση του τρένου, οι αναφορές που γινόταν από τον προηγούμενο μηχανοδηγό, αν το τρένο είχε οποιοδήποτε θέμα σαν τροχαίο υλικό και είχε αναφερθεί από τον προηγούμενο μηχανοδηγό στο μηχανοστασιάρχη, δεν του δίνεις αυτό το τρένο. Έπρεπε να βγει αυτό το τρένο να πάει στη Μόρτη, να πάει για συντήρηση, για έλεγχο. Αυτές ήταν οι διαδικασίες μας. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς και αν οι παρατάσεις της Σύμβασης 717 επηρέασαν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου, ειδικά σε σχέση με τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης? Προφανώς το επηρέασε, γιατί αν υπήρχαν τα συστήματα αυτά είναι σημαντικά συστήματα ασφαλείας. Τώρα δεν έχω όμως, δεν μπορείς να το ποσοτικοποιήσεις εύκολα αυτό. Δεν ήμουν και εκείνο το διάστημα εκεί, δηλαδή, οπότε αυτό που σας λέω είναι περισσότερο έτσι γενικό. Εντάξει, είναι προφανώς το επηρεάσαν. Τώρα η παράταση μακάρι να τελείωνε και να τέλεινε στην ώρα του. Όταν παρατείνεται, δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Το σύστημα, αυτό που είπα και αρκετές φορές σήμερα και είμαι κουραστικός, είναι για 150 χρόνια ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε χωρίς κανένα σύστημα. Δεν είναι ο σιδηρόδρομος μη ασφαλές μέσο. Απλά όταν καταργούνται και αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να διατηρήσουν το ασφαλές του συστήματος, τότε δημιουργούνται τα προβλήματα. Εδώ μια παρατήρηση. Δεν είστε καθόλου κουραστικός. Είστε, νομίζω, κατά γενική ομολογία, ο περισσότερο γνώστης που έχει περάσει από εδώ μέσα μέχρι στιγμή στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Κατά τη θητεία σας, υπήρξαν συμβάσεις που παρατάθηκαν? Εγώ δεν είχα έργα, ήμουν τρένοσε. Έργα δεν είχαμε. Οι μόνες συμβάσεις που είχαμε εμείς με τα ΕΛΠΕ για τα πετρέλαια, είχαμε με τη ΔΕΗ για το ρεύμα, είχαμε συμβάσεις καθαριότητας, είχαμε αυτά. Δεν είχαμε. Άρα δεν είχατε κάποια ουσιαστική εμπλοκή? Όχι, με έργα δεν είχα. Να κάνει με το δίκτυο.
Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αυλονίτης θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Πολύ γρήγορα, γιατί το αποσχέθηκα εξάλλου. Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, σας έχω δηλώσει μία ερώτηση. Ναι, μία ερώτηση. Κύριε Μάρτη, σας παρακαλώ, πέστε μου, σας παρακαλώ. Ο προαστιακός λειτουργεί ως θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ. Κάνω λάθος? Ο προαστιακός ήταν ανεξάρτητη εταιρεία το 2004. Το φτιάξανε για τους Ολυμπιακούς. Ναι. Μετά έγινε θυγατρική της Τρενοσέ. Της Τρενοσέ. Η Τρενοσέ το... όταν έγινε θυγατρική του ήταν ακόμα στον ΟΣΕ. Οπότε κατά κάποιο ξέρετε τρόπο ήταν. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Μ' ανησύχησε πάρα πολύ μια επισήμαση που κάνετε ότι και τώρα στις συνδρομικές γραμμές που είναι μόνο μία υπάρχει κίνδυνος πάντοτε να εμφυλοχωρήσει λάθος και να δούμε δύο τρένα το ένα απέναντι στο άλλο. Το 2014 σε σταθμό σε σχέση με αυτά που είπατε που λειτουργεί ένα αυτόματο σύστημα εκεί έγινε σύγκρουση δύο τρένων στο ρουφ. Στο ρουφ. Το θυμάστε? Στο ρουφ. Ακούστε στο ρουφ. Τι λέγανε εκείνη την εποχή. Η αμαξοστοιχεία ήταν καινή και σταθεμένη στο ρουφ και πρόκειτο να ξεκινήσει για την Καλαμπάκα, ενώ η δεύτερη με 20 επιβάτες πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα Πειραιάς. Το ατύχημα σημειώθηκε γιατί δεν έγινε η αλλαγή των κλειδιών στις ράγες, η οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έγινε λάθος συνεννόηση ανάμεσα στο σταθμάρχη και τον εργοδηγό, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα τρένα. Παίρνω αυτό. Να σας ρωτήσω, επειδή ανησύχησε ιδιαίτερα με την επισήμανσή σας ότι μπορεί να εμφυλοχωρήσει και τώρα λάθος και δύο τρένα να πάνε στην ίδια γραμμή αντιθέτως κινούμενα. Και σας ρωτάω λοιπόν, η περίπτωση του λάθους μεταξύ σταθμάρχου και μηχανοδηγού βλάβει στο σημείο εκείνο της κλίδας, για την κλίδα μιλάμε, για κλειδαριές μιλάμε εδώ, έτσι. Λάθος λόγω ασθένειας, εκείνη τη στιγμή που θα μπορούσε να εμφυλοχωρήσει, έτσι. Ανικανότητα πιθανόν. Τρομοκρατία πιθανόν. Έτσι. Σας ρωτάω λοιπόν. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσέχτε. Και αυτό με αυτή την ερώτηση και τελειώνω. Ήταν, δούλευε στον ΟΣΕ. Πάρα πολλά χρόνια η δουλειά του ήταν να μεταφέρει βαλίτσες. Πολύ καλά έκανε, μια χαρά δουλειά ήτανε. Αποσπάτε την περίοδο που ήταν ο κύριος Ρέπας 2009-2011. Αποσπάτε στο Υπουργείο Παιδείας. Μένει όσο μένει εκεί και το 22 επανεμφανίζεται στον ΟΣΕ ως σταθμάρχης. 58 ετών όταν το νομικό πλαίσιο έλεγε τότε 28 ετών και μετά με μια άλλη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών έγινε 42 χρονών. Σας ρωτάω πώς αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά τα προβλήματα που επισημάνατε έγινε σταθμάρχης εκεί που είχε καεί η τηλεδιοίκηση. Πώς πέρασε τις εξετάσεις, πώς επελέγει, πώς εγκαταστάθηκε εκεί και σας ρωτάω λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το οποίο συνέβη ένας 58χρονος να είναι σε τόσο θέση σημαντικότατη που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που είπατε προηγούμενα, ναι. Ξανά να γίνει ένα λάθος και δύο τρένα να είναι στην ίδια ράγα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έπρεπε αυτός ο άνθρωπος καταρχήν να πάει σταθμάρχης ως. Χρειάζεται να είσαι σε μία ηλικία, το 28 που μπήκε και είναι και από ευρωπαϊκές οδηγίες, έχει και κάποιο λόγο. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, πρέπει να έχεις και μια εξοικείωση και με την τεχνολογία και για τα συστήματα, να έχεις τη δυνατότητα να μάθεις. Όταν είσαι 58, είναι πιο δύσκολο να μάθεις. Σε βάζουν σε ένα πίνακα που φαίνεται περίπλοκος. Δεν έπρεπε να είναι αυτός ο άνθρωπος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τώρα, πώς βρέθηκε εκεί? Προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το βρεις. Ποιος τον προσέλαβε και ποιος τον εκπαίδευσε. Άντε τον πήρες. Ποιος υπέγραψε ότι αυτός καλώς έχει και έχει εκπαιδευτεί και περνάει όλα τα μαθήματά του. Γιατί, και πώς τον αφήνεις μόνος σου. Δηλαδή αυτόν ο κανονισμός προβλέπει ότι έπρεπε να είναι σε ένα μικρότερο σταθμό καταρχήν. Όχι εκεί. Βάλ τον στην Καλαμπάκα. Βάζεις πειρασμό. Το έτος 2022... Απόφαση του Υπουργού με έγγραφο αίτημα του Υπουργείου Υποδομών άλλαξε το οριακό η ηλικιακή προϋπόθεση από 28 και έγινε 42. Πέστε μου σας παρακαλώ. Οι πάντες το γνώριζαν. Εντάξει, φωτογραφικό είναι. Τώρα κάποιοι θέλουν να εξυπηρετηθούν. Πιθανόν συμβαίνουν αυτά. Δεν το λέω. Αλλά εδώ πρόκειται
παίρνεις και κάποιο 58 χρονών, ο οποίος προφανώς ήταν δύσκολο. Μπορεί να βρεις άνθρωπο να μπορεί, αλλά μπορεί να πάρεις και 28 χρονών και να μην τα παίρνει, να μην μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου. Κατανοητό. Πρέπει λοιπόν, να έχεις εξετάσει. Ο κύριος Ανδριανός τώρα. Παρακαλώ, κύριε Ανδριανέ, γιατί έχουμε συναδέλφους που επήγονται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αλλά είχα ζητήσει, νομίζω, και πολύ πριν την ερώτηση. Λοιπόν, ένα λεπτό κι εγώ. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος, κύριε Μάρτης. Είπατε ότι ο Γενικός, καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, σε απαντήσεις συναδέλφων, ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας και σε περιοχές χωρίς την ύπαρξη συστημάτων παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια χρήσης του δικτύου, έτσι είναι, συμφωνείτε. Επίσης, είπατε ότι ποτέ εξ ολοκλήρου τα συστήματα που εγκαταστάθηκαν δεν λειτουργήσαν, που εγκαταστάθηκαν με τις συμβάσεις 874, 923, 245 στο τμήμα Λάρισα Πλατή. Όπως είπατε ότι δεν λειτουργήσε ποτέ εξ ολοκλήρου η σηματοδότηση στο δίκτυο της ΠΑΘΕΠ. Είπατε όμως, επειδή δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσαν αυτά, ότι γίνανε αρκετά ατυχήματα μπαίνοντας τρένα στην ίδια γραμμή. Είχαμε τα ατυχήματα, αλλά δεν έγινε το δυστύχημα. Γιατί λειτουργήσαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Και μάλιστα είπατε τρία επίπεδα, αν δεν κάνω λάθος, ένα, δύο, τρία. Στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ποιες ασφαλιστικές δικλείδες δεν λειτουργήσαν? Δεν λειτουργήσε η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, και ποιοι ευθύνονται? Ποιοι είναι αυτοί, λοιπόν, οι υπεύθυνοι σε κάθε ασφαλιστική δικλίδα? Αυτό θα ήθελα να μου καταθέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, μισό λεπτό, επειδή είπατε, θα είμαι πολύ συντόμος, είπατε ότι σε κάποια προβλήματα, ζητήματα στην Τσεχία, αν δεν απατώμε, οι ρυθμιστικές αρχές εκεί παρενέβησαν και έκαναν αυτό που έπρεπε. Εδώ η ΡΑΣ ήταν λειτουργική κατά τη σύστασή της και αποτελεσματική στο ελεγκτικό της έργο? Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Όντως είναι σημαντική ερώτηση. Αν ξεκινήσω από τη ΡΑΣ, είναι ότι προφανώς και όχι. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, και αν γινόταν οι έλεγχοι, πιθανόν κάποιες από αυτές τις δικλείδες δεν θα είχαν αστοχήσει. Όσο το για τις δικλείδες που αστόχησε, τις δικλείδες ασφαλείας και έγινε το τραγικό δυστύχημα, αστόχησαν όλες. Γι' αυτό έγινε το δυστύχημα. Δεν λειτουργήσε τίποτα. Δηλαδή έπρεπε να έχεις δύο σταθμάρχες και τον επιθεωρητή. Ούτε επιθεωρητής ήταν εκεί, ούτε δεύτερος σταθμάρχης ήταν εκεί, και ο ένας ήταν ανεκπαίδευτος. Οι μηχανοδηγοί προφανώς δεν υπήρχε προϊστάμενος ένα μαξοστοιχεία να συνειδητοποιήσει και να τραβήξει την ακαριέα. Δεν υπήρχε κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας. Δεν το πήρε. Αστόχησαν τα πάντα. Δεν υπήρχε το σύστημα, αστόχησαν τα πάντα. Τώρα, ποιος ευθύνεται, το κάθε ένας, δηλαδή για τους σταθμάρχες, προφανώς έχει ΟΣΕ. Τώρα για τα άλλα, το κανονιστικό πλαίσιο, αν το προβλέπει, ποιος άλλαξε τον κανονισμό? Αυτά μπορούν, είναι όλα, μπορούν να διερευνηθούν. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι προφανώς αστοχήσαν. Αλλιώς ένα να λειτουργούσε δεν θα γινόταν αυτό το δυστύχημα. Κύριε Ζηλιασκόπουλε, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Στις επόμενες ημέρες από τη Γραμματεία της Εξεταστικής Επιτροπής θα σας καλέσουν για να υπογράψετε την κατάθεσή σας. Μπορείτε να αποχωρήσετε τώρα, θα σας συνοδεύσουν. Εμείς παρακαλώ λίγο να μείνουμε εντός αιθούσης για να συνεχίσουμε την διαδικασία μας. Να ανακοινώσω και μία αντικατάσταση, επειδή προέκυψε ένα έκτακτο πρόβλημα του κυρίου Λαζαρίδη. Τον αντικαθιστά, τον αναπληρώνει ο κύριος Καπάτος για το μικρό αυτό διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας ενημερώσω επίσης ότι σχετικά με τις επιστολές μας προς τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς με θέμα την αίτηση την οποία έχουμε στείλει για τη χορήγηση εγγράφων, τα οποία θα είναι χρήσιμα για όλους μας, για το έργο μας, σας ενημερώνω ότι έχει γίνει περαιτέρω επικοινωνία και βρισκόμαστε εν αναμονή σχετικών απαντήσεων. Έχουμε στείλει τα αιτήματα πριν τις γιορτές. Κατόπιν της επικοινωνίας αυτής, σήμερα μας απέστειλε απάντηση και σχετικό υλικό η ΕργοΣΕ, το οποίο θα σας κοινοποιηθεί μαζί παράλληλα με τα πρακτικά της σημερινής ημέρας. Τώρα,
για να κάνουμε τον προγραμματισμό των μαρτύρων της επόμενης εβδομάδας και να αποστείλουμε τις σχετικές προσκλήσεις ως Προεδρείο. Παρακαλώ τον κύριο Τσαυδαρίδη και μετά τους εισηγητές των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων να πάρουν το λόγο για να κάνουμε τον προγραμματισμό της επόμενης εβδομάδας. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, προτιθέμεθα να πάμε με το ίδιο. Μαζί, να πάμε με το ίδιο πλάνο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, για να εξυπηρετηθούν και οι συνάδελφοι από την περιφέρεια. Κύριε Τσαυδαρίδη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, από τον κατάλογο που έχουμε ως Επιτροπή αποφασίσει κατά πλειοψηφία και ισχύει καταρχάς και είπαμε ότι είναι ανοιχτός και εφόσον προκύψει προς το τέλος της εξέτασης των μαρτύρων που έχουμε αποφασίσει να καλέσουμε ότι υπάρχουν και ήδη δημιουργήθηκαν και κάποια θέματα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ποιοι είναι απαραίτητοι, δεν είναι απαραίτητοι, θα το δούμε όμως, για αυτό το λόγο αφήσαμε και τον κατάλογο ανοιχτό, αλλά θα το δούμε προς το τέλος ανάλογα με τα κατατεθέντα και πώς καλυπτόμαστε και σε σχέση με τις κατηγορίες των μαρτύρων, όπως είχαμε πει όταν το ψηφίσαμε. Εγώ θα πρότεινα για την εβδομάδα που μας έρχεται από τον κατάλογο αυτό να κληθούν ο κύριος. Για να κλείσουμε, κλείσαμε μια περίοδο μέχρι το 2000. Ναι. Ναι. Θα τον προτάξουμε, γιατί ναι, ήταν για σήμερα. Δεν είναι ο μόνος που έμεινε από την περίοδο μέχρι το 2015. Τετάρτης δώσε. Λοιπόν, τον κύριο Βασίλειο Τσιαμάντη, πρόεδρο της ΡΑΣ για την περίοδο 2011-2016. Θα πάει Τετάρτη ο κύριος Τσιαμάντης, ενημερώνουμε, γιατί είχε ένα πρόβλημα. Εντάξει, είπα για αυτή τη βδομάδα τώρα, δεν μπαίνω σε ημέρες. Την κυρία Ιωάννα Τσιαπαρίκου, η οποία επίσης είναι πρόεδρος της ΡΑΣ από το 2017 μέχρι και σήμερα, τον κύριο Αθανάσιο Βούρδα, ήταν συνεργός το διάστημα από 2015 έως 2017, τον κύριο Χρήστο Διονέλη, έργος για το διάστημα 2015-2019 με διάφορες ιδιότητες. Τώρα ακριβώς, για να είμαι ακριβής, δεν το θυμάμαι, δεν θέλω να το αναφέρω, αλλά ήταν πάντως συνεργός. Τον κύριο Παναγιώτη Θεοχάρη, συντρενωσέ για το διάστημα από 2016 έως 2018 και συνεργωσέ από το 2018 στο 2019. Τον κύριο Μαουρίτσιο Καποτόρτο, συντρενωσέ την περίοδο 2021. Και να καλέσουμε και για να πάρουμε και μια εικόνα από τις οικογένειες των θυμάτων και από τους επιβαίνοντες εκεί και τους επιζήσαντες. Θα πρότεινα την κυρία Μαρία Καριστιανού ή Καριστιανού να με συγχωρήσει, δεν ξέρω πού τονίζεται το επίθετο. Καριστιανού. Ναι, ως συγγενής, με την ιδιότητα της συγγενούς θύματος και ως πρόεδρος ή προεδρεύουσα σε μια προσωρινή διοίκηση του συλλόγου που έχουν συστήσει οι οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας, και τον κύριο Ανδρέα Αλκανιώτη, ο οποίος είναι ο επιζήσας που ήταν στο πρώτο τρένο και είναι ο άνθρωπος που βραβεύτηκε γιατί βοήθησε στον απεγκλωβισμό από το βαγόνι πολλών ανθρώπων. Αυτά είναι 8 μάρτυρες, κύριε Πρόεδρε, είναι 3 συνεδριάσεις, μας έχει δείξει η εμπειρία μας, 2 πάμε κάθε φορά, να δούμε λίγο πώς θα, αν δεν ξέρω πώς θα γίνει, μήπως βολέψει και εξετάσουμε και κάποιον τρίτο, αν δούμε ότι το μπορούμε, διαφορετικά θα πάμε για τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όποιους δεν καταφέρουν να εξεταστούν την εβδομάδα που μας έρχεται. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ για την εγώ σας ευχαριστώ, παρακαλώ τον κύριο Κόκαλη για την τοποθέτησή του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, πριν πάμε στον προγραμματισμό για την άλλη εβδομάδα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να μην το αφήνουμε ανοιχτό και να παραπέμπουμε πάντα στο μέλλον. Οι μάρτυρες, τους μάρτυρες μάλλον τους οποίους προτείναμε, ένας εξ αυτών η σπουδαιότητά του ανεδείχθηκε από τον κύριο Χατζηδάκη, ο κύριος Τερεζάκης, ο κύριος Γενιδούνιας. Είναι 6-7 μάρτυρες. Ούτε 7. Ο κύριος Σπηλιόπουλος, ο κύριος Τσαλίδης και η κυρία Κολιοπούλου. Αυτή δεν πρέπει να απαντηθεί το αίτημα, γιατί εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν υποβληθεί και από άλλα κόμματα. Εάν εν τέλει θα κληθούνε. Μην πάρουμε πάλι την απάντηση, ο κατάλογος είναι ανοιχτός, θα δούμε αν προκύψει. Σήμερα προέκυψε. Το είπε και ο κύριος Σαντζηδάκης, ότι ο κύριος Τερεζάκης τα ξέρει καλύτερα από όλους. Έχει τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα έρθουν.
Εκτός εάν το πάτε να μου επιτραπεί η έκφραση λαού-λαού, δηλαδή να φτάσει προς το τέλος της εξεταστικής και μετά να πείτε συγγνώμη, δεν προλαβαίνουμε. Εάν ήσταν σαφείς να πούμε τώρα ότι να κληθούν την παράλληλη εβδομάδα. Εμείς συμφωνούμε την παράλληλη εβδομάδα. Αλλά πούμε. Καταγράφω τη θέση σας, να κάνουμε τον κύκλο των κομμάτων. Και τώρα, όσον αφορά, δεν έχουμε πρόβλημα με ποια σειρά θα έρθουν. Και η κυρία Τσαπαρίου, ο κύριος Βούρδας, οι μάρτυρες, να προσθέσουν στους συγγενείς των θυμάτων, είναι ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος βέβαια απουσιάζει στην Αργεντινή. Προτείνουμε να έρθει ο κύριος Ηλιόπουλος Γιώργος, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Με ποιο κριτήριο, υπήρξε μια επιχειρηματολογία από τον κύριο Τσαρδαρίδη, απλά επειδή δεν τους γνωρίζουμε όλους. Γιατί... Είναι συγγενείς πρώτου βαθμού. Ανθρώπου ο οποίος χάθηκε. Συμφωνώ. Απλά είπε ο κύριος Τσαρδαρίδης. Ή τραυματίστηκε. Είπε ο κύριος Τσαρδαρίδης το εξής, ότι η πρώτη κυρία, η κυρία Καριστιανού, είναι προεδρεύουσα σε κάποια συλλογικότητα και ο κύριος Αλκανιώτης είναι επιζήσας, ο οποίος βραβεύτηκε και από την Ακαδημία. Επειδή, γιατί σας ρωτώ, προφανώς η επιτροπή μας οφείλει να είναι ανοιχτή. Από την άλλη, έχουμε 57 οικογένειες. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει. Κύριε Πρόεδρε. Για τις κλήσεις. Μπορεί κάποια άλλη οικογένεια να πει γιατί δεν καλέσατε εμάς. Δηλαδή, θα ήθελα το κριτήριο, είναι κάποιες συλλογικότητες, εκφράζουν κάποιες οντότητες, κάποιο όργανο, έχουν κάποιες κοινές αγωγές. Καταλαβαίνετε, για να μπορέσουμε να το προσδιορίσουμε. Έχουν καταθέσει. Ερώτηση σας απευθύνω, δεν παίρνω. Καταρχήν, οι δύο που ανέφερα, ο κύριος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Ηλιόπουλος, ειδικά ο κύριος Κωνσταντινίδης, έχει καταθέσει μήνυση, τη συμπληρωματική μήνυση. Για την αλλίωση των ιχνών του εγκλήματος. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω ο αποκλεισμός, σίγουρα δεν μπορούμε να καλέσουμε 57 συγγενείς, το καταλαβαίνω. Όχι, γι' αυτό σας ρωτώ. Αλλά από την άλλη όμως, τι εκπροσωπούν γι' αυτό, για να έχω εικόνα. Δεν μπορούμε να καλέσουμε και μόνο δύο. Καταλαβαίνετε. Η πρότασή μας ήταν, αλλά επειδή είναι στο εξωτερικό. Άρα ο κ. Κωνσταντινίδης είναι. Εκείνος ο οποίος έχει κάνει την αγωγή για την αλλίωση ιχνών. Ναι. Ο κύριος Ηλιόπουλος, τι ακριβώς, ποια οντότητα εκπροσωπεί, ποια συλλογικότητα. Είναι πατέρας τραυματιστέντος. Πατέρας τραυματιστέντος. Ναι. Υποθέτω, πώς ήταν οι τραυματίες, έχετε κάποια εικόνα. Ερωτώ λίγο για να δούμε σε σχέση πώς, με τις άλλες οικογένειες. Δεν άκουσα πώς ή πόσοι. Πόσους τραυματίες. Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε. Δεν το γνωρίζω. Σας ρωτώ για να έχουμε λίγο μια εικόνα, γιατί μπορεί να έρθουν κάποιοι και να πούν λειτουργείτε ξερώντας εμάς. Κύριε Πρόεδρε, μπορούσαμε να προτείνουμε 10. Προτείνουμε 3, εκ των οποίων 2, γιατί ο ένας είναι στο εξωτερικό. Αντιληπτό. Απλά λέω λίγο να δούμε τις συλλογικότητες και να δούμε και τους λόγους. Μου είπατε, ας πούμε τώρα εδώ, τον κύριο Κωνσταντινίδη έχει αυτή τη μήνυση. Τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι πατέρας, ναι, υπάρχουν και άλλοι τραυματιστέντες όμως, γιατί μπορεί κάποιος να πει, εμένα γιατί με ξέρετε, και εγώ είμαι πατέρας τραυματιστέντα. Δεν γνωρίζω πώς. Δεν γνωρίζω. Ωραία, εντάξει. Και ο κύριος Βλάχος. Απουσιάζει. Οπότε. Εντάξει. Ωραία. Κρατώ τις επισημάνσεις σας να προχωρήσουμε και με τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Ο κύριος Πανάς από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν θα μείνουμε σε τεχνικά θέματα σε ό,τι αφορά το ζήτημα των μαρτύρων, άλλωστε υπάρχει ένας κατάλογος και θα κληθούμε όλοι να τον εξαντλήσουμε. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή μας αφορά πάρα πολύ και είναι την κλήτευση 7 μαρτύρων, την αποδοχή εν πάση περιπτώσει από την Επιτροπή, 7 μαρτύρων που θεωρούμε ότι πραγματικά πρέπει και φαίνονται και με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα από τις εισηγήσεις και τους μάρτυρες που έχουμε, χρειάζεται να πάρουμε μια απόφαση αν η Επιτροπή αποδέχεται αυτούς με 7 μάρτυρες που καταθέσαμε στην Επιτροπή να έρθουν εδώ να καταθέσουν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το κλείσουμε, να μην το στέλνουμε συνεχώς στις καλένδες από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, για να ξέρουμε κι εμείς πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος, παρακαλώ. Καταρχάς υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο το είχαμε εντοπίσει και δεν έχουμε απάντηση από την πλειοψηφία για τον κύριο Λιάπη, ο οποίος ήταν υπουργός μεταφορών, δεν ξέρω γιατί ξεχάστηκε. Κανονικά πρέπει να κληθεί και ο κύριος Λιάπης, γιατί είναι την περίοδο που εξετάζουμε. Όπως επίσης και ο κύριος Σπυλιόπουλος, που είναι πάλι την περίοδο που εξετάζουμε
διευθυντής της ΕΡΓΟΣΕ ήταν, διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, μετά στον ΟΣΕ είχε πάει. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητη και ήδη αυτή κατά τη γνώμη μας, από τη στιγμή που βάλαμε αυτό το κριτήριο, δεν υπάρχει κάποιος λόγος εξαίρεσης τους κατά τη γνώμη μας. Πρέπει να κληθούν και οι δύο αυτοί. Ένα. Δεύτερον, από τις προτάσεις τις υπόλοιπες που είχαμε κάνει. Εντάξει, απλώς το βάζουμε για συζήτηση. Δεν είναι ζήτημα να κληθούν την επόμενη εβδομάδα, το καταλαβαίνετε. Αλλά ο κύριος Λιάπης. Το προγραμματισμό για της την... επόμενης εβδομάδας βάζουμε, αλλά. Λέω, ο κύριος Λιάπης όμως για τη λογική της συνέχεια θα έπρεπε να εξεταστεί τώρα, αυτή τη εβδομάδα λογικά. Για να μην πάνουμε προθύστερα σχήματα. Αλλά τέλος πάντων, εφόσον δεν μπορεί, ας πάμε την επόμενη. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Επίσης, άλλα δύο ζητήματα τα οποία θέτουμε. Είναι το ζήτημα από τη στιγμή που βάλαμε τους εμπειρογνώμονες και έχουν δημιουργηθεί τρεις επιτροπές εμπειρογνωμόνων, καλό θα είναι να καλέσουμε και τις τρεις αυτές επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι ζήτημα να καλέσουμε έναν ατομικά, ήταν τριμελής ή διμελής, να έρθουν οι εκπρόσωποι των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και των τριών. Και αυτό που έβαλε ο κύριος Γέρα Πετρίτης, η κυβέρνηση, και του δικαστηρίου την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, αλλά και των συγγενών των θυμάτων που όρισαν εμπειρογνώμονες. Έχουν βγάλει και τρεις πορίσματα, είναι πορίσματα στη δημοσιότητα γενικά. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν να συνεισφέρουν και οι υπόλοιπες δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων με τις γνώμες τους. Και επίσης μια σειρά άλλα ονόματα που προτάθηκαν εμείς συμφωνούμε, για παράδειγμα τον κύριο Γενιδουνιά ή τον Τρευλό τον Ηλία που είχαν προτείνει ως συνδικαλιστή. Από τη μεριά του ΚΚΕ είχαν προτείνει και τον κύριο Ηλία Τρευλό, που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδεοδρομικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα μπορούσαν και οι δύο με την εμπειρία την οποία έχουν να φωτίσουν πλευρές των ζητημάτων που μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε. Και βεβαίως δεν είμαστε αντίθετοι σε άλλες προτάσεις που ακούστηκαν, δεν τις επαναλαμβάνω. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραθανασόπουλε. Ο κύριος Σαράκης, βλέπω, δεν είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα πω ότι συμφωνώ και με τον κύριο Καραθανασόπουλο και τον κύριο Πανά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτον για τους 7 μάρτυρες που έχουν προταθεί, που θεωρούμε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ουσιώδεις, και θα πρέπει να κληθούν και οι εμπειρογνώμονες από όλες τις επιτροπές και από τις τρεις, και όχι μόνο από μία βασικά. Θέλω να πω πως σήμερα είδαμε τον κύριο Χατζηδάκη να αναφέρει συνέχεια τον κύριο Τερεζάκη. Θεωρώ πως θα πρέπει να κληθεί άμεσα την επόμενη εβδομάδα. Μας είπε ότι τα ξέρει καλύτερα από όλους, είναι πολύ ουσιώδης μάρτυρας βασικά. Επίσης, συμφωνώ και με τον κύριο Κόκαλη. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει κάνει τη συμπληρωματική μήνυση για την αλλίωση του πεδίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικός μάρτυρας. Έχει κάνει μια μήνυση, την οποία θα πρέπει να την ακούσουμε βασικά, να ακούσουμε το περιεχόμενό της. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κληθεί την επόμενη εβδομάδα. Συμφωνούμε με την κυρία Καριστιανού, συμφωνούμε και με άλλες προτάσεις που έγιναν, αλλά θεωρώ πως είναι κάποιοι μάρτυρες πραγματικά, όπως ο κύριος Γενιδούνιας, που πρέπει να κληθούν άμεσα. Είναι ουσιώδης. Και θεωρώ ειδικά ο κύριος Τερεζάκης. Σήμερα πραγματικά ακούστηκε ότι ο κύριος Τερεζάκης είναι ουσιώδης. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από όλους. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να κληθεί άμεσα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, η κυρία Πέρκα. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με όλες τις προτάσεις που γίνανε από τους προηγούμενους. Θα επιμείνω ιδιαίτερο στον κύριο Σπυλιόπουλο και στον κύριο Τερεζάκη. Οπωσδήποτε στις δύο άλλες επιτροπές των εμπειρογνωμόνων, κατελάχιστον σε αυτή των οικογενειών. Οι οικογένειες έχουν πληγεί, μπήκαν σε ένα κόπο, προσπαθούν να δικαιωθούν, βάλανε εμπειρογνώμονες και εδώ μια επιτροπή που έχει συσταθεί ειδικά για αυτό το θέμα τους εξαιρεί. Αδιανόητο μου φαίνεται. Και τον κύριο Λιάπη βεβαίως ήταν, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ πώς έμεινε απ' έξω. Και επιπλέον έχουμε προτείνει 4 συνδικαλιστές. Κατ' ελάχιστον οι 2 πρέπει να έρθουν, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και ο κύριος Μπαριανός οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τη σειρά έχει ο κύριος Οικονομόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, εμένα η άποψή μου είναι, επειδή οι άνθρωποι που έχασαν τα παιδιά τους έχουν εκτός από πόνο που βιώσει πολύ και μεγάλη γνώση του θέματος, πιστεύω ότι πρέπει να προηγηθούν, διότι πιστεύω ότι όσοι έχουν κληθεί στον κατάλογο και είναι από τους συγγενείς των θυμάτων ή και άλλοι εφόσον θέλουν να προσέλθουν, θα μας δώσουν στοιχεία τα οποία μετά θα μας οδηγήσουν. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς λίγο πολύ έχει μορφώσει άποψη τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία όλα αυτά τα χρόνια πίσω. Δεν νομίζω ότι συντρέχει λόγος να το κουράζουμε πια για τα, τουλάχιστον για την περίοδο που φτάνει μέχρι το δυστύχημα. Ας ακούσουμε και αυτούς τους ανθρώπους και μετά να δούμε ποιοι άλλοι μας λείπουν και τι μας λείπει για να φτάσουμε στα πορίσματα και να αποφασίσουμε. Δηλαδή αισθάνομαι ότι έχουμε ακούσει τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά, ίσα με 10 φορές.
Άμα τα ακούσουμε άλλες 40, θα προσδώσει τίποτα στη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Καραγεωργοπούλα από την Πλεύση. Καταρχήν, ακόμα και τη σειρά που έχετε προτείνει εσείς ως εισηγητές της πλειοψηφίας, την παραβιάζετε. Διότι στη σειρά αυτή βρίσκεται ο κύριος Πίρτζης, ο κύριος Καραμανλής και τους έχετε παραλείψει και έχετε πάει στους παρακάτω μάρτυρες. Εμείς λοιπόν και με βάση τη σειρά τη δική μας, την οποία δεν υπερψηφίσατε, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι βασικό να προηγηθούν κάποιοι μάρτυρες εναντί άλλων, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να έρθει και ο κύριος Αγοραστός που προστέθηκε στο τέλος και ο κύριος Πλεύρης να προηγηθούν, ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Πίρτζης, τέσσερις μάρτυρες οπωσδήποτε από τους πολύ βασικούς που θεωρούμε και οπωσδήποτε περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων και τραυματίες και σε κάθε περίπτωση συγγενείς της αγνοουμένης που είμαι βέβαιη ότι θα έχουν εξαπολύσει όλες τις δυνατότητες που έχουν για να ανεβρεθεί έστω κάτι από την αγνοούμενη που οπωσδήποτε θα έχει εξαλωθεί. Επομένως, οι πληγέντες, μεταξύ αυτών και ο κύριος Ασλανίδης που υπογράφει μαζί με τον κύριο Κωνσταντινίδη την συμπληρωματική έγκληση, θεωρώ ότι θα πρέπει την άλλη εβδομάδα να κληθούν. Ας είναι 4 έως 5 οπωσδήποτε από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων και πραγματογνωμόνων, αλλά από τα πολιτικά πρόσωπα 4 ή 5 και τα υπόλοιπα πρόσωπα να είναι από τους συγγενείς των θυμάτων και από τους τραυματίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλόρος τώρα έχει το λόγο. Συμφωνώ και εγώ καταρχάς με την πρόταση που έχει γίνει για την προσθήκη των κυρίου Σπηλιόπουλου, κυρίου Γενιδούνια, κυρίου Τερεζάκη που αναφέρθηκαν συγκεκριμένα και από τον κύριο Κόκαλη αλλά και από άλλους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Όπως επίσης από συγγενείς θυμάτων και επεζήσαντες, καλό είναι να κληθεί ο κύριος Κωνσταντινίδης, όπως και η κυρία Τσαγκλή Ευδοκία, που είναι μια κοπέλα που έχει κάνει και την μήνυση, η οποία έχει ανοίξει και δημόσια υποστήριξη για τη μήνυση της συγκεκριμένα και έχει μαζέψει και 3.000 υπογραφές. Φαίνεται, αυτό είναι δημόσιο. Άκουσα και για τον κύριο Λεκανιώτη, ο οποίος έχει κατέβει και δημοτικός σύμβουλος με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έγινε μετά, νομίζω, το ατύχημα. Αν λέει κάτι τώρα δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, τα αφήνουμε. Να κληθεί. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με παράταξη την υποστηριζόμενη από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι τώρα μην μπλέκουμε τα θύματα με αυτά τις οικογένειες. Είχε υποστήριξη, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Νομίζω δεν χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, για να κλείσω κιόλας, είμαι υπέρ του να προηγηθούν και ως μάρτυρες ο κύριος Πίρτζης και ο κύριος Καραμανλής. Και κλείνω εδώ την τοποθέτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν βλέπω σύμπτωση προτάσεων. Καταρχάς, έχει τεθεί από πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες το ζήτημα ευρύτερα σε ό,τι αφορά τους μάρτυρες. Δηλαδή, ποιους άλλους θα τεθεί. Κύριε Τσαυδαρίδη, θα τοποθετηθείτε επί των προτάσεων. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Κόκαλη, για να τοποθετηθεί καταληκτικά και ο κύριος Τσαυδαρίδης και να. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Οι μάρτυρες οι οποίοι δεν είναι στον κατάλογο, εάν θα κληθούν. Τώρα η σειρά δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα, αν θα είναι αυτή η εβδομάδα ή την άλλη. Το θα τοποθετηθεί τώρα. Αλλά βλέπετε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν συμπίπτουν όμως οι προτάσεις, σε 2-3 κόμματα συμπίπτουν. Ακούστε, συμπίπτουν στον κύριο Τερεζάκη, αν κάποιος διαφωνεί να το πει. Συμπίπτουν στον κύριο Γενιδούνια, στον κύριο Σπηλιόπουλο. Στους εμπειρογνώμονες. Αν δεν κάνω λάθος, το κουκουέ, μα, σε αυτά που σημείωσα, τον κύριο Τερεζάκη δεν τον έχει. Τον έχετε βάλει? Ναι, όλοι. Το λέω απλά γιατί έχω. Και τον κύριο Τσαλίδη. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς κάνουμε ένα προγραμματισμό για την επόμενη εβδομάδα. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε, είναι σύνολο 6 μάρτυρες. Να τοποθετηθεί ο κύριος Τσαυδαρίδης για να προχωρήσουμε να κάνουμε ένα μπούσουλα για την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Κύριε Τσαυδαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε συνεπείς, αυτά που έχει αποφασίσει η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αλλά το έχει αποφασίσει. Έχουμε αποφασίσει όλα αυτά για όλους αυτούς τους μάρτυρες, αυτά τα ονόματα που ακούγονται και σήμερα, έχουν ακουστεί και στη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου. Και τότε τα ακούσαμε αυτά, έγιναν οι προτάσεις και για αυτά τα ονόματα και για πολλά άλλα, 350-360 άτομα συνολικά.
Τι είχε αποφασίσει η Επιτροπή? Είχε αποφασίσει ότι θα καλέσουμε εκπροσώπους από διάφορες κατηγορίες μαρτύρων. Θα έρθουν ενώπιον της Επιτροπής. Αυτές οι κατηγορίες μαρτύρων τι είναι? Είναι ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος είναι περιφερειάρχης. Είπαμε θα καλέσουμε υπουργούς, που ήταν υπουργοί υποδομών όλο αυτό το διάστημα που ερευνάμε. Διοικήσεις, ΟΣΕ, ΕΡΓΟ, ΟΣΕ, ΤΡΕΝ, ΟΣΕ. Εμπειρογνώμονες, εργαζόμενους συνδικαλιστές, συγγενείς θυμάτων, την αρχή διαφάνειας, τη ΡΑΣ. Πάνω από 10 κατηγορίες. Και τι είπαμε, αυτοί οι 35 μάρτυρες θα εκπροσωπήσουν αυτές τις κατηγορίες, θα έρθουν ενώπιόν μας να καταθέσουν και αν από τις καταθέσεις τους δεν μορφώσουμε άποψη ή προκύψει από τις μαρτυρικές καταθέσεις ότι είναι πράγματι απαραίτητοι γιατί θα συνεισφέρουν στοιχεία που δεν μπόρεσαν να μας συνεισφέρουν οι άνθρωποι της ίδιας κατηγορίας με αυτούς, θα τους καλέσουμε, γι' αυτό και ο κατάλογος είναι ανοιχτός. Θεωρώ σήμερα που έχουμε εξετάσει 10 μάρτυρες περίπου από τους 35 που έχουμε κάνει τον αρχικό κατάλογο, δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να πούμε με τα βεβαιότητας ότι χρειάζονται από κάθε κατηγορία και άλλοι μάρτυρες. Ας πούμε, εμπειρογνώμονες δεν καλέσαμε ακόμη, δεν τους ακούσαμε. Το ακούω αυτό που λένε οι συνάδελφοι, δεν το αποκλείω και μάλιστα ο κύριος Τερεζάκης είπε ο κύριος... Ναι, αν προκύψει και από τις καταθέσεις των μαρτύρων είναι απολύτως απαραίτητη, εδώ είμαστε, θα το αποφασίσουμε. Αλλά νομίζω είναι ακόμη νωρίς να το αποφασίσουμε. Ας προχωρήσει η εξέταση των μαρτύρων στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, να το ρισκοποιήσουμε, όχι προς το τέλος, ούτε λαού-λαού το πάμε, ούτε καμιά πονηριά έχουμε, ούτε τίποτα από αυτά που είπε ο κύριος Κόκαλης. Να το δούμε, αλλά νομίζω ότι ας προχωρήσουμε στην εξέταση αυτών των 8 μαρτύρων που προτείνουμε για την επόμενη εβδομάδα και εδώ είμαστε στο τέλος της εξέτασης και αυτού του κύκλου των μαρτύρων που θα έχουμε πάει στους 18, θα είναι αυτό. Η μισή από τους 35, να το ξανασυζητήσουμε. Αυτή είναι η λογική. Η κυρία Πέρκα, ο κύριος Κόκαλης και κλείνουμε για να πάρουμε μια απόφαση. Η κυρία Πέρκα, και η πρόταση προς την Επιτροπή, έτσι. Ναι, ναι. Η κυρία Πέρκα και ο κύριος Καραθανασόπουλος. Κύριε Κόκαλη, το μικρόφωνο σας. Να το αποδεχτώ. Με ποιο κριτήριο έχουν επιλεγεί? Με ένα κριτήριο. Μας λέει τώρα ο κ. Σαββαδερίδης ότι δεν έχει φανεί ότι έλειψε. Δηλαδή, είστε ευχαριστημένος από αυτή τη διαδικασία? Μην μπαίνετε σε διάλογο. Ακούστε, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Σας απαντήστε. Εδώ έχουν αποκλειστεί. Δεν είναι. Κουραστήκαμε να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Ακριβώς. Αυτό επιδιώκατε. Να ξεκινήσετε από το 97 και να ακούτε τα ίδια και τα ίδια. Θα ακούσετε κι άλλα όμως τώρα. Αλλά πρέπει να έρθουν αυτοί οι μάρτυρες, οι οποίοι τώρα, ήδη. Τώρα ξεκινήσαμε, κυρία Συγγνώμη, Περκά. Κύριε Μαρκόπουλε, αλλά ακούστηκε το όνομα του κυρία Τερεζάκη. Φάνηκε η αναγκαιότητα να έρθει ο κύριος Σπυλιόπουλος. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τη δεύτερη κουβέντα των μαρτύρων. Φάνηκε. Καταγράφουμε. Έτσι. Οι συνδικαλιστές σήμερα προέκυψε. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να τελειώσω μια πρόταση. Ωραία, σήμερα προέκυψε με την εξέταση του κυρίου Ζηλιασκόπουλου. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, αλλά πρέπει να τα προσέχουμε. Προέκυψε κάποιο θέμα με μηχανοδηγό, δεν ξέρω το. Εσείς ρωτήσατε. Εγώ λέω λοιπόν, δεν πρέπει να έρθουν οι συνδικαλιστές και από την Τρενοσεάρα, ο κύριος Γενιδούνιας, αλλά και από τον ΟΣΕ, αυτοί που προτείνω εγώ, έστω δύο, ένας. Για να διασταυρωθούν αυτά, εφόσον θέλουμε να ρίξουμε φως, πρέπει να έρθουν. Και σε κάθε περίπτωση οι εμπειρογνώμονες, όλοι, έχουν κάνει μια πολύ εξειδικευμένη δουλειά και είναι και γνώστες των... Το είπατε και στην προηγούμενη σας τοποθέτηση. Ωραία. Καταγράφτηκε, ναι, καταγράφηκε. Εδώ όμως εγώ καταγγέλω ουσιαστικά ότι πάντα να αποκλείστε μάρτυρες. Επανειλημμένος. Σας είπε, δεν είπε ανάγκη, κάτι τέτοιο. Κατάλαβα, κυρία, τι μου είπε. Πέρκα. Αυτό είπε και τότε. Δεν είπε κάτι. Αλλά εδώ η ανάγκη Τσαβδαρίδης έχει προκύψει. Κύριε, γιατί πραγματικά λέμε τέτοια. Για ίδια να το κάνουμε σαφές. Αν κατάλαβα. Μισό λεπτό, κύριε Κοκαλή. Αν κατάλαβα καλά, η πρόταση της πλειοψηφίας είναι να πάμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα με το πλάνο το οποίο είπατε, περίπου δηλαδή να φτάσουμε στην κυρία Καριστιανού και τον κύριο Αλκανιώτη, και κατόπιν μέσα στην επόμενη εβδομάδα να οριστικοποιήσουμε κάποια πράγματα ανάλογα με το πώς πάει η εξέταση. Αυτή δεν είναι η πρόταση, κύριε Κόκαλη? Νομίζω, ακούστε, είπε ο κύριος Τσαβδαρίδης, εάν μορφώσουμε άποψη, εάν δεν πιστούμε από τους μέχρι τότε, δηλαδή στο μέλλον, μάρτυρες, τότε
να αποφασίσουμε εάν θα έρθει ο κύριος Τερεζάκης, ο κύριος Γενεδούνιας, ο κύριος Πηλιόπουλος, ο κύριος Τσαλίδης. Εάν. Και ποιος είναι ο κύριος Τσαβδαρίδης, δηλαδή αυτός θα αποφασίσει. Το λέω τυχαία το. Μην το λέμε μετά. Δηλαδή εσείς θα αποφασίσετε. Είναι εισηγητής και εκπροσωπεί 16 συναδέλφους του. Εάν δεν υπάρχει σκοπιμότητα να το πάμε ανάποδα, γιατί δεν δέχεται. Θα επιστρέψει και δεν θα το κάνει, ελπίζω. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Έχετε θεσμικό ρόλο εδώ πέρα. Ακούστε. Όλοι έχουμε ένα ρόλο εδώ. Είδατε ότι όλη η αντιπολίτευση συμφωνούμε σε 6 ονόματα. Το είδατε. Άνω τελεία. Δεύτερον. Καταρχάς, όλοι θα υπογραμμίσω ότι όλη η πλειοψηφία βρίσκεται εδώ. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν είναι όλοι. Αν βάζαμε ψηφοφορία ονομαστική. Αυτή τη στιγμή λείπουν οι συναδελφοί σας. Αυτό τι σχέση έχει? Λέω, εκφράζεται δια των εισηγητών. Το επισημαίνω. Δια των εισηγητών. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, μη με διακόπτω. Κύριε Πρόεδρε, εάν δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Γιατί λέει η κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Τότε γιατί δεν αποδέχονται σήμερα να κληθεί ο κύριος Τερεζάκης? Σήμερα προέκυψε, ιδίως σήμερα, με την κατάθεση του κύριου Χατζηδάκη, η αναγκαιότητα κλήτευσής του, ο κύριος Γενιδούνιας, ο κύριος Πηλιόπουλος, ο κύριος Τσαλίδης και οι εμπειρογνώμονες. Μπορεί να θέλουν να σταθμίσουν τις καταθέσεις, να τις πάρουν, να τις διαβάσουν, να το σταθμίσουν. Εκτιμώ. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, όταν εκτιμώ. Η αντιπολίτευση επιμόνως σε τόσες συνεδριάσεις ζητά και λέει ότι θέλουν να έρθουν και αυτοί οι μάρτυρες και ακούμε αυτό το μονότονο, θα δούμε, θα είναι ανοιχτός ο κατάλογος, δικαιολογημένα και η αντιπολίτευση δεν κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν θέλει να εξετάσει μάρτυρες. Ιδού. Είπε η κυρία Πέρκα πεδίο δόξης λαμπρών να αποδείξουν ότι. Και το κρατώ αυτό. Είπε ότι η κατάθεση του κυρίου Ζηλιασκόπουλου σήμερα έβαλε κάποια νέα στοιχεία αναφορικά με την ικανότητα, αν δεν κάνω λάθος, των μηχανοδηγών. Αυτό λέει και ο κύριος Τσαβδαρίδης. Βγαίνουν νέα πράγματα. Όσο λοιπόν προκύπτουν νέα πράγματα, προκύπτουν και νέα στοιχεία και νέες ανάγκες. Τώρα, ο κύριος Μπαρτζόκας, ο γραμματέας, θέλει να πει κάτι. Μισό λεπτάκι, κύριε Τσαβδαρίδη, για να ολοκληρώσετε εσείς. Ένας από τους δύο. Άρα τι θέλετε, να κλείσει ο κατάλογος σήμερα? Δηλαδή, αν μετά από δύο εβδομάδες. Αυτό που λέει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σταυδαρίδης. Αν μετά από δύο εβδομάδες, δηλαδή, προκύψει η ανάγκη να έρθουν και κάποιοι άλλοι μάρτυρες, θα πούμε ότι όχι, κλείσαμε σήμερα που ζητάτε εσείς και δεν θα φέρουμε άλλους? Έχουμε πει από την αρχή, και μιλάμε τώρα και ως δικηγόροι πολλοί από εδώ μέσα, υπάρχει ένας κατάλογος μαρτύρων. Ακόμα και στα δικαστήρια, το γνωρίζετε πολύ καλά, όλοι όσοι είστε δικηγόροι, υπάρχει μια πηγή, μια δεξαμενή μαρτύρων, και από εκεί πέρα, όταν κρίνεται σκόπιμο, καλούνται μάρτυρες. Δεν έχουμε ολοκληρώσει σήμερα αυτούς τους οποίους έχουμε αποφασίσει να τους καλέσουμε. Και ρωτάω, επειδή πριν είπατε κάτι, αν λοιπόν μετά από δύο εβδομάδες προκύψει η αναγκαιότητα για κάποιους μάρτυρες καινούριους που δεν περνάει από το μυαλό κανένας από εμάς, τι θα πούμε, δεν τους καλούμε δηλαδή? Αυτό λέμε. Είναι μια δυναμική διαδικασία και όποτε κρυθεί σκόπιμο, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μάρτυρες, ακόμα και αν σήμερα δεν έχουν ακουστεί εδώ μέσα, θα τους καλέσουμε. Αυτό λέμε λοιπόν. Πού διαφωνείτε σε αυτό, να κλείσουμε τον κατάλογο δηλαδή? Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρτζόκα, επειδή προέκυψε, δεν προέκυψε? Τι είπατε τώρα, να προκύψει? Προέκυψε του κυρίου Τερεζάκη, καλέστε τον, του κυρίου Γενιδούνια. Τι μένει ο κατάλογος ανοιχτός, συνεχίζουμε την εξέταση των μαρτύρων που έχουμε ήδη αποφασίσει. Το αποκλείσαμε. Εσείς θέλετε σήμερα να κλείσουμε τον κατάλογο των μαρτύρων, δηλαδή? Όχι. Εμείς θέλουμε σήμερα να συμπληρωθεί ο κατάλογος των μαρτύρων επειδή προέκυψε η αναγκαιότητα κλήτευσή τους. Λέει όμως ο κύριος Τσαυδαρίδης και το καταγράφω. Δεν. Προσέξτε να δείτε. Λέει ο κύριος Τσαυδαρίδης, για να μείνουμε στο τι έχει υποθεί εδώ. Δεν είναι αρνητικός στο να συζητηθεί. Λέει είναι ανοιχτός ο κατάλογος. Λέει όμως για να κάνουμε έναν προγραμματισμό για την επόμενη εβδομάδα, να κάνουμε τον προγραμματισμό και στα τέλη της επόμενης εβδομάδας να δούμε τι προσθήκες χρειάζονται. Επαναλαμβάνω, είπε η κυρία Πέρκα, έχει τεθεί θέμα μηχανοδηγών. Ενδεχομένως, λέω. Η μία άποψη είναι να κληθεί ο κύριος Τερεζάκης. Μία άλλη άποψη μπορεί να είναι να κληθούν συγγενείς των μηχανοδηγών. Λέω. Μπορεί να τεθούν άλλα ζητήματα. Επομένως, πάμε να δούμε τον προγραμματισμό μας μέχρι και την επόμενη Πέμπτη και εδώ είμαστε να συζητήσουμε. Ο κύριος Καραθανασόπουλος, γιατί τον έχω αδικήσει. Καλά, το ότι ο κατάλογος είναι ανοιχτός και ξυπακούεται. Αλλά είναι ορισμένα ζητήματα στα οποία πρέπει να πούμε και μια γνώμη. Και η πλειοψηφία να πει τη θέση της.
Δηλαδή το ερωτηματικό το οποίο εγώ έβαλα και την προηγούμενη φορά και δεν μου απάντησε πάλι η πλειοψηφία δια του εκπροσώπου της και το επαναφέρω και τώρα. Ποιος ο λόγος ξεχάστηκε ο κύριος Λιάπης? Ποιος ο λόγος για τον κύριο Σπυλιόπουλο? Ξεχάστηκε κι αυτός? Ποιος ο λόγος για τον κύριο Τερεζάκη, ο οποίος είναι τώρα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, προσωρινά, που εξετάζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πέρα από το γεγονός ότι σήμερα αναδείχθηκε και ο ρόλος που είχε ως γνώστης πραγμάτων. Για αυτά τα τρία, για παράδειγμα, ερωτηματικά, υπάρχει κάποια απάντηση? Κλείνουμε με την τελική τοποθέτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας του κυρίου Τσαβδαρίδη. Κύριε Οικονομόπουλε, δεύτερο γύρο θα πάμε. Παρακαλώ, αλλά ακούω τα ίδια και τα ίδια. Ίδιες προτάσεις. Όχι, προσπαθώ να συμβάλλω στη διαδικασία. Συμφωνώ και εγώ με την πρόταση για τον εξής λόγο. Οι 8 μάρτυρες που πρότεινε ο κ. Τσαβδαρίδης, αν συνυπολογίσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί η επιστολική ψήφος, όπως μας είπα στη διάσκεψη των Προέδρων, και θα έχουμε ολομέλεια και πολιτικούς αρχηγούς την Τρίτη, θα δυσκολευτούμε. Δηλαδή, καλά, πάμε έτσι και μετά αποφασίζουμε τους συμπληρωματικούς μάρτυρες. Ναι. Να κλείσουμε με τους 8 και να κάνουμε επαναπρογραμματισμό. Άρα, βλέπουμε ότι ο κύριος Οικονομόπουλος δεν είναι αυτό που λέτε ένα αραγές μέτωπο της αντιπολίτευσης. Έχει μια άλλη άποψη. Κύριε Τσαβδαρίδη, για να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ με την πρότασή σας για να προχωρήσουμε και τις κλήσεις που πρέπει για την επόμενη εβδομάδα με τη γραμματεία. Κύριε Πρόεδρε, με πρόταση της πλειοψηφίας, για να μην παρεξηγηθούμε, όχι δικιά μου ατομική πρόταση, με πρόταση της πλειοψηφίας, των μελών της πλειοψηφίας, συμφωνήθηκε και ψηφίστηκε ένας κατάλογος μαρτύρων, οι οποίοι, όπως είπα και προηγούμενα, εκπροσωπούν κατηγορίες μαρτύρων. Από αυτές τις κατηγορίες μαρτύρων εκπροσωπήθηκε η κατηγορία των υπουργών, εκπροσωπήθηκε η κατηγορία... Να απαντήσω. Παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει, δεν σας διέκοψε. Κύριε Καραθανασόπουλο, ευκολύνετε με παρακαλώ. Εκπροσωπήθηκε λοιπόν η κατηγορία των υπουργών, εκπροσωπήθηκε η κατηγορία των ανθρώπων που αποτελούσαν τις διοικήσεις για το χρονικό διάστημα που εξετάσαμε στην ΟΣΕ, στην ΕργοΣΕ, στην ΤΡΕΝΟΣΕ. Εκπροσωπήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν οι εμπειρογνώμονες, δεν εκπροσωπήθηκαν οι εργαζόμενοι συνδικαλιστές. Έχουμε καλέσει και συνδικαλιστές. Δεν εκπροσωπήθηκαν άνθρωποι από τη ΡΑΣ. Δεν εκπροσωπήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και τι λέω εγώ και η πλειοψηφία, για να μην παρεξηγηθούμε πάλι, ας καλέσουμε, και δεν εκπροσωπήθηκαν και οι συγγενείς των θυμάτων και τα θύματα, να καλέσουμε και αυτούς τους ανθρώπους να υπάρξει μία εκπροσώπηση και αυτών των κατηγοριών των μαρτύρων. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε φτάσει να εξετάσουμε πρώτα ο Θεός 15-16 μάρτυρες. Είναι η μισή από όλους αυτούς που έχουμε καλέσει. Το ακούω για τον κύριο Λιάπη, κύριε Καραθανασόπουλο, και για τον κύριο Σπυλιόπουλο και για τον κύριο Τερεζάκη. Ακούσαμε αυτό πράγματι ότι κατατέθηκε και από τον κύριο Χατζηδάκη, ο κύριος Τερεζάκης, ένας σημαντικός μάρτυρας. Δεν είπα εγώ ότι είμαι αρνητικός σε καμία περίπτωση. Εγώ πρότεινα για την επόμενη εβδομάδα αυτούς τους ανθρώπους για να συνεχίσουμε χρονολογικά την εξέταση των μαρτύρων και να πάμε να δούμε και περισσότερες κατηγορίες για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Και όταν θα φτάσουμε στο μέσον των αρχικών κληθέντων μαρτύρων, θα το δούμε, θα έχω μια εικόνα και μια άποψη και θα δούμε και ως πλειοψηφία τι θα προτείνουμε και από όλους αυτούς που μας λέτε. Δεν αρνούμαστε. Και μπορεί να προκύψει, σήμερα προέκυψε μηχανό, μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο. Ας δούμε λοιπόν πώς θα πάει η εξέταση των μαρτύρων. Είναι ανοιχτός ο κατάλογος. Λοιπόν, δεν αποκλείουμε κανέναν. Θέλετε να θέσετε... Έχει λογική, και να το πω και αυτό, έχει λογική όλο αυτό που λέτε. Έτσι. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα σας εξετάζουμε μάρτυρες, να προχωρήσουμε. Θέλετε λίγο να θέσουμε το ζήτημα σε ονομαστική ψηφοφορία ή να πάμε με το πρόγραμμα που λέει ο εισηγητής? Κύριε Κόκαλη, τι λέτε? Να πάμε με την πρόταση του εισηγητή, να την εξειδικεύσω. Η πρόταση είναι την Τρίτη. Εφόσον δεν είναι αρνητική η πλειοψηφία... Κρατάει ανοιχτό τον κατάλογο, όπως έχει πει ο κύριος. Εφόσον δεν είναι αρνητική η κυβερνητική πλειοψηφία στην κλήτευση των μαρτύρων που έχουμε προτείνει... Ωραία. Κρατάμε ανοιχτό τον κατάλογο. Είστε αρνητικοί ή θετικοί, κύριε Τσαβδαρίδη?
Να μην λέμε πάλι, λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είπα ότι τα... Με διάλογο κοφών. Μάλιστα. Φωνάς κλείσει. Να διαβάσω λίγο, παρακαλώ μη φεύγετε. Και να τονίσω ότι είναι καλό σε θέματα τουλάχιστον πέραν των εξαιτήσεων. Για την Τρίτη τώρα μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι θα είναι. Μισό λεπτό. Να κάνω ένα σχόλιο. Αυτή τη στιγμή όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της πλειοψηφίας είναι εδώ. Θεωρώ καλό τουλάχιστον και του ΚΚΕ και των μικρών κομμάτων. Θεωρώ όμως ότι είναι καλό σε θέματα κρίσιμα, γιατί είναι σημαντικό να συζητάμε για το πρόγραμμά μας. Θεωρώ καλό θα είναι να είναι όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής. Αυτό σαν ένα σχόλιο. Τώρα, για την Τρίτη, προτείνουμε, βάσει αυτά τα οποία πρότεινε η πλειοψηφία, στις 10 να καλέσουμε την κυρία Τσιαπαρίκου, στις 12 τον κύριο Βούρδα, την Τετάρτη στις 10 το πρωί τον κύριο Τσιαμαντή, πρώην πρόεδρο της ΔΡΑΣ, στις 12 τον κύριο Διονέλη, την Τετάρτη, την Πέμπτη τον κύριο Θεοχάρη, από Εργοσέ, με δύο θητείες, και στις 12 το μεσημέρι τον κύριο Καποτόρτο, της Hellenic Train. Ανάλογα με το πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα, βλέπουμε, όπως είπε και ο κύριος Τσαυδαρίδης, ότι δύο μάρτυρες είναι περίπου 8 ώρες εξέτασης την ημέρα. Θα κάνουμε μία ενημέρωση και για την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Αλκανιώτη, όμως το πιθανότερο είναι ότι έτσι όπως πηγαίνουμε, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε την μεθεπόμενη Τρίτη με τους γονείς. Συμφωνούμε. Εννοώ για τις δύο προτάσεις της πλειοψηφίας και συζητάμε την άλλη Πέμπτη το πρόγραμμα. Μην με επαναλαμβανόμαστε. Με ανοιχτό κατάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.